έτσι, τον Νίκο τον Κορέ από το κανάλι Console Hunter να μας πει αυτός πώς έζησε τον Dreamcast και να πιέσουμε μια κουβέντα και να έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και γενικά πράγματα. Έχουμε έρθει για το νέο φοβερό room tour του επεισοδίου. Ξέρω ότι όλοι γουστάρετε και τρελαίνεστε για τέτοια επεισόδια, όμως το σημερινό θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Τα πολλά λέγανε είναι φτώχεια. Πάμε να δούμε πού θα καταλήξουμε σήμερα, παιδιά. Ω, σαν την πόρτα εδώ. Τι λέει, μπορεί κάτσε να μας πούνε ότι μπαίνουμε και για κλοπή να πούμε, βέβαια. Τι έχουμε εδώ, παιδιά! Διακτηνίστηκα! Με βλέπεις το παράθυρο και ξαφνικά σου είναι από πίσω. Και αν είναι ένα καλός gamer, έτσι, έτσι. Δεν περιμένει ποτέ από εκεί που τον περιμένουν. Εδώ έχετε υπόψη σας αυτό. Εντάξει, παίζει και Dark Souls, μας ήρθε και από πίσω. Ήθελα να δείξω τις ικανότητες μου στο στέλι. Έτσι, μάκαρος παιδιά εδώ, ήρθαμε στο πιο διάσημο ελληνικό background της σύγχρονης ελληνικής gaming κοινότητας. Το ζητάνε δηλαδή, τους έχει λείψει από το background. Γιατί κάνετε ένα βίντεο εδώ πέρα, λέει να δούμε το παλιά, δεν μπορούμε να καινούργια. Αλήθεια είναι, και εγώ έτσι σας έμαθα με αυτό το background, πάει σε να στείνετε, βέβαια λείπει το banner, εκτός από το banner το έχει στο άλλο σπίτι. Το banner, θα σου πω, το banner είναι έξω. Α, οκ. Okay. Όταν γυρνάμε το vlog και βάζουμε εκεί την κάμερα, βάζουμε το banner εδώ γιατί, για να μην φαίνεται η πόρτα και η κουζίνα. Δεν πειράζει, μπορεί να τα δείξουμε όμως θες τώρα στο room tour. Α, δεν είναι, είναι ένα banner. Την κάνω την τουαλέτα και την κουζίνα. Όλα, θες να πούμε και το έχει κάνει αποθήκη εδώ άλλος. Θα δείξουμε πόσο ακατάστατη είναι η αποθήκη, είπα να τα έχει βάλει περιποιημένα κτλ. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Εδώ είστε για να σας δείξω ό,τι γουστάρετε. Σήμερα είμαστε εδώ για να γελάσουμε βασικά και να κάνουμε και ένα πολύ ιδιαίτερο personal hunting room tour στο Mike and the Stone, παιδιά, από τους Joystick GR, τους φίλους. Mike, ευχαριστώ πολύ που με προσκάλεσε και δέχτηκες. Είναι δυνατόν να μην δεχτώ τέτοιο άνθρωπο στο σπίτι μου. Εντάξει, παιδί μου, μπορεί να. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά, είδαμε ότι ταιριάξαμε. Εγώ θέλω να κάνουμε και άλλες συνεργασίες στο μέλλον, στο ξαναπεί. Εννοείται, το έχουμε κλείσει ήδη. Δηλαδή, είσαι δικός μου άνθρωπος, όπως το είπα. Και εσύ το ίδιο. Καταλάβες. Αυτό. Το θέμα είναι ότι μου ζήτησε για καιρό να κάνω ένα. Να κάνουμε ένα room tour, να κάνουμε ένα. Του λέω εσύ, εμείς δεν έχουμε και τίποτα εδώ πέρα τώρα. Τι να κάνουμε, του λέω. Ό,τι έχεις, μου λέει. Του λέω, έλα. Αυτό, έλα να δεις. Αυτό έχει αρκετά πράγματα και εξάλλου έβλεπα τελευταία και στα σχόλια στο κανάλι των παιδιών. Πολλοί φίλοι σας λέγανε Μάκη θέλουμε ένα νέο room tour και τα λοιπά. Μετά όταν θα πάμε στο επόμενο σπίτι, γιατί εδώ είναι το πατρικό επίπεδο. Το πατρικό, έτσι. Εδώ είναι γιατί μετακόμισα, πήρα κάποια κομμάτια όσα χρειαζόμουν. Πήρα και κάποια άλλα εκεί πέρα, δεν τα έχουμε δει ποτέ, οπότε θα τα δούμε εκεί. Ωραία. Θα κάνουμε το πρώτο μέρος εδώ και το δεύτερο μέρος μετά στο επόμενο σπίτι. Και εκεί θα πάμε να δείξουμε τα υπόλοιπα, θα παίξουμε εννοείται και στο τέλος και συνέντευξη με τον Μάκη. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή επεισόδια. Φύγαμε. Console Hunter.
Λοιπόν, Μάγκη, εδώ τώρα πραγματικά νιώθω τιμή που έχω κάτσει αυτό το καναπέ. Τώρα γιατί... εδώ κάνεις vlog joystick κανονικά. Ναι, γιατί εδώ, φίλε, έχω δει πάρα πολλά επεισόδια σας. Ναι. Είναι πολλά τα χρόνια που είστε και στο... Αυτός ο χώρος, ρε παιδί μου, και αυτός ο καναπές έκτισε το κανάλι. Ναι, εννοείται. Και τον Dark Souls. Και τον Dark Souls. Να τα πούμε μετά για τον Dark Souls. Να μιλήσουμε μετά για αυτό. Παράδεκα πράγματα. θα κάνουμε κουβέντα για αυτά τα παιχνίδια που είναι η αγαπημένη σειρά παιχνιδιών του Μάκη. Σήμερα λοιπόν έχουμε έρθει στο Μάκη, στην κάμερα όπως είδατε Γιάννης Αδελφίνης κλασικά. Και θα μιλήσουμε για τον συλλέκτη Μάκη, για τον YouTuber Μάκη. Θα δούμε τη συλλογή του, τα αγαπημένα του παιχνίδια, θα μας μιλήσει για αυτά. Θα παίξουμε. Θα... Ό,τι γουστάρετε, θα τα δείτε, θα τα δείτε όλα. Θα τα κάνουμε όλα όπως έχετε συνηθίσει σε κάθε επεισόδιο. Μάκη, το έχω πει ότι ήσασταν από τα πολύ πρώτα κανάλια που είδα και εγώ στο ελληνικό YouTube και είστε και μοναδικοί, πιστεύω, σε αυτό το στυλ, σε αυτό το κόρσο. Δηλαδή, η παρέα που παρέα νιώθουν και οι θεατές σας, όπως νιώθω και εγώ, και είστε αληθινοί τύποι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ούτε backstabs, ούτε υποκρίνεστε. Δηλαδή, αυτό που στάρει, γι' αυτό πάτε και τρένο. Δηλαδή, και το κανάλι βγαίνει πάρα πολύ τώρα. Κοίταξε, Άντσα, αυτό που είδες στο βίντεο, το είδες σε μένα από κοντά. Ναι, ναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Δεν κάνουμε κάτι. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Έτσι, όπως είναι το στυλ των βίντεο το δικό μας. Ναι. Να κάθομαι να υποκρίνομαι είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, ναι, να βγάλει έναν άλλο εαυτό για μια μισή ώρα ή δύο ώρες που διαρκεί ένα βίντεο. Ισχύει, ισχύει. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ να πω ότι όλα πάνε άκοπα εκεί πέρα. Ό,τι λέμε μένει. Δεν έχει τριμάρισμα. Καυστικό ο Μάκης, έξω τα δόντια πάντα έτσι. Δηλαδή, ναι. Μου έχει δώσει και κάτι συμβουλές για μένα για το YouTube να γίνω πιο επιθετικό στα δικά μου. Ναι, φίλε. Εντάξει. Κανονικά έτσι πρέπει. Έτσι. Ναι, κρατάμε τύπους. Πρέπει να το κάνεις, ρε φίλε, σώπα. Θα το κάνεις γιατί το ευχαριστιέσαι. Δεν θα το κάνεις και θα ανεβάζεις ένα επεισόδιο και θα σκέφτεσαι τι θα γίνει και τι θα ακουστεί και τι θα... Ρε εσύ το έκανες αυτό, το γούσταρες, έκανες ένα επεισόδιο Φερρυππίν για ένα exotic που τα λες και εσύ. Το CD Mega Drive. Το Multi Mega. Ναι, το Multi Mega. Το ευχαριστήθηκες. Το γούσταρες να το κάνεις. Το γούσταρες κάτι. Άφησες παρακαταθήκη στο ημερολόγιο σου. Δεν το άλλος και έπρεπε να το δείξω εγώ έτσι. Ωραία, άφησες παρακαταθήκη στο ημερολόγιο του YouTube σου. Δηλαδή αυτό το YouTube, αν σταματήσεις εσύ και, το, και δεν το σβήσεις και δεν σε χαλάει να το σβήσεις, ναι. Απενεργοποιείς σχόλια και like, dislike κτλ. Και τι κάνεις τώρα. Έρχεται το παιδί σου και σου λέει ρε πατέρα, τι γίνεται. Και του έχεις εσύ review για τα πάντα και έχεις κάνει και ένα προσωπικό ημερολόγιο, φίλε. Στο τι έχεις συζητήσει, ναι, στο τι έχεις πει, στο τι έχεις δείξει. Αλήθεια, εντάξει, μετά από χρόνια πάντα το βλέπουμε έτσι. Δεν το βλέπεις έτσι, αλλά θα το δεις μετά και θα πεις καθόμουν και σκεφτόμουν εδώ πέρα τώρα με αυτά που ακούγονται από κάτω και γράφονται από κάτω ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ. Ρε φίλε, το θέμα είναι να το κάνεις γιατί πάνε. Εγώ το ξέρεις πως το έχω. Η Κυριακή που θα γυρίσω το vlog με το Στάμο και που θα ανέβει το βίντεο είναι η Κυριακή που πήγαινα τότε για μπάλα. Κατάλαβα. Το βλέπεις είναι... σαν γιορτή, σαν μπράβο. Κάτι γουστάκι. Μπράβο. Από εκεί και πέρα 2-3 τα σχόλια είναι που είναι. Πώς να το πούμε τώρα, κακοπροαίρετα ή περίεργα. Χαίστηκα. Ναι, δεν έχει νόημα. Ο Μάκης πάει να πούμε ότι είναι μαζί με, στην ομάδα με τον Τζίμι τον Γίγα, τον Σταμάτη, τον Ανδρέα τον Κωνσταντινίδη, Κόρτο που τον ξέρουν περισσότερο στα social και τον Γιώργο τον Τανή. Με τον Ανδρέα κιόλας. Με τον Θεοδόση αυτό. Τον είπε ο Θεοδόση. Ο Θεοδόση τώρα δεν έχω καταλάβει. Έχει μπει στο roster μόνιμα. Ναι, έχει μπει στο roster, τον έχω βάλει εγώ. Είναι δικιά μου μεταγραφή. Okay. Γιατί μυρίζω το ταλέντο. Ήταν guest το τελευταίο. Ήταν guest τα δύο πρώτα επεισόδια. Τώρα τον έχω φωνάξει σε πόσα live ξέρω εγώ. Είναι το δεξί μου χέρι στα live, πώς το λένε. Κατάλαβα, ναι. Ο άνθρωπος μου, μάλλον, και το δεξί μου χέρι δεν ακούγεται καλά γιατί είναι λες και έχω υποτακτικό, ας πούμε, διατάζω. Είναι ο άνθρωπος μου στα live, το και, τέρι μου. Και με τον αδερφό σου. Και με τον αδερφό μου, ναι. Αλλά ο αδερφός μου επειδή είναι κοπρόσκυλο, σε αυτά τα πράγματα, έχει κοπρόσκυλο γενικώς, σε αυτά τα πράγματα τον έχω, αλλά ξέρεις, πρέπει να του τάξω λαγούς με πετραχίλια για να σκάσει. Κατάλαβα. Και νομίζουν οι άλλοι ότι εγώ δεν τον φέρνω επειδή μου κλέβει τη δόξα. Δεν με ενδιαφέρει που μου κλέβει τη δόξα. Απλά δεν έρχεται. Ναι, ναι. Να πούμε ότι τα παιδιά εκτός ότι τα επεισόδια που βγάζουν είτε και μεσοβδόμαδα είτε και Κυριακή έχουν πάντα στάνταρ πρόγραμμα. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, νομίζω. Η Κυριακή. Δεν έχετε χάσει ποτέ Κυριακή. Σχεδόν. Μόνο στο κλείσιμο του καλοκαιριού στη σεζόν. Μόνο όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο θα χάσουμε Κυριακή από μένα. Όντω. Γιατί αυτό το βίντεο θα ανέβει, είμαι εγώ εκεί, δεν χρειάζεται να ανεβάσω εγώ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θα πάει έτσι. Κατάλαβα. Θα μετακομίσουν όλοι σε σένα να έρθουν να δουν το δικό σου. Το δικό σου που έκανες εσύ με μένα. Ναι, ναι. Και έτσι κι αλλιώς κοιτά πίσω εδώ, σαν να βλέπει joystick. Ναι. Έτσι. Είναι vlog αυτό, παιδιά, joystick. Και να πούμε ότι ο Μάκης επίσης κάθε Παρασκευή στο Twitch στριμάρει παιχνίδια είτε σε PS4 είτε σε PS5. Νομίζω έχει στριμάρει και σε 360. Όχι, ό,τι γουστάρεις εγώ. Ό,τι θέλει στριμάρει, αρκεί να μ' αρέσει εμένα και από το παίξω εγώ και να μην διασκεδάζει εμένα. Έτσι. Και ο Μάκης είναι αυτό που εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να το κάνω. Κάθε, ας πούμε, Παρασκευή βράδυ.
και παίζει ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να το τερματίσει. Θυμάμαι όταν παίζεται και το Code Veronica τότε και πιο παλιά που το είχε τερματίσει. Δηλαδή, ο Μάγκης ή θα το σπάσει σε δύο κομμάτια, ή θα το πάει όλο τρένο. Δηλαδή, είναι πολύ δυνατός gamer και εννοείται ότι όσοι το παρακολουθείτε στο κανάλι του, με τις πλατίνες, με αυτά, δίνει πόνο. Είναι completion, τα σπάει. Είναι, αυτό είναι όπως είναι με τις πλατίνες. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξεκινήσω ένα παιχνίδι που μου αρέσει εμένα και με διασκεδάζει και θέλω να το δείξω. Θέλω να το δείξω. Θέλω να το δείξω στους καινούργιους. Και να θυμηθούν και οι παλαιότεροι, και δεν μπορώ να το κάνω τώρα ένα μέρος στο Code Veronica, είναι ντροπή. Να κάνεις ένα μέρος στο Code Veronica και να μην το πας μέχρι το τέλος. Μου είπε την παραγγεία όμως. Δεν το θυμάμαι τόσο δύσκολο. Και ήταν τελικά ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Αλλά έχουν παίξει φοβερά παιχνίδια. Δηλαδή και το Alien Isolation, θυμάμαι. Το Twitch. Έκανα Rage Quit εκεί. Είναι δύσκολο παιχνίδι, όσο δεν το έχω. Το βάλε στο Hard, φίλε. Αλλά άλλο αυτό. Τα παίζει και στο Hard. Δηλαδή δίνει και πόνο. Αλλά το κανάλι τους είναι, να ξέρετε, όσοι δεν τους γνωρίζετε 100%, είναι πολύ δημοφιλές λόγω για την αγάπη που έχουν όλα τα παιδιά στα Soulsborne παιχνίδια. Soulsborne, ναι. Είμαστε εκεί πέρα. Τα Soulsborne παιχνίδια και γενικό, και ιδιαίτερα τα παιχνίδια της From Software έχουν χτίσει το κανάλι. Ναι. Ο λόγος ο βασικός, δηλαδή ένα 60% λόγος που ξεκινήσαμε το κανάλι ήταν για να πούμε. Τόσο πολύ, ναι. Ναι, δηλαδή να πούμε, να το βγάλουμε από μέσα μας αυτό το πράγμα που ζήσαμε. Ναι. Που ζήσαμε, ακούστε, σου λέω. Το ζήσαμε, το Mike Streffman. Με ξεκόπτε το παιχνίδι. Είναι δυνατόν να είναι retro gamer και να μην έχει παίξει Dark Souls. Δεν μου κάνει εντύπωση. Και ο άλλος από πίσω εκεί πέρα ο Δελφίνης, θα πούμε να μας λέει τα δικά του πάλι, δεν τα συγχαίρω με λέει και δεν μπορώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και παίζει φάιντερ. Και παίζει φάιντερ, λέει. Εν τω μεταξύ του φαίνεται επαναλαμβανόμενο, λέει το. Να παίζει Dark Souls, άκου, επαναλαμβανόμενο. Όχι trial and error. Προσέξτε, το κάνει επανάληψη αυτό. Επανάληψη το κάνει. Και δεν του φαίνεται επανάληψη να παίζει fighting που παίρνει όλου του ίδιου παίκτε και κάνει όλα τα ίδια πράγματα. Ωραία, ένα κόμπο να πατάλει. Είπε, δεν θα μιλήσει. Μην μιλά, Γιάννη. Εσύ δεν είσαι ο καμεραμάν, μην μιλά καθόλου. Όχι, εντάξει, ωραία, όλα έχουν την πλάκα του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ τόσα χρόνια βλέπω τα παιδιά να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Ρε φίλε, δεν έχω πάει να πάρω ένα. Δηλαδή δεν ξέρω, ίσως πάρω μετά το σημερινό επεισόδιο. Κάτσε, θα τα δούμε μετά. Θα σε ψήσω, ρε, δεν μπορεί. Έχω ψήσει κόσμο και κοσμάκι εδώ πέρα. Ναι. Έχω ψήσει κόσμο να κάνει τα Dark Souls πλατίνα από εκεί που μου λέγε δεν μπορώ να παίξω καθόλου. Ναι, δηλαδή του λέω δεν είναι θέμα καλού. Καλά, αυτό ήταν και τώρα το θέμα ότι χάνω, δεν μπορώ, δεν είμαι καλό. Και του λέω είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Κοίταξε, εντάξει, θέλει υπομονή αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι λίγο ζόρικα, αλλά μου είπε μια κουβέντα ο Μάκη. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέμε τώρα, να τα πούμε μετά. Αλλά μου είπε, σου αρέσει λίγο το Nightmare Creatures. Του λέω τότε το χαλιώσει. Μου λέει γιατί δεν έχει παίξει. Bloodborne. Γιατί το Nightmare Creatures ήταν εύκολο, ρε φίλε. Όχι. Χειρότερο. Θα δει ότι τα Dark Souls και το Bloodborne και τα Sekiro τέλο πάντων θα δει ότι ναι, είναι δύσκολα, αλλά είναι δίκαια. Ναι. Σου δίνει εργαλεία, σου δίνει ακριβώς αυτό που πρέπει ναι. και χρειάζεσαι για να περάσει και να πας στο επόμενο. Κάνει rewarding το παίχτη. Μπράβο. Ναι. Όταν... Καλά, θα τα παίξεις. Ρε φίλε, πρέπει να τα παίξεις. Δηλαδή σε κλιπαρώ μετά από αυτό το επεισόδιο. Πρέπει να κάτσεις να τα παίξεις. Δεν γίνεται να είσαι φίλος μου. Να έχουμε κάνει επεισοδιάρα που έφτασε τις 7.000 προβολές. Με τον Dreamcast. Με τον Dreamcast. Και να μην έχεις παίξει Dark Souls, ρε φίλε. Πώς να μιλάμε την ίδια γλώσσα πρέπει. Εντάξει, την τρίτη έχω ρεπό, θα πάω να το πάρω. Θα σου δείξω. Μπορεί και δεν το έχω βάλει και στο edit ότι το πήρα. Μετά και τι παίζω. Λοιπόν, παιδιά, άντε καταρχήν κάναμε και πρόσφατα με το Μάκη ένα επεισόδιο που ήμουν εγώ καλεσμένο στο κανάλι του. Που μιλήσαμε για τον Dreamcast. Εντάξει, ευχαριστώ καταρχήν και το κοινό των Joystick για την αγάπη που έδειξε σε αυτό το επεισόδιο και το δικό μου κοινό που έδειξε την αγάπη στο Μάκη στο κανάλι του. Και τέτοιες συνεργασίες είναι πολύ ωραίες να γίνονται στο ελληνικό YouTube. Εγώ είπα. Προβλήματα εγώ είπα. Είπα όταν έκανα το τέτοιο, σαν να είμαι εγώ. Σαν να είναι το δικό μου κανάλι. Δηλαδή. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, ο Νίκος είναι σαν να είναι παραπλήσιο. Πώς να το πω. Σαν να έχει ξεκολλήσει ένα κομμάτι από το δικό μας κανάλι και να έχει πάει εκεί. Μπηκέτει εκεί πέρα. Κατάλαβες αυτό το πράγμα. Θα κάνουμε όμως κι άλλα. Έχουμε ήδη δηλαδή πέρα από το σημερινό που είναι πιστεύω μεγάλη έκπληξη για τις δύο αυτές κοινότητες. Εντάξει, καλά. Εμένα δεν δείχνουμε κάτι σήμερα. Ο Μάικς είναι αυτός που δείχνουμε. Πιστεύω όμως ότι θα το κουστάρουν και οι κοινότητες των Joystick και, και του Console Hunter για να δουν αυτό το σημερινό επεισόδιο. Θα κάνουμε και άλλα δύο επεισόδια τουλάχιστον μετά το τέλος της χρονιάς που πιστεύω ότι θα κλάψει ο κόσμος. Τα πώς θα λένε τα χρυσογεννιάτικα και αυτά τα κόλπα. Α, και έχουμε και ένα με exotic. Εντάξει, δεν σποϊλάρουμε άλλο. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, Μάκη, είσαι έτοιμος να κάνουμε room tour? Ναι, πάμε, ναι. Άντε, φύγαμε, τι πολύ κάτσα, παιδιά. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον πρωταγωνιστή, τους βασικούς πρωταγωνιστές του Σασμού κιόλας. Πότε μου να παίρνεις, ρε φίλε. Πας, παίζεις στο Venom το 2, παίζεις στο Σασμό. Αυτά τα κάνω καρία, εδώ πέρα και μην τα κάνω γιατί κουστάρω. Πότε προλάβεις, δηλαδή, απορώ. Λοιπόν, εδώ
να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ιστορικό background που είπαμε και στην αρχή του καναλιού όταν ήσουν ο παλιός χορός. Λοιπόν, πάντα μου άρεσε αυτό το παιδί. Αυτό τι είναι, ξέρεις? Όχι. Μπορείς να καταλάβεις. Λοιπόν, αυτό είναι από τη συλλεκτική του Metroid του DS. Πήρα την αφίσα, την έβαλα εδώ μέσα και έβαλα αυτό το πλασέ και φαίνεται τούμπανο. Του 3DS για να μην μας πούνε και καμιά. Του 3DS, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Δεν την έχω, τη συλλεκτική δεν έχω 3DS. Τη συλλεκτική θα τη δούμε στο άλλο μέρος, στο δεύτερο μέρος, στο σπίτι. Είναι αυτή η εικόνα, εγώ το είχα παίξει τότε το Metroid 2, το είχα στο Game Boy και... Και εγώ το πρώτα το έπαιξα, αλλά όχι στο Game Boy, σε emulator, okay. Στο PC. Ναι. Γιατί είχα φάει σκάλωμα το Metroid, εγώ το έπαιξα πριν κάμια δεκαριά χρόνια, μόλις απολύθηκα από φαντάρος, ναι. Με το που απολύθηκα πάω διακοπές και λέω κάτσε να βάλω και emulator μες στο, okay. Μες στο laptop, ρε παιδί μου, να τα δω. Και έπαιξα αυτό και το Super Metroid. Έπαιξα πρώτα το Super Metroid, τρώω τη φρίκη μου γιατί ήταν ό,τι καλύτερο είχα παίξει, γιατί γούσταρα και Symphony of the Night και μόλις το είδα λέω, δεν το ξέρω καν τι παίζω το Super Metroid, έτσι. Και με το που παίζω, θα παίρνω σερί, παίζω του DS. Okay. Το Zero, όπως λέγεται το... Το Advance ήταν το Zero Fusion και το Fusion. Και το Fusion, αυτά τα δύο. Παίζω αυτά τα δύο, δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να παίξω. Βάζω αυτό, το τερματίζω και αυτό. Δεν έμεινα τόσο ικανοποιημένος. Εντάξει, Game Boy, τώρα ξέρεις η φάση. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι όμως. Αλλά το ευχαριστήθηκα, υπήρχε λογική. Ναι. Και όταν πήρα το NES Mini, κοπάνισα στο κεφάλι και το Metroid το πρώτο. Έτσι, που μέτραγε και αυτό μετράει. Δηλαδή τώρα είναι δύσκολο να μπει κάποιο στο κλίμα, αλλά επειδή. Πρέπει να σε φαν μεγάλο ή ναι. Retro gamer, μπορώ να πω. Όχι, μου έκανε εντύπωση ότι αν εξαιρέσω ότι δεν είχε χάρτη, τη δουλειά που είχε γίνει για το NES τότε. Ναι, ήταν τα πρώτα παιχνίδια, να ξέρεις. Ναι. Είναι παιχνίδι του 86 του 87. Φοβερό παιχνίδι. Και δεν είχαν άνθρωποι καταλάβει ακόμα το μηχάνημα τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία. Metroid 2 εδώ, Σαν Σάραν. Εδώ βλέπουμε τώρα Dark Souls. Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Αυτό εδώ πέρα είναι το τελευταίο boss του Dark Souls 3. Okay. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα χαρακτήρα υποτίθεται που μπορεί να φτιάξει και να βάλει το skin του. Ναι. Είναι ο. Πες το να. Με κοροϊδεύουν για μένα, κάτι τέτοιο αυτό, α πούμε. Φαρά Μάρμορ λέγεται όλο αυτό το σετ. Μάλιστα. Οπότε έχει τον χαρακτήρα τώρα φορώντας το Φαρά Μάρμορ. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν είναι κάποιος και δεν το έχω πάρει καμπάρα, δεν νομίζω. Απλά έχει τον Φαρά Μάρμορ που ήταν πολύ εντυπωσιακή. Βλέπεις τα χρώματα, α πούμε. Αυτό ήταν και αυτό σε συλλεκτική ή είναι στάνταρ. Ήταν μέσα στη συλλεκτική και συγκεκριμένα σε αυτή τη συλλεκτική. Του Dark Souls 2 τη βανίλα έκδοση για το PlayStation 3 την είχα πάρει. Okay. Δεν είναι μέσα γιατί τον έχω εκεί. Και επειδή δεν φαίνεται μαλακία αυτό, το έχω βάλει από εδώ πίσω. Και το έχω εκεί πέρα. Άρα και το άλλο είπαμε είναι από εδώ Dark Souls 3. Αυτό εδώ πέρα κουμπώνει εδώ. Ναι. Έτσι. Okay. Είναι η συλλεκτική του Dark Souls 3. Κάτσε, το Dark Souls 3 δεν είχε βγει και στο PS3 ή μόνο και γύρω ένα. Το Dark Souls 3 είχε βγει μόνο στο PS4 και στο Xbox One. Okay, δεν είχε βγει πάρα πίσω. Okay. Δηλαδή είναι μεταγενέστερης γενιάς. Μάλιστα. Το 3. Okay. Το 2 είχε βγει στο PlayStation 3, στο Xbox 360. Αυτό θυμάμαι το 1 και το 2 σίγουρα. Και μετά το κάνανε ένα remaster όπου βάλανε μέσα και τα DLC όλα κουμποτά. Ναι. Και το δώσανε ως Call of the First Sin στο PlayStation 4 και στο Xbox One. Μάλιστα. X, ξέρω. Ναι. Metal Gear Rising, εντάξει. Την έχει διάσει. Γιάννη, ξέρετε την έχει αυτή. Ναι, την έχει διάσει. Την έχουμε δείξει κιόλα. Αυτή εδώ πέρα η φιγούρα του μεταξύ, να πω. Γιατί μου τα έχει πει ο Μίτσος αυτά όλα. Ναι. Είναι από εταιρεία η οποία είναι γκαραντή σε τέτοιες action figures, α πούμε, από παιχνίδια, από άνιμη κλπ. Δεν νομίζω να είναι το μπουκίγια. Ο Play Arts. Okay. Και μου λέει, φίλε, δηλαδή δίνει ένα 50-60 από τότε που είχαμε δώσει, δεν θυμάμαι πώς είχαμε δώσει. Αλλά είναι καλή. Και παίρνει, ρε φίλε, αυτό ζητάμε. Ναι. Γιατί καμιά φορά κοιτάω, δεν είναι σαν πανηγύρι. Παίρνει βάση. Μπράβο, παίρνει μεγάλε φορέ σκουπίδια. Ναι. Δε βάση. Εσύ αυτό, ναι. Εντάξει, αυτή πάει και έρχεται, αλλά ξέρει τι μου θυμίζει εμένα τώρα αυτό. Να σου δώσω να καταλάβεις, δηλαδή τότε ήμουν καπλωμένος. Ναι. Προσέξτε τώρα. Τότε ήμουν καπλωμένος και λέγα μαλάκα να μου το τελευταίο πώς να έχουμε, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, τώρα πώς τον μάθω. Και κάθομαι μετά και μπαίνει ένας μέσα λέω ξεκάρφωτος και δεν ξέρει τι γίνεται. Ναι. Και τι βλέπει τώρα, βλέπει αυτό εδώ και τι σου λέει. Α, σαν τη σκιά μου που έχει κάτι υπότες, ας πούμε, στο σύνδετο. Πορσελάνη, να ξέρω εδώ κάτι. Δεν είναι κάτι υπότες που κάθονται έτσι και τους έχει η θιά σου καμιά θιά. Δεν έχει πάει σε κανένα σπίτι τέτοιο, καμιά σκιά. Κατάλαβα την παιδιά. Και είναι κάτι υπότες, ξαφνικά έτσι να ξεχάσουμε τους υπότες. Τι να πούμε, παιχνίδι. Αυτό το πράγμα μου βγάζει, ρε φίλε. Αυτά τα δύο τα πράγματα ενώ είναι τη συλλεκτική. Τα ακούσανε να έχει ένα μπό αγρίμη. Δηλαδή τερατομορφή που είναι. Αν είχε τερατομορφή θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Ο Γιώργο, α πούμε, αλλά δεν πλησιάζει, δεν είχε 500 άρικα. Είχε αυτή τη συλλεκτική και είχε τη συλλεκτική του πιο μεγάλη που είχε μέσα το Γιώργο και αυτόν. Ο Γιώργο ήταν ο γίγαντας και καλά. Ήταν ένα θηρίο με ένα σπαθί, όχι σπαθί ακριβώς, ήταν λίγο. Οκ, ναι, είχε και μια high-end συλλεκτική. Ναι, και είχε μέσα και τα δύο, αλλά είχε 500 άρικα, δεν πλησιάζονταν και μετά παίρνουμε καινούργιο PlayStation. Καλά, ναι, εννοείται. Πάνω.
αυτό που λέμε. Αυτό είναι το Dishonored. Α, έλα, η μάσκα του Dishonored. Είναι το Dishonored, ναι, θα το δούμε στο άλλο. Κάπου την είχε πάρει το μάτι μου παλιά. Την είχα παλιά, αλλά πίσω απ' την έχω τσιμπήσει γιατί είναι από τα αγαπημένα μου αντικείμενα. Έτσι, έτσι. Και την έχω πάρει, ρε παιδί μου, σωστό. Εκεί πέρα. Αυτό ήταν η συλλεκτική που είχε βγει με το 1 και το 2. Είχε το 2 μέσα σε κωδικό όμως, δεν είχε και τα δύο παιχνίδια, ρε παιδί μου, να σου έχει δισκάκι. Είχε το. Πώς το λένε, το Steelbook. Ναι, ναι, ναι. Τα είχα δείξει, ξαναδείξει. Και ένα βιβλιαράκι είχε μέσα, δεν κάνω λάθος, με τα artbook, ξέρεις αυτά τα artbook του στόχου. Το έχω πάρει αυτό το Βερολίνο που έχει το 1 και το 2 σε ένα χάρτη με κέι. Για κάτσε ρε φίλε, δούμε τι έχει μέσα, γιατί δεν θυμάμαι τώρα, περίμενε. Κάτσε να δούμε τι έχει. Γιατί και εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το έχω τερματίσει το 2 ρε φίλε, το έχω 2 χρόνια. Έχει αυτή την αφίσα που γαμάει, μετράει αυτή η αφίσα. Α, ναι, είναι στα σκηνικά του χωριού. Και καλά, ναι, έχει τη μάγισσα και τη. Εν τω μεταξύ, για να καταλάβει τι έχει γίνει εδώ με τη μάγισσα και ποια είναι η μάγισσα. Πρέπει να παίξει τα αντίληση του πρώτου. Όπω τα δίνει μέσα βέβαια. Με τη μαύρη την πίσα που έχει τη χαρακτήρα τη. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτή είναι αυτό. Πρέπει να παίξει τα DLC του πρώτου παιχνιδιού. Του πρώτου, πρώτου παλιού. Που, ναι, του παλιού που έχει τον Doubt μέσα. Όπου ο Doubt συναντάει τη μάγισσα αυτή σε πρώτη φάση. Και ποια είναι και τα λοιπά. Σου δίνει όλη την ταυτότητά τη. Ναι. Δηλαδή υπάρχει λόγο να παίξει τα DLC του πρώτου. Ναι, ναι. Πάση περιπτώσει. Τώρα. Οκ, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Πρέπει να το έχω βγάλει και δεν τα έχω βάλει στο άλλο. Δηλαδή τα βγάζω εγώ, δεν ξέρω τι τα αφήνω μέσα. Και εγώ τα περισσότερα. Την πήρα, λέω. Ναι. Να μην τα έχω να τα βλέπω κι εγώ άμα θέλω. Ναι, εννοείται. Αυτό τώρα τίποτα δεν είναι. Πριν γίνει ένα δαχτυλίδι. Αυτό εδώ. Και αυτό την έχω βάλει εγώ μέσα τη φιγούρα, την έχω στο άλλο σπίτι. Και θα σου πω γιατί την έχω στο άλλο σπίτι. Δεν είχα σκοπό να την πάω στο άλλο σπίτι γιατί ποιοτικά δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Όντως. Ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Ninja Gaiden 3, παιδιά. Τεκ μου. Τι, καταρχήν ποιος είναι, ο Χαγιαμπούσα, δεν είναι. Ο Ρίου Χαγιαμπούσα με έναν άλλον, τον κακό της υπόθεσης. Είναι αυτή η. Θα τη δούμε και μετά live. Θα τη βγάλω ναι, 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 ναι. Έτσι να τη δεις. Όπου φίλε, την πήρα στο άλλο σπίτι για να την κολλήσω γιατί ο αδερφός μου ο Μαλάκας όταν τη σφουγγάριζε, κάνει μία χρά και έφυγε όλη. Ναι, και ευτυχώς έσπασε μόνο το σπαθί και μία άκρη από το σπατάκι. Okay. Και ευτυχώς κολλήσανε, φίλε. Πάλι καλά. Κολλήσανε. Πάλι καλά και έκανα λεπτοδουλειά χειρουργική τώρα για να τη φτιάξω. Με το τι... με τυράκι με ζεσταμένο μέσα και... όχι, κανονικά με κόλλα, μια κόλλα που μου είπανε πάρα πολύ κόλλα και θα πάθεις πλάκα για πλαστικά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων έφαγε τα αποστριλίκια του αδερφός μου, αλλά εντάξει, αφού το του είπα μετά, εντάξει, δεν βαριέσαι αδερφέ, τα κόλλησα. Α, καλά. Οκ. Wii U, έχεις Wii U. Είναι μέσα. Βασικά το έχω δει ότι έχεις, αλλά εγώ δεν είναι μέσα, το έχω κάνει unbox, δεν χρειάζεται πια. Το θυμάμαι από τότε και ξανά επεισόδιο το μάζεψες, ναι. Ναι, το είχα μαζέψει. Όχι σε επεισόδιο, το είχα μαζέψει, το είχα κάνει επεισόδιο. Όχι, το είχες δείξει ότι το καταργούσες και το μάζεψες, ναι. Επειδή εγώ δεν το έχω το Wii U, δεν έχω και το Switch, γιατί το ξέρω με φίλοι γιατί δεν έχω Switch. Έχω σκεφτεί τώρα που την έχει καρφώσει να πάρω το Wii U και ας μην το παίξω. Μπορεί να πάρεις το Wii U και να πάρω μετά το Switch εγώ. Η γνώμη μου εμένα ποια είναι. Ναι. Επειδή έχω παίξει και με το Switch, έχω παίξει και με το Wii U, καλά το έχω γαμίσει το Wii U. Έχω παίξει. Άρα δηλαδή. Θα τα δούμε και μετά. Έχω δώσει πόνο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ, μου άρεσε πάρα πολύ σαν κονσόλα. Ναι. Μου άρεσε η ιδέα του να έχω εργαλεία στην ταμπλέτα και ταυτόχρονα να μην χρειάζεται να πατήσω start να κόψω το παιχνίδι μου και να το έχω το μενού στην οθόνη. Ναι. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ έντονα με το Zombie U. Ναι. Το οποίο είναι άλλη κατάσταση εδώ γιατί το έχουν βάλει τις υπόλοιπες με τα πλατφόρμες. Ναι, ναι, δεν έχει να σου πει κάτι. Εδώ όμως έχει να σου πει πάρα πολλά. Δυνατό, τα λέω εγώ και ποιος με πιστεύει, όποιος με πιστεύει, με πιστεύει. Λοιπόν, έχει το Rayman, έχω παίξει το Rayman εδώ πέρα. Ναι. Το οποίο Rayman εδώ πέρα είναι 4 φορές ανώτερο σε ό,τι έχει να κάνει με το χειρισμό. Και στο τι κάνεις με την ταπλέτα σου, ναι, σε σχέση με το παίξεις απλά στο PlayStation ή στο Xbox. Εντάξει, σου δίνει άλλα... Αν βγάζανε το... αν βγάζανε εδώ πέρα το Breath of the Wild, με τα... γιατί με τα παλιά. Ναι, εδώ ξεκίνησε, εδώ ξεκίνησε, αλλά στην ουσία τι σου κάνει. Σου κάνει mirroring εδώ, άμα θέλεις και καλά. Ναι. Ενώ αν βάζανε εδώ πέρα το μενουδάκι και έχεις εδώ μπαμ τα πάντα όλα, που δεν το κάνανε, γιατί σου λέει δεν γίνεται να βάλουν μια έκδοση που θα είναι καλύτερη στην προηγούμενη κονσόλα από την τωρινή. Λοιπόν, γενικότερα αυτό το μηχάνημα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχει γίνει τώρα στο Switch. Απλά στο Switch θέλανε κάτι να το παίρνουν μαζί τους προφανώς και έχει την επιτυχία αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κλάση ανώτερο από το Switch για μένα. Είμαι στη φάση να πάρω ένα Wii U. Είναι, θα ευχαριστηθείς πολλά παιχνίδια. Δηλαδή που χρησιμοποιούν καλά το gimmick της ταμπλέτας. Ναι, okay. Θα ευχαριστηθείς πάρα πολλά παιχνίδια. Εγώ δηλαδή έσκασα. 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 Μόλις είπαν ότι τέλος, ξέρω εγώ, πάμε σε επόμενη κονσόλα, έσκασα γιατί ναι, περίμενα παιχνίδια να δω. Έχεις, εντάξει, θα μας δείξει τους τίτλους που έχεις, έχεις παίξει. Ναι. Τέλεια. Κάτω πάμε, βλέπω ο Κράτος. Το Κράτος μου τον έστειλε ένα φιλαράκι. Έλα, ρε. Ναι, του καναλιού, φίλος του καναλιού. Οπότε δεν είναι δικός μου, μου λέει, πάω, στο στείλω, μου λέει, αυτά ξέρω εγώ. Του λέω, μην τον στείλεις, όχι, μου λέει, θα στον στείλω. Ο Κώστας μας τον έστειλε. Ωραίος ο Κώστας. Ναι, μιλάει κιόλας, τη Νέκα. Ναι, έχει πίσω. Ένα λίγο χαλασμένο. Όχι χαλασμένο, όπως τον έχει τελειώσει η μπαταρία. Όταν μου τον έστειλε, δούλευε.
Κανονικά. Μάλιστα. Καλά, αυτό τα σπάει, δεν το έχω δει από κοντά. Αυτό είναι. Εντάξει, που... μικρό μένα να τα σπάει. Πρέπει να είναι από εδώ. Ναι, και εμένα μου αρέσει, ρε φίλε. Κάποιο έχει γίνει και το έχει δει. Ο Μίτσο Φερρυπίν μου λέει αυτή την ιδέα. Κρίθηκε να μου λέει. Όχι, ρε. Και του λέω, μαλάκα, είσαι με τα καλά σου, ρε μαλάκα. Colonial Marines. Το Alien Colonial Marines. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να σου δώσει σαν παιχνίδι είναι αυτό εδώ. Σαν παιχνίδι σου άρεσε. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εντάξει, δεν το έχω δραματίσει, το είχα παίξει όταν είχε. Ένα γρήγορο πέρασμα του έκανα. Εντάξει, Sega κλασικά. Ναι. Περίμενα να είναι κάτι πιο thriller και δεν ήταν, και ήταν πολύ action. Ναι. Και είχε μέσα και διάφορα είδη από Alien και. Εντάξει, είναι καλά παιχνίδια. Εντάξει, στο έτος όμως το Isolation. Ναι, ναι, ναι. Το Isolation ήταν αυτό που έπρεπε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, πολύ ωραία συλλεκτική με τη Ripley μέσα στο μηχανικό γερανό, αυτό όπως το έλεγε. Ωραία, από κάτω τώρα να σου δείξω τώρα τις κονσόλες, τις οποίες δουλεύουν, ε. Okay. Α, αυτό θυμάσαι πως το έλεγα αυτό στο vlog, ρε. Ναι. Που σου έλεγα ότι έχω ένα. Ναι, 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 ναι. Όταν παίζαμε το. Τι παίζαμε, το House of the το Dead. House of the Dead. Και ναι. Σου λέω, έχω και εγώ που το είχα παίξει στο Wii και είχα πάρει αυτή την. Αυτό ήταν. Εγώ είχα το κανονικό παιχνίδι με τον gun που είχα από το Zelda, το Crossbow, ένα gun περίεργο που δεν βοήθαγε. Αλλά μετά πήρα ένα το eBay. Άμα τα ανοίξει μέσα, άμα τα ανοίξει μέσα δηλαδή, θα βρει. Καλά, έχω βάλει και κάτι ξεκάθαρο μέσα για να ξεφορτωθώ. Έλα τον κλοπ. Δηλαδή μέσα τι έχει δηλαδή. Θα είναι του PSP. Και για να μην τα πετάξω γιατί τα λυπάμαι. Α, τα έχεις βάλει εκεί. Τα έχω βάλει μέσα. Σίγουρα. Αλλά δεν είναι παρακαπιανό τώρα αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το βλέπεις δεν το έχω κάνει εγώ. Αυτά δηλαδή εδώ δεν τα έχω κάνει εγώ. Έτσι, έτσι όπως το βλέπεις έτσι αγόρασα. Γιατί ήθελα το παιχνίδι. Και μέσα μου δίνει και αυτό και κοίτα κουτάκι ρε μαλάκα. Πάξε, δηλαδή για να βγάλω κουτιές και πάω στις κότες να πάρω πάρα πολλά τα βάλω μέσα. Ναι, δεν είναι τώρα δηλαδή. Πρόσεξε το λίγο βρε μαλάκα. Τέλος πάντων, εντάξει, το πήρα και πολύ φθηνά, δηλαδή το πήρα ένα πεντάλεπτο, δεν το πήρα okay, ξεχασμένο yeah, yeah. Τώρα ό,τι είχαν φύγει από την είχαν πει του Wii U, προσπαθούσα να μιλάσω του Wii U, βρήκα αυτό, το πήρα και τέλος. Ωραία. Και ό,τι έχω πάρει από Wii, θα δεις εκεί πέρα, θα έχω πάρει κόψω χρονιά. Ναι, οκ, α, εντάξει, μπούμπα, 360, με το Wii, το PS2. Ναι. Αυτό είναι από το Crash Bandicoot, μια φιγούρα που κρατάει το χειριστήριο. Να το βγάλω, να το βγάλω. Αυτό, να, αυτό εδώ πέρα, να. Α, όχι, δεν είναι αυτό που κρατάει το χειριστήριο. Όχι, θα το δείτε. Είναι, μου την έχει πάρει δώρο ο Μίτσου για να είναι η φιλιά μου. Και έχει από πέσα το εικαστικό, το warp που μπαίνει. Α, okay. Και καλά τη πίστα, άμα θες να το βάλεις δηλαδή στη φιγούρα από πίσω. Στείνεται μαζί του. Ναι, αλλά θα δούμε τη φιγούρα στο άλλο το. Ωραία, ωραία. Στο άλλο το part. Πάλι. Τα έχω πάρει σου λέω αυτά που γούστα, τα έχω πάρει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, PlayStation 2 το Wii, το οποίο δουλεύει και αυτό, αυτό το είχα ξέρει πως το πήρα αυτό. Μαζί με δύο χειριστήρια, ναι. Τα καλώδια του, όλα τα πάντα και 3-4 παιχνίδια, ένα πεντάρικο όλα μαζί. Και κουτί. Όχι κουτί δεν είχε. Ήταν μια κοπέλα η οποία πιάσαμε την κουβέντα σε μια κοινή παρέα και μου λέει αου, παίζεις, μου λέει σαν τέλος πάντων με τα video game. Α, μου λέει έχω και ένα Wii U, μου λέει και θέλω να το πουλήσω, μήπως ξέρεις, μου λέει πόσο πιάνει. Τη λέω, δεν ξέρω πόσο πιάνει. Ειλικρινά τη λέω, δεν έχω ασχοληθεί. Μου λέει, τα θες ένα πεντάργο να τελειώνουμε εδώ. Και είχε μέσα κάτι παιχνίδια τα οποία τα έστειλα, κάτι αεροπλανάκια, κάτι bowling, κάτι demo, τέτοιε ιστορίε. Μου λέει, να στο δώσω ένα πεντάργο να τελειώνουμε. Μου λέει, δεν έχω κουτί, δεν έχει τίποτα. Όπω είναι αυτό, μου λέει με τα καλώδια του και τα χειριστήρια και πάρει και αυτά τα δύο παιχνίδια να φύγει αφού ασχολείσαι. Μην κάθομαι εγώ και γιατί βαρέθηκε την όλη διαδικασία. Τη λέω πρέπει να μπει, να δει πώ το πουλάνε και έτσι κι αλλιώ. Τα κλασικά παζάρια. Ναι, και μαλακίε. Μου λέει ότι δεν έχω έτσι. Πάρτε. Εντάξει, καλή φάση. Και μου χάρισε και αυτό εδώ το PlayStation το 2 τότε. Όπου ήταν εκδίκηση προ τον αραβωνιαστικό τη. Όπου κάτι βρήκε μια άλλη και την παράτησε. Και ελπίζω να μην μα ακούει τώρα γιατί λέω την ιστορία τη ζωή τη. Και μου λέει, α, έλα εδώ. Μόλι πήρα αυτό και τη έδωσα 50 ευρώ. Μου λέει πάρε και αυτό όπω είναι. Τα βάλε σε μια σακούλα, βάζει και δύο χειριστήρια. Βάζει και τα Grand Theft Auto, κάτι Grand Theft Auto που έχω εκεί σκέτα, θα σας δείξω ποια είναι. Ναι. Και πάρτε και αυτό μου λέει όπως είναι. Okay, μάλιστα. Το Master System. Δικό σου. Αυτό το Master System δεν είναι όταν ήμουν μικρός και τα λοιπά. Το πήρες μεταγενέστερα. Το πήρα μεταγενέστερα, το πήρα πριν φύγω για Βαντάρος. Α. Ναι, γιατί την είχα δει, ζήταγα τον ξαδερφό μου, του λέω θέλω να παίξω λίγο Master System, δεν ξέρω τι μου είχε πιάσει. Okay. Καμία σχέση να με να συλλέγω και τέτοια. Μιλάμε τώρα πολύ παλιά. Ναι, πριν φύγω για φαντάζομαι σου λέω, απλά δεν, ούτε αυτά δεν, δεν είχα τίποτα, δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα μαζέψω παιχνίδια κτλ. Και τα λοιπά, ότι θα κάνω συλλογή, ότι θα με πιάσει τρέλα να ανοίξω και καλά, ούτε και εγώ θα το σκέψω. Και λέω του ξαδερφού μου, ρε μαλάκα έχεις ένα Master System μου το δίνεις, λέω έχω ρίξει να παίξω Sonic. Μου άρεσε πολύ το Sonic μαζί. Και έχει το Sonic μέσα αυτό λοιπόν. Άκου να δεις. Και πάω να βρίσκω αγγελία. Μου λέει αυτό, μου λέει το δίνω, μου λέει 15 ευρώ. Μου λέει το δίνω. Ναι. Με τα καλώδια του, με το χειριστήριό του κτλ. Του λέω, ποιο έχει, του λέω μέσα, έχει το Sonic ή το άλλο το Alex Kidd. Oh, έχω δύο, μου λέει. Ένα έχει το Alex Kidd, άλλο έχει το Sonic. Ναι. Ωραία, του λέω, φέρνω αυτό που έχει το Sonic.
Και του λέω θα σου δώσω 20 ευρώ, όχι 15 του λέω. Και δώσω 20 ευρώ. Σου φέρνει το Alex Kidd. Και πάλι ακόμα, αλλά μου φέρνει το Alex Kidd, κάτι βρες το άντρα αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει, τι να πω τώρα. Αλλά τελικά πήρα την κασέτα. Α, το πήρε μετά. Ναι, το πήρα μετά, αλλά μετά από 5-6 χρόνια. Οκ. Και έπαιξα και δεν έσβησα ποτέ τον πόθο μου να πω τότε. Λοιπόν, ένα Nintendo 64. Εκεί αυτό είναι αυτό που σας έστειλα οι φίλοι τότε που θυμάμαι ένα giveaway. Όχι, καλό. Αυτό είναι, το αγόρασα εγώ. Α. Είχα δει κάποια βίντεο στο YouTube, εκεί ξεκινάγα τώρα, εκεί ήταν. Εκεί. Πρώτη φάση, πετυχαίνω. Εντάξει, γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Ό,τι θες. Ξεκινάμε ρε φίλε, ξεκινάω, βάζω ίντερνετ εδώ πέρα και αρχίζω μετά και ασχολούμαι με το YouTube. Έβλεπα όλο ξένους, λέω καλά Έλληνας δεν υπάρχει. Ναι. Μιλάμε τώρα για 2010 περίπου. Περίπου. Φου, 11 χρόνια. Ναι. Πετυχαίνω την Τζερπέ, ο μόνος Έλληνας. Με το Super Retroid που έχει το κανάλι. Μόνο αυτό ήταν δηλαδή τότε σε ελληνικό κοινό. Εγώ μόνο αυτόν επέτυχα σε αυτό το είδος που ήθελα εγώ. Να κάνει vlog, να μιλάει για τα video games. Και να σου αναλύει, να σου εξηγεί πράγματα και που να τα ξέρω δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει, ήθελα να τον ακούω να τα λέει. Κατάλαβα. Κάποιον. Ναι. Και είχε ένα επεισόδιο με το Nintendo 64 και ήταν και πολύ χαρούμενο θυμάμαι τότε. Έκανε Nintendo 64 και να τεινάζει την μπλούζα. Αυτό ήταν σε κάκια, πώς το παίξε. Γουστάρει τα πάντα, ρε φίλε. Είναι άνθρωπος ο οποίος καταρχήν γουστάρει το ρέτρο αναμνήσεις, οι οποίες τον έχουν ευχαριστήσει. Εγώ τότε καταλάβαινα. Ναι. Και είχε ένα επεισόδιο τώρα με το Nintendo 64 και εκεί τρώω μια φλασιά. Ακούγοντας και αυτόν, ψήθηκα πιο πολύ και ψάχνω να βρω και λέει: Απεντάρκο το πήρα αυτό. Οκ, okay, είχε μέσα κάτι τίποτα πρίκα. Δεν είχε πρίκα, μόνο τα καλώδια και τα χειριστήρια. Τίποτα άλλο. Ένα χειριστήριο βασικά και τα καλώδια του. Ναι. Και μια κάρτα μου είχε δώσει που τη βάζει. Σπάνια για τη μνήμη. Ναι, κάτι μαλακίες δεν τα καταλάβαινα, αλλά μου χρειάστηκε μετά σε ένα παιχνίδι που δεν έπαιζε. Μπράβο, μεγαλώνει τη RAM του παιχνιδιού και μπορεί και σηκώνει πιο βαριά παιχνίδια. Και δύο PlayStation πάλι αυτά, το ένα είναι το δικό μου, το άλλο το, από τότε. Ναι, αλλά δεν έχω κουτιά, δεν έχω τίποτα. Ναι. Μόνο αυτό έχει μείνει δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα το πάνω πρέπει να είναι γιατί το κάτω μου το έχει δώσει ένα φίλο Χασάπη. Okay. Το βρήκε στο πατάρι και μου λέει κάτι να το φέρω. Δουλεύουν και τα δύο. Να το βγάλω αυτό. Κάτσε να το βγάλω. Μπορεί να έχει κάποιο παιχνίδι που να το γουστάρει, να μα πει κάτι γι' αυτό. Να τα αφήσουμε εδώ αυτά. Να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Εδώ με το Game Boy τώρα κάτσε να δείτε. Θα δείτε πολλά Game Boy. Έτσι. Λοιπόν, είχα. Τότε που πήρα το Nintendo 64, λέω να πάρω και ένα Game Boy, ρε μαλάκα. Ήμουν από τις ειδικάς. Δεν είχα. Εγώ Game Boy τα είχα. Τώρα μου το σπάσε ο πατέρας μου, το άλλο το χάρισε ένα ξαδερφό μου το δεύτερο. Θυμάμαι το story. Και λοιπά. Και λέω να πάρω ένα Game Boy, ρε φίλε. Θέλω να παίξω μερικά παιχνίδια του Game Boy, έτσι να το πιάσω στα χέρια μου το τούβλο να θυμηθώ. Ναι. Ξέρω να αγοράζω ένα και ξαφνικά μου σκάκανα παντού. Πάρε, σου χαρίζω αυτό. Πάρε. Θα τα λέμε στην πορεία. Αφού μέχρι και Color που δεν είχα ποτέ. Έτσι, αυτά μα τα έχει στείλει όμως φίλος. Okay. Ένα έχω αγοράσει εγώ και αυτό μου το έχει στείλει ένα φίλο του καναλιού. Τα κασετάκια εδώ πέρα πάλι. Αυτά μου τα έχει χαρίσει ο κολλητός μου. Μαζί με το Super NES που θα το δούμε στο άλλο σπίτι. R-Type τα σπάει. R-Type το ξεκόλλιασε αυτό. Πολύ καλό παιχνίδι. Έτσι. Donkey Kong. Το οποίο Donkey Kong τότε προσπαθούσε να το κάνω 100%. Ναι. Αυτά ήταν. Άκου να σου πω τώρα. Μου τα έχει δώσει ο φίλος. Ναι. Πάω από το σπίτι του και μου λέει πάρ' το Super NES γιατί την τρελά το να παίζω, όχι να μαζεύω, την είχα από πάντα. Ναι. Με ήξερε, μου λέει πάρ' το Super NES, πάρ' και τις κασέτες και πάρ' τα, μου λέει δεν τα θέλω. Okay. Δεν ξέρω τώρα πώς την έδωσε, είχα πια σκουπίδια για τα video games ρε παιδί μου και βγαίνει έξω με τη σακούλα και μου λέει πάρ' τα. Πρόσεξε τώρα. Οι φίλοι που θέλουμε. Είναι να φύγω ένας μήνας πριν φύγω για Φαντάρος, να μπω. Και έχω κάτσει, έχω ξεπατώσει το ένα, ναι. Το Donkey Kong Country. Και έχω ξεπατώσει και το 2. Το 2, που είναι και πιο μεγάλο. Πρόσεξε τώρα και μπαίνει μέσα ο τύπος. Αυτό το 2 προσπαθούσα να κάνω 100%. Και μπαίνει μέσα να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και με βλέπει και παίζω αυτό το πράγμα τώρα. Τώρα για τι χρονιά μιλάμε. Ήταν 2008. Τέλη 2008, γιατί κάπου εκεί μπήκα θυμάμαι. 2009 μέσα απολύθηκα. Κάπως έτσι το θυμάμαι. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τις ημερομηνίες. Ναι. Και όπως μπαίνουν και οι δύο μέσα, με κοιτάνε και λέει: Κοίτα, ρε μαλάκα, ο άνθρωπος είναι να πει φαντάζομαι και κάθεται και παίζει με παιχνίδι. Και πεθύχανε. Δεν κάνω μια στιγμή, ρε μαλάκα. Και έχει αξελάει το οποίο δεν μπόρεσα να παίξω καλά ποτέ μου. Ακούς Γιάννη. Αξελάει Γιάννη. Δύσκολο. Ακόμα το περιμένω Γιάννη. Γιάννη, ακούς. Δύσκολο. Πάντω σαν παιχνίδι. Σιτεράκι, εντάξει, υποδιέστερα από το R-Type. Ναι. Αυτά οπότε να έχεις υπόψη ότι τα έπαιξα και τα. Και αυτό το τερμάτισα. Ευτυχώς πήγε πολύ continue. Τα έπαιξα και τα τερμάτισα όταν μου τα έδωσε ο φίλος. Δεν τα ξαναπαίξει η ζωή μου. Ωραία, μα αυτό είναι και η καύλα να πει. Και τα ευχαριστώ. Πολλά χρόνια. Αυτό. Και μετράνε ακόμα και σήμερα, δηλαδή παίζονται ρε παιδιά. Ναι, τα 16-bit παίζονται πολύ καλά. Παίζονται και πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτό θυμάμαι ήταν από αυτό που σα είχε δώσει το. Θα σου πω τώρα κάτσε να τα βρούμε. Λοιπόν, κοίταξε.
Αυτό ήταν. Όχι, αυτό μου το έχει δώσει ένα άλλο. Σίγουρα. Ένα άλλο μου το έχει δώσει. Ένα χρυσό πάντω. Είχα μια φιλενάδα που ο αδερφό τη. Πιάσαμε την κουβέντα σε έναν καφέ που είχαμε πάει. Mm-hmm. Ήταν εκεί έτσι κοινή παρέα μα, τα μεγάλη παρέα. Και μου λέει: ρε, ο αδερφό μου λέει: έχει κάτι παιχνίδια παλιά. Θυμάμαι. Έχει πουλήσει όλα τα μηχανήματα. Το έχουν μείνει αυτά. Σταφερό μου λέει: το δε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λέω: άμα δεν σπέρτα. Okay. Και μου τα έφερε και μου φέρε αυτό νομίζω. Ναι, του ροκ. Αυτό το τούρο. Ναι, το μαύρο. Μου το έχει στείλει φίλο τώρα. Δεν τα έχω μπερδέψει κι εγώ. Αυτό πρέπει να μου το έχει στείλει ένα παιδί που μου είχε στείλει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Ωραίο. Αν δεν κάνω λάθο. Λάιλα του Wars. Και αυτό πρέπει να μου είχε στείλει. Ναι, ναι, όχι, όχι, αυτό μου το είχε δώσει. Εδώ, κάτσε να τα θυμηθώ. Αυτά τα δύο μου τα είχε δώσει ο τύπο. Ο φίλο, ο αδερφό τη φίλη. Ναι. Μάριο 64. Το είχα αγοράσει. Το θυμάμαι, είχα πάει με το σταμάτη. Ναι. Και ο πολιτή του μεταξύ είχε μεράκι. Ναι. Και λέει, όπως του δίνω τα λεφτά, του λέω: α, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά μου, κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Ναι, ήθελα να μιλήσουμε. Έλα, μου, λέει. Μου λέει: τι μαζεύει, μου λέει, να γνωριστούμε, μου λέει, να είμαστε και σε μια κοινότητα. Μου λέει: η κοινότητα εκεί πέρα. Είχε μεράκι όμως το παλιό. Ωραίος, ωραίος. Και να τα αλλάξουμε, άμα θέλει, να σε βάλω μέσα στο κόλπο. Μου λέει: ξέρω εγώ, άμα θες να συλλέξει παραπάνω. Ήταν μερακλή δηλαδή, το θυμάμαι σαν τώρα. Ωραίος. Το Mario Kart πρέπει να μου το έχουν στείλει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ρε, εσύ τα έχω μπερδέψει, δεν ξέρω τώρα. Μην λέω και μαλακίες. Φυσικά, και αυτό ναι. Μας το έχουν στείλει τώρα. Μου το έδωσε εδώ ο φίλος, ο αδερφός της. Κι άλλο ένα Mario 64. Αυτό μου το στείλε ο. Γιατί έχω τόσο πολλά. Mario 64. Όχι, αυτό μου το στείλε τελικά ο. Το παλικάρι που είχε στείλει ένα κάρο πράγματα και κάτι Game Boy και ξέρω εγώ και. Και τα είχε στείλει 2-3 παιχνίδια Nintendo 64. Και αυτό είναι του φίλου μου του Κώστα πάλι. Ναι. Μου είχε δώσει αυτά. Σαν Φρανσίσκο Ράστο. Ναι, αυτό. Ψιλομαλακία είναι. Το θυμάμαι στα περιοδικά του Nintendo World που το έδειχνα. Και εδώ στα ξεκάρβατα είναι NBA Live. Ναι, εντάξει, okay. Δεν τα έπαιζε αυτά. Κάπου τώρα πώς βρέθηκε δεν έχω ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Κάποια πράγματα έχω εδώ μέσα, δεν θυμάμαι πώς τα έχω βρει. Μάλιστα. Ωραίο. Είδαμε αυτή τη μεριά από την Αρμάκη mm-hmm. και τώρα θα περάσουμε απέναντι. Παίρνουμε χοντρό. Καλά, ναι, εννοώ. Εντάξει. Ρούφα λίγο κοιλιά, εντάξει. Μαλάκα, εμένα πολύ κοιλιά μου, ρε μαλάκα. Εσένα δεν φαίνεται. Όχι, εντάξει. Σηκομπλέ. Εγώ 115 κιλά είμαι, να πούμε. Εγώ, 50, χωρίς να υπάρχει λόγος. Κάμισε, τα έχουμε γυρίσει. Τα κόκαλα. Πότε είσαι, ρε. 84. Α, εντάξει, σου ρίχνω λίγο. Έτσι δικαιολογείται το πάθος, ας πούμε. Το μαλάκα. Νομίζω ότι θα μου λέγες πότε είσαι, ας πούμε μια τεχνική για να δυνατήσεις. Ναι, ναι, ναι. Γράφει. Κράτα τα πάθος. Όπως δεν έχω θέμα. Θες να σταματήσει. Όχι, ρε, άστο. Βάλ τα όλα μέσα σου, λέω μην κόψεις τίποτα. Πάμε. Λοιπόν, Μάκη, πάμε τώρα εδώ στη δεξιά γωνιά. Βεβαίως. Βλέπω. Ω, Castlevania Collection. Λοιπόν, εντάξει, θα μας τα πεις τώρα. Ωραία, λοιπόν, εδώ να δείξω πρώτα είναι του αδερφού μου. Γιατί εγώ έφυγα από εδώ. Έφυγα από εδώ και έχει βάλει ο αδερφός μου με το αίσθημά του. Του Αγίου Βαλεντίνου, τι του έχει στείλει. Του έχει στείλει αυτό εδώ, του έχει στείλει αυτό εδώ. Χρόνια πολλά, στο τέλειο αυτό. Και εδώ βλέπουμε την εικόνα με την κοπέλα του αδερφού μου. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να σας αφορά πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Δείξαμε όμως. Έχουμε δύο μπαγκέτες, οι οποίες είναι του αδερφού μου για να παίζει drums. Έχει τα ηλεκτρονικά drums μέσα, στην αποθήκη τα έχει βάλει. Του είχε κάνει αποθήκη μέσα το. Δεν σα το είπα πριν. Ωραία. Και να τις αφήσουμε εδώ τις μπαγκέτες και να πάμε σε αυτό το χειριστηριάκι το μικρό που μου το έχει φέρει ένας φίλος. Ωραίο. Από την Αγγλία, δεν ξέρω τι φάση. Ωραία. Μου λέει, σου πήρα ένα δώρο, μου λέει gaming μου κάνει και μου φέρνει αυτή τη μαλακία εδώ πέρα. Καλό είναι. Δεν είμαι αχάριστος, αλλά εγώ gaming περίμενα ένα παιχνίδι από Αγγλία. Κάτι άλλο, ναι. Και να πάμε στα παιχνίδια του PlayStation 3. Ναι. Εδώ πέρα θα βρει ό,τι γουστάρω. Και ό,τι έχω πάρει για να παίξω. Ωραία. Δηλαδή, όταν σου λέω δεν το έχω. Και κάποια που μου έχουν στείλει αυτό, για παράδειγμα το Ιαπωνικό. Ωραία, δείξτε μα όποια γουστάρει πολύ, ξέρω. Παίρνω μα μια κουβέντα για αυτά που γουστάρει πολύ. Ιαπωνικό, ναι, είναι Ιαπωνικό, μου το έχει στείλει ένα φίλο από την Ιαπωνία. Ναι. Ο Ιαπωνέζο συνδρομητή έχει γίνει και βίντεο και μου το έχει στείλει αυτό το παιδί. Έλα, ρε. Ναι, ναι. Και είναι από την Ιαπωνία καρφωτό αυτό. Και μου έχει στείλει και μια μπλούζα και κάτι άλλα πράγματα. Ψ, αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, Silent Hill Homecoming. Δεν το πολύ γούσταρα ακόμα πολύ. Μ' άρεσε, αλλά έω ένα σημείο έχει καλού γρήφου αυτό. Okay. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, φίλε. Silent Hill HD Collection αυτή είναι. Την έχω ρημάξει. Πλάτινα και τα δύο. Πλάτινα και τα δύο. Αυτό σου λέω μόνο. Και άντεξα να το πει. Και η χειρότερη έκδοση. Η χειρότερη έκδοση που μπορεί να παίξει αυτά τα παιχνίδια είναι αυτή εδώ. Γιατί? Δεν φαίνεται καθόλου καλά. Έχει προβλήματα οπτικό. Παρότι είναι και HD Remaster. Ναι, είναι HD Remaster και έχει ένα περίεργο έτσι, σαν χιόνια. Τι είχε γίνει με αυτή τη μαλακία τώρα. Προσπαθούσαν να βγάλουν το Remaster. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν την ξέρει την ιστορία. Και να τα φτιάξουν ρε παιδί μου για αυτή τη γενιά τέλος πάντων Remaster για το PS3 και το Xbox. Ναι. Και οι τύποι χάσανε τον αρχικό κώδικα. Το δισκάκι με τον αρχικό κώδικα. Και κάτσανε και πήραν από ένα demo.
και έτσι το ξαναστρώσανε. Και δεν είναι η χειρότερη έκδοση μακράν. Μπορεί να παίξει, α πούμε, τα Silent Hill ή το 2 που πρέπει το 2 είναι ιστορικό. Έτσι. Αλλά εδώ έκατσα, τα έπαιξα εγώ, τα έκανα πλατίνα τέλο πάντων. Δεν βαριέσαι. Και τα Metal Gear βλέπω. Metal Gear, ναι, αυτά δεν λείπουν από μένα. Ποτέ δεν λείπουν. Εδώ θα τα δούμε σε όλες τις μορφές. Λοιπόν, Metal Gear Collection, έτσι. Καταπληκτικό. Έχω κάνει το 3, έχω κάνει πλατίνα, το 2 ακόμα το παλεύω. Και δεν πρόκειται να το συνεχίσω. Resistance, Bioshock. Κοίτα εδώ έκδοση, δεν ξέρω γιατί. Είχα πει ότι είναι η γαλλική έκδοση, γιατί αυτό είχε μέσα ένα βιβλιαράκι με γαλλικά. Και μου λένε όχι, δεν είναι. Είναι, μου λένε. Εγώ δεν πήγα κόντρα γιατί πραγματικά δεν ξέρω κιόλα. Ναι. Απλά επειδή έχει κόκκινο συντίκη και τα γαλλικά από πίσω εδώ κολλημένα, ναι. Υπέθεσε ότι είναι η έκδοση The Greatest Hits της Γαλλίας. Ναι, ναι. Λέω τώρα εγώ. Μου λέει κάποιος, όχι δεν είναι, απλά όταν The Greatest Hits μου λέει στην Αμερική, τώρα δεν θυμάμαι τι μου είπε αυτός. Okay. Και του λέω, εντάξει, δεν μπορώ, πάω πάσω. Ναι. Αυτό ήταν παιχνιδάρα. Το μόνο αυτό και το Conviction ήταν τα Splinter Cell. Okay. Το Conviction τουλάχιστον μου άρεσε πιο πολύ από αυτό να πω. Αλλά και αυτό το γούσταρα πάρα πολύ. Ωραία. Αυτά τα δύο έχω παίξει. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα παίξω καθόλου. Τα πίσω-πίσω. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω μείνει πίσω στα αυτά τα παιχνίδια. Πολύ πίσω. Dead Space. Dead Space, εντάξει, μου άρεσε. Το είχα παίξει στο Xbox 360, σπασμένο, κραγαρισμένο. Ναι. Πούστηκα. Ναι. Και λέω να το πάρω, ρε φίλε, αλλά το έβρισκα μόνο για το PlayStation 3. Ενώ ήθελα να το πάρω για Xbox 360. Έχεις. Γιατί παρόλο που τα έπαιζε χακαρισμένα τα παιχνίδια, ναι. Τα τρόφις μπαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να σε. Υπήρχαν κάποιες φορές που δεν σε πιάνανε. Να στο κλείσουν να κάνω. Εμένα δηλαδή δεν με πιάσανε. Ευτυχώς δεν με πιάσανε. Και επειδή πήρα μετά δεύτερο Xbox, γιατί μου κάει και αυτό που είχα κρακάρει. Λέω, έψαχνα να το βρω σε 360. Δεν το βρήκα ποτέ σε 360. Για να συνεχίσω και την πρόοδο των τρόφις. Γιατί μαζεύω και εκεί. Έχω αρχίσει και μαζεύω και εκεί. Πάμε από την αρχή τώρα. Και τώρα το πήρα στο 2 που δεν θα το βάλω ποτέ. Απλά το έχω έτσι για το γαμώτο που λέμε. Γιατί το γούσταρα πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Θα μείνει σφραγισμένο για πάντα. Το παπετίε εδώ πέρα, το ξέρει, το γνωρίζει εδώ. Το αποκλειστικό του PlayStation. Όχι, ο Γιάννης το ξέρει. Ούτε εγώ το ξέρω. Σχεδιασμένο όλο στο χέρι, έχει γίνει πολλή δουλειά. Ωραίο παιχνιδάκι, δεν ξέρω γιατί να δείχθηκε τόσο πολύ. Ίσως γιατί ήταν 2D και ίσως γιατί ήταν, λέει, υπερφλίαρο. Δηλαδή ήταν αρκετά μεγάλο από ό,τι έπρεπε να είναι. Okay. Έτσι διάβασα, έτσι σας λέω. Τα Darksiders, Castlevania, εννοείται δεν γίνεται αυτό εδώ. Αυτό το θέλω. Εγώ έχω το Lords of Shadow για το 360, αλλά αυτό νομίζω έχει μέσα. Υποτίθεται ότι έχει το Castlevania το. Το Lords of Shadow, ναι. Έχει το. Πώς το λένε αυτό, μωρέ, είναι για το 3DS το. Το Mirror Fate, ήταν σαν DLC αυτό. Αυτό εδώ ήταν για το 3DS είχε βγει πρώτα. Okay. Μετά το κάνανε port και σε όλες τις άλλες κονσόλες. Οπότε σου δίνει δώρο εδώ και σου έδινε και δώρο το Lords of Shadow το 2 το demo. Okay. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το έχει μέσα γιατί εγώ υποτίθεται ότι έχει ένα voucher εδώ πέρα. Αν το έχεις χρησιμοποιήσει το voucher Klein Mine, δεν υπάρχει πιθανότητα να το βρεις εδώ. Okay. Γιατί δεν το έχω βάλει ποτέ, το έπαιξα στο 360 και το τέλειωσα εγώ. Ναι, και εγώ για το 360, ναι. Έτσι. Και δεν το έχω βάλει ποτέ να δω αν μέσα στο δισκάκι περιλαμβάνεται αυτό ή πρέπει να το κατεβάσω ως DLC. Κατάλαβα. Αλλά δεν λέει και τίποτα αυτό. Ναι. Στο λέω να το ξέρεις, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε καθόλου, δεν το βαρέθηκα. Okay. Folklore ένα αρκετά σπάνιο παιχνιδάκι. Είναι ο φόκος μου. Από ό,τι μου έχει πει ο Μίτσος είναι, λέει, πολύ σπάνιο. Folklore, δεν ξέρω. Εγώ ωστόσο βρήκα 2. Ένα τσαμπουκαλεμένο και αυτό εδώ. Ναι. Αμερικανικό. Okay. Δεν ξέρω τι είναι. Πού γράφει. Ταφ γράφει. Πού το καταλαβαίνεις αυτό εδώ. Νομίζω το KA. Γράφει εκεί KA. Α, ωραία. Για να το λέτε εσείς, έτσι θα είναι. Μετά. Έχει αυτή την παιχνιδάρα. Αυτό δεν κοιτάει. Το φιλάρο έχει γίνει δισεύρετο. Είναι προσωπικό του NES. Και δεν έχει μέσα βιβλιαράκια, δεν έχει τίποτα. Αυτό εδώ έχει το μικρό, εδώ τίποτα άλλο. Καινούριο. Αυτό το παιχνίδι το θέλω. Δεν σου δίνω εγώ. Όχι, δεν σου μόνο σου. Το θέλω Μίτσος. Είπαμε, είμαστε. Όχι, Μίτσος. Ναι, ωραίο αυτό, πολύ καλό. Εντάξει, το Braider το. Αυτό που πήρα να παίξω μπάσκετ το παίξω, αλλά δεν το έχω παίξει ποτέ. Τα έχω παίξει βέβαια τα παιχνίδια να πω στην κανονική του έκδοση στο PlayStation 2. Τότε είχα PlayStation 2 και τα είχα παίξει όλα εκεί. Οκ, Shadow of the Colossus, εντάξει δεν έγινε τα λύπη αυτό και το έχω γυρίσει και την ανάποδη. Ναι. LA Noir, Kane & Lynch, εντάξει ζόρικα λίγο τα πράγματα εδώ πέρα για το... Ναι. Γαμιέσαι για το πόσο καλό είναι ή όχι, τέλος πάντων. Dead Space 1, ναι. Diablo 3 το πήρα με μεγάλη χαρά να το παίξω, μου το έκανε δώρο η γυναίκα μου 50 ευρώ μου και πληρώσει τότε. Όταν είχε βγει. Το έκανε ένα playthrough και τέλος δεν ήθελα. Ναι, όταν είχε βγει. Εγώ στο PC, εντάξει που για εκεί έχει φτιάξει, το έκαψα. Δεν μου έκανε ρε φίλε, δεν μου έκανε γιατί δεν είχε να βάζει το stats εγώ, τα έχω ξαναπεί βέβαια. Ναι. Αλλά οι δικοί σου δεν ξέρουν. Ναι, ισχύει. Και δεν μ' άφηνε να βάζω stats, δεν είχε αυτή τη μαγεία του παλιού. Τα γραφικά μου φέρνανε λίγο σε Warcraft, ενώ εγώ τα ήθελα έτσι πως ήταν τώρα που βγάλανε το καινούριο. Το Resurrection, το είδες πως είναι τώρα. Έτσι τα ήθελα. Αυτή τη σκοτεινιά, αυτό το. Καλά. Ο λόγος που πιστεύω ότι δεν πούλησε το Mega Drive Mini.
Κάθε, σε κάθε γενιά γιατί... βγαίνει και ένα τέτοιο. Ναι. Εντάξει, έχει βγει και στο PS4. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν έπαιρνα το mini, θα είχα αυτά τα παιχνίδια, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και επειδή έχω και ψηφιακά του 4, έχει κάποια έξτρα παιχνίδια. Οπότε, αν έλεγα τώρα, αυτά χωριάμαι τώρα, πάω το τσιμπήσω. Έχουν βγει και τα αυτά εδώ. Έχουν βγει και αυτά εδώ. Θα τα δούμε και τα δύο, τα της Nintendo, τα έχω στο σπίτι το άλλο. Έχει βγει και αυτό και με αυτό φάγανε φόλα οι περισσότεροι. Φοβούνται, σου λέει τι γίνεται. Είχε βγάλει η Sega πάλι, είχε δώσει τα licensing και βγάζανε κάτι τη AT. Τα AT αυτά τα σάπια. Ναι, τα σάπια. Τα οποία όμως πάλι που του δουλεύανε. Εντάξει, ναι. Και παίρνανε και κασέτα το μόνο. Και παίρνανε και κασέτα. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ που έπαιρνε κασέτα. Ναι, τέλος πάντων. Και πιστεύω εκεί ήταν το λάθος. Δηλαδή για μένα δεν θα έπρεπε να βγάλουν ένα Mega Drive Mini. Θα έπρεπε να βγάλουν ένα Saturn Mini, ένα Dreamcast Mini. Ένα κάποιο άλλο μηχάνημα. Το συζητάνε για. Μακάρι. Για Dreamcast συζητάνε. Για Dreamcast εγώ θα το πάρω. Δεν είχα ποτέ ας πούμε, μια συλλογή να ξέρω τι γίνεται. Για Saturn πάλι θα το συζητάνε. Όχι θα το συζητάνε, θα το έπαιρνα. Ναι, ναι. Έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω που έχουμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε. Bioshock, παιχνιδάρα κλασικά. Έτσι. Batman Arkham Asylum. Πρέπει να τα πούμε όλα. Όχι, εντάξει. Να κάνει ένα κοντινό. Ναι, εντάξει. Στέκεσαι και γενικά σε ό,τι γουστάρει πολύ. Να ξέρουν τι απέρριψε. αυτό να πω λίγο γι' αυτό. Γι' αυτό εδώ να πω. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο πήρα πρώτη προβολή με το PlayStation 3. Okay. Και έπαθα σοκ τότε. Ναι. Και δεν το φέρνει. Δεν το έχω αυτό. Ωραίο. Δεν ξέρω αν παίζεται τώρα αργά με το. Αλλά αν το βρεις, φθηνά να το βρεις. Ναι. Να το παίξεις. Για μένα να το παίξεις και... Είναι από κόμιξ αυτό. Είναι από κόμιξ και δηλαδή έχει γίνει πολύ καλή... Έχει καλή δουλειά. Εγώ δεν έχω διαβάσει το κόμιξ, αλλά εδώ πέρα έχει γίνει καλή δουλειά. Μάλιστα. Που συνήθως όταν παίρνουν παιχνίδια και τα κάνουν από κόμιξ μετά... Μεταφορές, ναι, δεν σκατά, ναι, σκατά. Ναι. Εκτός από το X με το Mega Drive, το Clone Wars. Clone Wars, το έχω από παιχνίδι και τα σπάει, έτσι. Είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, πάμε στο από κάτω που έχω ότι αυτό δεν είναι από τη συλλεκτική. Εκεί πέρα, γιατί άμα δεις αυτή η συλλεκτική είναι 360. Ναι, αυτή είναι PS3, ε. Αυτή είναι για PS3, είναι έτσι το είχα πάρει αυτό. Okay. Και μέσα είχε ένα βαουτσεράκι. Εδώ πέρα, αυτή τη μαλακία εδώ φαίνεται, δεν τα βγάλω έξω. Ναι. Όπου από πίσω έχει κάτι κωδικούς για να πάρεις τα skin του Ninja από το Metal Gear το 1. Όπου μετά τα βάλανε και τα προσθέσανε και χωρίς να το έχεις. Τέλος πάντων. Ναι, το κάνουν συνήθως. Άλλο steelbook εδώ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις πόσο τσαμπουκαλεμένο είναι, επειδή έχω κρασία εδώ. Κοίτα εδώ. Α, αυτό είναι. Σκουριές. Σκουριές. Ναι, αλλά ευτυχώς επειδή είναι το εικαστικό τέτοιο. Ναι, το έκανε σαν σχέδιο. Γιατί εδώ είναι σχέδιο, ναι, δεν είναι σκουριές. Καμουφλάκι. Εδώ πέρα είναι του Dark Souls 2 από τη συλλεκτική που βλέπαμε πριν. Οκ. Ωραίο steelbook. Ωραίο, ωραίο. Και δεν έχει πάθει και τίποτα παρόλο. Όχι, έχει πάθει. Να αλλά είναι από το βάλε-βγάλε αυτό. Ναι. Σαν να το βάλε-βγάλε. Ναι, ναι, ναι. Και μέσα και εδώ είχε ένα βαουτσεράκι για να πάρεις κάποια όπλα εξτρά. Έχει το. Τι σκατά είχε. Είχε το soundtrack. Εντάξει, ωραία, είναι καλοδεχούμενα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, κλασική μουσική. Έχει κάποια κομμάτια μέσα που με ενδιαφέρουν, κάποια άλλα. Όχι, ποιος θα βάλει τη σημερινή μέρα σε την πίτρα μαλακή. Η αλήθεια είναι αυτή. Το δείτε μας είναι. Εντάξει, συμφέρουμε εδώ έτσι. Εντάξει, παιχνίδι γυναίκα. Essential, αλλά θα το στείλω αυτό. Ωραίο και το Condemned 2, δεν το περίμενα. Ναι. Πολύ καλό, το είχα παίξει σε ένα demo αυτό. Mm-hmm. Στο τότε, κατέβαζα demo να βλέπω. Πού είχε, αν είχε, κατέβαζα. Να δω τι παίζει. Και κατεβάζω το Condemned 2 το demo και λέω μαλάκα του μπάνω φαίνονταν. Και όντως δηλαδή έπαιξε και ασχολήθηκα. Point of War Collection που έχει το 1 και το 2. Έτσι, Ninja Gaiden Sigma. Αυτή η Ninja Gaiden. Γιατί λέμε εμείς, αλλά. Α τα πει ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Το Sigma δεν είναι η πιο easy version σε σχέση με, με το πρωτότυπο. Δηλαδή το Ninja Gaiden το Sigma είναι το Ninja Gaiden 1 του Xbox. Ωραία, ναι. Το Black. Βελτιωμένο, ναι. Βελτιωμένο οπτικός, αλλά πιο εύκολο δεν είναι. Ναι. Για πιο εύκολο δεν το ξέρω. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είναι πιο εύκολο. Γυρνούκια με ένα παιχνίδι με το οποίο πέρασα καλά. Το Forever. Πέρασα καλά, αλλά ρε φίλε δεν το συμπάθησε ο κόσμος. Δηλαδή περίμενε πολύ μεγάλα πράγματα. Περίμενε όπως παλιά που γάμα και κέβερνε. Ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια όμως το περιμένανε, έτσι. Ναι, αυτό ήταν σε 7 χρόνια, 8. Μη σου πω καμιά δεκαετία. Ήταν πολλά χρόνια. Και τελικά μετά από καμιά δεκαετία, επειδή περνάγανε γενιές. Ήταν για PS2 αυτό να βγει και για PC. Μπράβο, μπράβο. Και έχει μέσα και μια αφίσα. Κάτσε να δεις ένα σκηνικό. Κάκε τα γυαλιά. Γυαλί. Βάζεις αφίσα, φίλε, αλλά δεν μπορώ να το δείξουμε αυτό στην κάμερα. Είναι 3D αφίσα. Και είναι 3D αφίσα και καλά. Ναι, ναι. Εδώ έχει αυτή την αφίσα.
Την παλό. Πότε μου start. Και τι έγινε, εγώ δεν έγινε, δεν είναι. Έτσι. Βλέπεις πως είναι, έχει κόκκινες και με το που βάλεις το γυαλί, για δες. Δείχνει. Βάζω τα γκλάσια του Καστλιβάνια, το σύμπαν με Nike. Ναι, για να βλέπεις, δείχνει. Γιάννη, πολύ καλό, ναι. Ωραίο. Γιάννη. Α, ναι, κάτσα. Γίνεται. Δεν μπορούμε να το δείξουμε. Το έχω δοκιμάσει και εγώ, ρε φίλε, γιατί τότε είχα κάνει κάτι βίντεο που έδειχνα τη συλλογή μου και καλά, γιατί δεν είχα τι να κάνω. Ναι. Και επειδή είχαμε αποκλειστεί το παιδί, δεν μπορούσε να έρθει ο σταμάτη μα τότε με την καραντίνα. Ναι. Κάθομαι και τα δείχνα όλα και εγώ και έλεγα 2-3 πράγματα για το καθένα. Ναι, θυμάμαι. Ωραίο. Μου αρέσαν αυτέ οι εποχέ, ρε φίλε, που μέσα σου είχαν και κάτι. Δηλαδή ναι, τώρα ναι, που έχει ξεφτυλιστεί, το μόνο παιχνίδι που είχε ναι, τη 2020 μέσα πράγματα ήταν το Cyberpunk. Με το Cyberpunk, παρότι δεν το έχω πάρει, το έχω δει από πολύ κόσμο. Μέσα έχει, φίλε, λες και είναι... Το Cyberpunk, γαμί. Θέλω να το παίξω όταν θα το τελειώσεις. Ναι. Τι το τελειώσεις, πλατίνε το κάνει. Α, εντάξει, το τσάκησες, λέγεται. Είναι παιχνιδάρα. Αδικεί τον εαυτό του αυτό το παιχνίδι. Επειδή εγώ έχω το Series X, το Xbox One, το X και το PS4, το Slim, είχα διαβάσει ότι σε αυτά τα διαφήματα δεν πήγαινε πολύ καλά. Πήγαινε καλά μόνο σε PS5 και Series X. Όχι, εγώ το έβαλα τώρα πρόσφατα στο Xbox One. Το Xbox One X έχεις? Ναι, το δυνατό. Το έβαλα γιατί το έχω και εκεί. Ναι. Το είχε ο Μίτσος δηλαδή και επειδή παντρεύουμε τους λογαριασμούς, το κατέβασα από αυτόν να το δω. Ναι. Και είναι μια χαρά. Δηλαδή όπως το έπαιξα στο πεντάρι, έτσι παίζει και εκεί πέρα. Θα του δώσω λίγο ακόμα για κάνα μεγάλο patch που διαβάζω. Να το βάλω. Είναι παιχνιδάρες, ρε φίλε. Ξέρεις τι, σ' αρέσουν τα Far Cry. Κοίταξε, έχω μείνει στο 3. Έχω παίξει το 1. Το 3 σου άρεσε? Ναι, ναι. Θα παίξει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή δεν είναι το RPG του Witcher που θέλει κουβέντα και σκάλωμα πολύ ώρα. Είναι πιο fast action. Πολύ πιο light. Και είναι ωραίο, ρε φίλε. Η μαγεία της πόλης και τα λοιπά. Ναι. Τα έχω πει 10.000 φορές. Assassin's Creed αυτό δεν ξέρω γιατί είναι έτσι μαύρο. Έτσι έβγαινε. Εγώ δεν το έχω. Το έχω το 360. Revelations. Οκ, μπορεί να την έχουν βάλει και αυτή τώρα, τι να σας πω. Το Ghostbusters αυτό, καλό, έχει βγει remaster τώρα σε αυτή τη γενιά. Όχι σε αυτή την καινούργια, νομίζω στην προηγούμενη PlayStation 4, Xbox One X. Okay. Ναι, καλό. Darksiders 2. Όχι, τι λέει εδώ. Darkness 2. Το Darkness που σας έδειχνα πριν. Έλα. Μην κάνεις μαλακίες. Λοιπόν, Darkness 1 δεν είναι το 2. Αυτό είναι πιο βίαιο. Ακόμα πιο βίαιο. Okay. Του πάνω και αυτό, του πάνω. Και αυτό είναι και πιο μικρό κιόλας. Ναι. Εύπευτο πολύ, θα το βρεις. Θα το βρεις αυτό και στο Xbox 360. Νομίζω υπάρχει και στο story και με backwards compatibility θα παίξεις άνετα. Εντάξει, παιχνιδάρα. Αυτό το πήρα γιατί ήμουν fan. Είμαι πάντα fan των Wolfenstein, αλλά είναι λίγο φόλ αυτό. Γιατί δεν σου άρεσε? Ρε φίλε, είχαν κάνει ένα. Ήταν το remake του 2001. Όχι ακριβώς. Κάτσε, ρε, εσύ το. Είναι η συνέχεια, υποτίθεται. Τώρα, κοίταξε να δεις. Όλα τα Wolfenstein είναι, ρε φίλε, σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, δηλαδή σε διαφορετικά σύμπαντα. Εδώ πέρα δοκιμάσαμε να το κάνουν λίγο open world, να πηγαίνεις πίσω, να πηγαίνεις μπροστά. Ναι, απλά βασίζεται στο Wolfenstein του 2001. Όχι, για το PlayStation 2 και το Xbox λες τώρα εσύ. Και PC, το είχα παίξει. Όχι, δεν είναι το remake αυτό, είναι κάποια συνέχεια. Δηλαδή είναι άλλη υπόθεση τελείως. Συνέχεια δεν ήταν New Order και τα Colossus. Όχι, αυτά είναι άλλο πάλι. Είναι σαν το... Αυτά είναι PS4. Σαν reboot. Εκτός αν μπερδεύω το 2001 με το... Κοίτα, το Return to Castle of Wolfenstein είναι τελείως διαφορετική υπόθεση από αυτό εδώ. Γιατί τώρα το έχω... Γιατί το Return to Castle of Wolfenstein σκάβουν έναν τάφο και βγάζουν μέσα από μέσα ένα σκηνικό. Είναι μια κολόγρια και κάνει κάτι δικά της βουντού και σηκώνονται οι νεκροί. Μπράβο, που εδώ να πέσουν τον Έλρικ κάπως έτσι, ναι, ένα μεσαιωνικό. Ενώ εδώ πέρα παίζει βατική φυσική και κάτι άλλες μαλακίες τέτοιες. Μπορεί να κάτι... μπερδεύω τότε με το με πιο μετά, ναι. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή με ταλαιπώρησε αρκετά. Το τερμάτισα, δεν το άφησα. Το είχα παίξει πεσί τότε όταν είχε βγει, δηλαδή. Δεν ήταν τόσο γκόρε, ρε παιδί μου, όσο ήταν το πίσω από αυτό, δηλαδή το Return to Castle of Wolfenstein. Και όσο γκόρε είναι τα καλά τα καινούργια, δεν πιάνουν. Εντάξει, καλή σύντομη. Το New Order το τερμάτισα. Δεν γάμισα το New Order. Ναι, Tumban. Το Colossus δεν έχω παίξει. Prince of Persia, αυτό το Prince of Persia όμως. Που δεν άρεσε σε πολλούς. Μα μ' άρεσε. Καλό ήταν. Όχι, δεν το έχω παίξει. Είναι cel shaded style τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό. Έχει τα parkour και αυτά, αλλά έχει και κάτι extra. Ναι. Στα οποία έχει μια κοπέλα σαν πνεύμα. Είναι και σε βοηθάει να πηγαίνει από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Ascension. Ναι. Τώρα, αυτό το Ascension, να σα πω, έχει καλύτερα γραφικά από το 3 για αυτή την κονσόλα εδώ που βλέπουμε τώρα.
Αλλά ρε φίλε, λένε όλοι δεν έχει καλή υπόθεση. Λες και τα άλλα είναι εξυπηρετικά. Όλοι έτσι λένε. Ναι. Τώρα τη φάση δεν ξέρω. Και το σαν γραφικά ήταν πιο πουσαρισμένο. Ναι, πολύ μπάνο. Του μπάνο. Το 3, να το και το 3, έτσι. Αζούρα, ρα. Το έχεις παίξει αυτό καθόλου. Το έχω δει στο παιχνίδι. Ναι, τι είναι, περίεργο παιχνίδι είναι. Ναι, ναι, ναι. Και αρκετά πολύ cinematic, πολύ δράση ταυτόχρονα, δηλαδή. Και είχαν κάνει μια μαλακία για να δει το τέλος που αγοράζει την DLC, ρε μαλακία. Ναι. Τέλος πάντων. The Saboteur, okay. Έτσι περίεργο και αυτό, ναι. Έτσι Grand Theft Auto, ναι, ναι. Στον πόλεμο του 40. Bionic Commando, αυτό είναι remake. Αυτό είναι remake, ας πούμε, του παλιού του Bionic Commando που ξέραμε έτσι στα arcade και στα τέτοια. Ναι, ναι. Δεν το έχω παίξει, δεν το έχω παίξει. Legendary, καλούτσικο κι αυτό. Καλούτσικο, δεν το έχω παίξει, αλλά μου αρέσει η υπόθεση πίσω. Εδώ χειρίζομαι τις υπόθεσεις. Mm-hmm. Το διάβασα έτσι όπως το κοίταγα και λέω: α, το πάρω. Ναι. Μ' άρεσε. Ανοίγουν λέει το κουτί της Πανδώρας σε ένα. Σε ένα. Πώς το λένε. Μουσείο. Σε ένα μουσείο και πετάγονται από μέσα τέρατα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και. Ωραίο λέω: φαίνεται, ας το πάρω. Ναι. 2 ευρώ το παπάκι. Okay. Αυτό το DMC το έχει τσιμπήσει καθόλου, το έχει δει. Αυτό ήταν το παρεξηγημένο DMC. Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε. Ναι. Μου άρεσε, ρε φίλε. Καλό ήταν. Δυνατό. Άλλο εικαστικό, έτσι λίγο πιο σάικο, σαν να έχει πάρει ναρκωτικά ήταν η φάση. Αλλά μ' άρεσε. Mortal Kombat. Αυτό είναι που επανέφερε τη Mortal Kombat σειρά στη θέση που έπρεπε. Okay. Assassin's Creed, Silent Hill, Downpour. Το πιο παρεξηγημένο και ένα από τα καλά Silent Hill και ένα από τα πιο παρεξηγημένα για μένα. Ναι. Να το πούμε αυτό. Έτσι. Πολύ με στεναχωρήσει η κριτική μου. Εντάξει, έχουν μείνει πίσω. Νομίζω αυτό ήταν το τελευταίο. Αυτό ήταν το τελευταίο, ναι. Αλλά το τελευταίο, ρε φίλε, ήταν από μια πολωνική εταιρεία. Έκανε μεγάλη προσπάθεια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η προσπάθεια και το θάψανε πάρα πολύ και κρίμα για μένα. Γιατί είχε πέσει καλή δουλειά. Ξέρετε, είναι τώρα να ξεκάρω από το στούντιο και να μην έχει δουλειές από πίσω και να σου βγάζει ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Το PlayStation Mini. Ναι. Okay. Που μου το έχει στείλει, νομίζω, ένα φιλαράκο αυτό. Ή είναι αυτό που έστειλα εγώ στο Μίτσο και ο Μίτσος το στείλει σε μένα. Δεν θυμάμαι τώρα τι γίνει. Μπας περιπτώσει. Ναι. Πάμε παρακάτω που έχουν τα Xbox 360 παιχνίδια. Gears, βλέπεις λιχάκι. Άλλο, 3 που το πήρα να το παίξω έτσι όπως το βλέπεις το βρήκα. Ωραίο. Το πήρα να το παίξω, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ. Η Limited Edition ήταν αυτή, την είχα πάρει και εγώ τότε. Είχα παίξει το 4, όπου το 4 το Halo ήταν φοβερό οπτικός και μόλις πήγα εκεί δεν ξέρω κάτι, με ξενέρωσε. Εντάξει, ήταν πέρα. Gears of War συλλεκτική εδώ πέρα, Fable. Α, το Witcher βλέπω. Ναι, το Witcher το πήρα με σκοπό να το παίξω. Βλέπω το. Πώς το λένε, το trailer. Ναι. Και παθαίνω μονοπλάκα. Και μόλις το βάζω, αρχίζω την κουβέντα, πάω λίγο παρακάτω, ξανά με ένα κουβέντα, πάω παρακάτω, ξανά με ένα κουβέντα. Δεν πάει να κάνει τι, λέω. Και το έβγαλα. Fear 2, Condemned κτλ. κτλ. Δείχτα όλα μία εδώ πέρα τώρα. Το Metro 2003, πολύ καλό παιχνίδι. Να το χάνει το 4, το αυτό το τέλειωσα. Ναι. Quake 4. Αυτό το ψάχνα διακαώς. Ναι, και έχει μέσα και δισκάκι με το 2. Ναι. Alan Wake, εντάξει, που βγήκε τώρα και ναι. Master, Silent Hill Collection είναι αυτό, Kigma, Ninja Gaiden 2. Ωραίο, μου σπάσε τα αρχίδια για να τερματίσω, το βάλε και στο νερμάλο μαλάκα. Και το 2 και το 3, Enslaved και Max Payne. Enslaved, ναι, αυτό μου το στείλανε, δεν το ένας φίλος μου το έχει στείλει και αυτό. Cable 3, Namco. Ωραίο, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ ο χειρισμός του, της Ninja Theory είναι, που ναι. Βγάζει τώρα τα... Ναι. Πώς τα λένε, μωρέ, με την τύψα την ψυχοπάθη. Ναι. Το Remember με είχα πάρει να παίξω γιατί είχα ακούσει καλές κριτικές, τελικά δεν το βάλα ακόμα, δεν το έχω βάλει ακόμα. Mm-hmm. Θα δείξει πότε. Όπως βλέπουμε πάνω της compatibility. Ναι. Και κάτω βλέπουμε και PSV, άλλα δύο Game Boy Classic. Το PSV είναι η έκδοση εκεί, αυτή την είχα πάρει με τον Batman Black Gate μέσα, δεν μ' άρεσε σαν παιχνίδι, αλλά το τερμάτισα, εν πάση περιπτώσει, αγκαρία. Δύο Game Boy ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κουτάκι έχει μέσα παιχνίδια του DS, DS ναι. Του 3DS και του DS, όπου μου το είχε στείλει ο φίλος του Chick Tinao, με αυτά έτσι όπως τα βλέπεις τα παιχνίδια μέσα και μου είχε πει, σου στέλνω εγώ πράγματα, άμα δεν τα χρειάζεται, δώσ' τα σειρά, παιδί μου, okay. Χάρισε τα σε άλλους, κάποιος, σε κάποιο παιδί που το χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Κάποια Mega Drive. Τα οποία τιμή είναι και τα έχω εδώ πέρα. Mm-hmm. FIFA εγώ δεν έπαιζα, κάποιος μου τα έχει δώσει και αυτά. Ναι. Και Sonic. Ναι. Το οποίο Sonic δεν υπάρχει μέσα, κάτι άλλο θα έχει ή θα είναι άδειο. Γι' αυτό το έχω αφήσει εδώ. Και εδώ πέρα τώρα αυτά μου τα έχει στείλει πάλι ένας φίλος συνδρομητής. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι για PC τώρα. PC, ναι, PC το full. Ναι. Το Resident Evil 2. Ψ, αυτό δεν το έχω. Αυτό είναι για Mega CD. Εγώ δεν έχω Mega CD. Thunderhawk, έτσι. Yeah. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει, τι φάση. Εντάξει, είναι σαν καρτουνίστικο animated. Αυτό είναι ιαπωνικό PlayStation παιχνίδι, μην το βλέπεις έτσι. Μέσα είναι κανονικό, είναι το γνήσιο. Πώς ανοίγει τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Έλα, γάμισο.
Να το. Ναι, ναι. Είναι γνήσιο, αλλά εντάξει, δεν είχε τώρα. Τώρα τι μπορεί να είναι, δεν ξέρω. Έτσι, ο Καμπάης Γκολτ, βλέπω, ωραίος. Μπερδεμένα, εδώ είναι από διάφορα παιδιά που μας έχουν στείλει και τα έχουν μπερδεμένα. Soulstar, Mega CD, τι φάση είναι αυτό. Αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι σαν αρπιτζάκι. Τη σκορ κιόλα. Η κόρη είχε βγάλει τα Tomb Raider. Tomb Raider, ναι. Dragon Ball, ναι. Final Fantasy, και αυτό είναι γνήσιο. Ναι. Απλά είναι Japan, νομίζω. Japan δεν είναι. Ναι, Japan είναι, το γράφει και πάνω εδώ. Μα δες, ηλικίζω. Ναι, CJ. Μάλιστα. Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού είναι. Τι είναι αυτό? Κάποιος Japan σου στέλνει Japan παιχνίδια. Ναι. Ο φίλος ο Ιαπωνέζος συνδρομητής. Ο Ιάπωνας. Κάτσε να δούμε και αυτά τα τελευταία και να πάμε παρακάτω. Το demo για το VR. Ναι. Το Far Cry 2 για PC εδώ. Έχω ένα καλό. Περίεργα. Α, αυτό μου το έχει δώσει ένας φίλος που πάει και παίρνω τα τσιγάρα, τα ηλεκτρονικά, τα ζουμιά. Ναι. Τα υγρά. Και μου λέει: έχω ένα παιχνίδι, μου λέει για PC, μου λέει, γιατί με παρακολουθούσε στο YouTube και δεν το ήξερα. Okay. Μου λέει: σε βλέπω στο YouTube, μου λέει, κάτσε σου φέρνω ένα παιχνίδι και μου φέρνει αυτό. Rally. Δεν το ξέρω. Rally λέει τώρα εδώ, τι λέει, δεν ξέρω. Είναι τέτοιο, point and click adventure. Okay. Δεν το ξέρω, δεν το έχω βάλει ποτέ. Εδώ τι άλλο, έχει άλλη ένα αντίον πρέα του πάλι, πάλι για PC. Καλό. Άρα, αυτό το χαλιώσει εδώ. Ναι. Όταν είχε βγει, 99-2000, τη Rebellion. Το έχω κάψει εδώ το παιχνίδι. Εδώ δεν ξέρω τι λέει, Arc Techland. Τρία. Όχι, Arc the Lad. Με συγχωρείτε. Klein Mind τα αγγλικά μου. Flesh and Fist. Sega Soft. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Εσύ που ξέρεις από Sega τι είναι το μουσικό CD του. Δεν το ξέρω. Sega Soft. Ναι, τώρα μπορεί να είναι και για Sega CD. Όχι, PC CD ROM λέει. Κάτι είχαν βγάλει προφανώ. Και άλλο ένα Sega PC εδώ όμως. Αυτό είναι το Virtual Fighter για PC. Και εδώ ένα Ιαπωνικό πάλι, δεν να σας πω τώρα, δεν το καταλαβαίνω. Και η Indiana Jones, την φέρνει να μας πει για PC. Αυτά. Λουκάς Άρτς εδώ, μεσορανούς ο Λουκάς Άρτς. Μάλιστα. Οπότε κάνουμε ένα διάλειμμα και πάμε στο διπλάνο. Λοιπόν, και τώρα εδώ, Μάκη, βλέπω το setup σου, το πρώην setup σου. Το πρώην setup, ναι, είχα πάρει αυτή τη τηλεόραση 1080. Ξέρεις τότε ήταν μεγάλη υπόθεση να έχει Full HD τηλεόραση, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα κάτι τέτοιο δεν μετράει, να την ισχύσω γιατί με πιάνει το ψυχοσωματικό. Και έχουμε ένα Xbox πάλι από κάτω, δουλεύει τούμπανο. Αυτό και αυτό κοψοχρονιά το είχα πάρει γιατί μου λέει. Το θυμάμαι αυτό. Το πουλάω όσο γιατί δεν είναι κακαρισμένο και δεν το παίρνει κανείς. Πάρ' το μου λέει. Και τα games που είχες βρει μετά στο club. Το PlayStation 3 δουλεύει πάντα συνδεδεμένο γιατί παίζει ο Μπάμπης, τώρα μόνο αυτό το έχω αφήσει και αυτή συνδεδεμένη πρέπει να είναι γιατί κάτι έπαιζε το πράγμα και πει. Ναι. Το PlayStation 2 πάλι και αυτό συνδεδεμένο, τώρα τι έχει βάλει και πάνω δεν ξέρω τι είναι αυτό και αυτό μας το έχει φέρει ένας φίλος συνδρομητής μας το έχει δώσει. Save card είναι και κρακάρ και τα παιχνίδια. Μπορεί. Ναι. Το τέτοιο εδώ πέρα, είδες σκόνη, θα μας βρίσουν εδώ. Και αυτό εδώ πέρα που βλέπεις έχει μέσα αντιγραφές και κάποια αγνήσια της καταγιά εδώ. Να θυμηθώ λίγο. Με τι γραφές, από τότε, από το PlayStation 1. Εποχής της ωραίας εκείνης. Από το PlayStation 1 φίλα αυτά όλα. Ναι, ναι. Δες εδώ. Με τσούι. Κοίτα εδώ, τέτοια βάζανε παλιά. Και έλεγες εσύ, ιστορίες για αγρίους. Red Dead Redemption. Α, αυτά είναι τα κρακάρια. Αυτά τα έχω φτιάξει μόνος μου. Τα έκανα μόνος μου. Ελσαντάι εδώ. Alex Madness Returns. Τώρα αυτά όλα. Captain America. Έτσι το είχα παίξει το Captain America και είχα μια άποψη. Αλλιώς δεν το βρίσκα. Δεν ξέρω γιατί. Πουθενά, σε καμία κονσόλα. Left 4 Dead 2, Sniper Elite. Ωραία. Monkey Island Collection, εδώ το είχα παίξει πρώτη φορά έτσι. Ναι. Και το ξανάβαλα τώρα γιατί έχει ομίτσους ψηφιακά, δόξα τω Θεώ. Red River δεν ξέρω τι είναι, με ρωτήσει. Απλά μου φάνηκε ωραίο το εξώφυλλο προφανώς και το κατέβασα. Superman, Duke Nukem, Ninja Blade. Ταυτεία, ναι. Εντάξει, ωραία, ωραία. Έχει εδώ διάφορα. Sam Sirius και Green Lantern. Και έρχεσαι το Green Lantern. Mega Drive εδώ. Mega Drive εκεί και αυτό δεν. Ξέρεις, αυτό το έχω stand-by. Μπαίνει, βγαίνει, αλλά επειδή έχω τώρα στο PC έναν emulator, δεν τα πολύ ασχολούμαι. Άμα θέλω να παίξω κάτι και να το δω, το παίζω από ένα emulator. Αλλά είναι καλύτερο να το παίξει στην κανονική κονσόλα. Γενικά εμείς είμαστε του hardware, του Gustavo, δηλαδή τη στιγμή που το έχει, να παίξει εκεί, ας πούμε. Εδώ. Και αυτό το Advance, ας πούμε, μας το έχει στείλει πάλι φίλος συνδρομητής. Το Game Boy δεν θυμάμαι που το έχω βρει. Αυτό μου το έχει στείλει ο Check It Now, ο φίλος μου, ο Κώστας. Το ξύφος εδώ που έχω, γιατί εκεί πέρα έχει ένα ναι μεν PlayStation 3 χειριστήριο, ένα σακατεμένο δεν παίζει καλά, οπότε πήραμε ένα αυτό
κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Παίζει καλά, το PSP, το οποίο παίζει και αυτό κανονικά λειτουργικότητα. Και εδώ θυμάσαι που είχες βάλει εσύ στη φορά κάτι. Τα ψάχνω τη σούκουμπου. Ναι, ναι, ναι. Και κανένα δυο είχες, δεν θυμάμαι τώρα. Και σου λέω, φίλε, εγώ τις είχα για πολύ τελευταίες αυτές τις φιγούρες. Έχω... Και μου λες, όχι, είναι κομπλέ. Έχω τις τρεις από τις τέσσερις. Οι τρεις φιγούρες είναι από το Symphony of the Night. Και ο Σάιμον είναι από το πρώτο Castlevania. Οπότε είναι τέσσερα φιγουράκια. Εγώ είχα τις τρεις από τότε, τις NECA είναι. Ήταν φτηνές, ήταν στο 25. Ναι. Τις έχω πάρει το 2008, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα ψάχνω τις Σούκουμπους. Παιδιά, αν έχει κάποιος τις Σούκουμπους διπλή, κάτι, την πουλάει, την θέλει. Δεν την ψάχνω, δεν θέλω να κουνούπεις. Θέλω να την ολοκληρώσω τη σειρά. Ναι, δεν ξέρω εγώ τι σειρά. Ωραία, ωραία, ωραία σειρά. Mm. Κοίταξα, τις πήραμε τότε, τις ανοίξαμε, μαλακία κάναμε την ανοίξαμε. Και τα λεφτά τους είναι καλό γιατί έχουν και τα αξεσουάρ, τώρα δεν ξέρω τα αξεσουάρ εγώ. Κοίτα, μια, σαν να ακουγόταν μια φωνή μέσα στο κεφάλι μου, μην την πετάς στη σκουπίδια, έτοιμος ήμουν. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, διάβαση. Και να ξέρεις ότι υπάρχει σε δύο variations, υπάρχει με το κλειστό το στόμα ο Δράκουλας, ναι. Το οποίο είναι το σπάνιο και είναι κάτω στο 100, 150 ευρώ στο ναι, γιατί εδώ είναι σαν να, είναι έτοιμος να κάνει εμετό, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Είναι εδώ σε άλλη, έξ' άλλη φάση. Ωραία, πάμε παρακάτω. Έχω κάτι, ναι, εδώ έτσι. Σπον, πολλά σπον. Από εδώ το ξέρω το σπον εγώ. Τις Modern Times. Ναι. Τα είχα όλα. Κάποια είχα. Τα είχα μαζέψει όλα, ρε φίλε, αλλά κάποια είχα δανείσει και δεν μου τα ξαναφέρει. Μαλάκες πίσω. Όσα μου λείπουν εμένα. Το πρώτο. Εντάξει, έχω το πρώτο, έχω αυτά. Ουράνια απειλή. Τα διάβασα με ενδιαφέρον, μου άρεσαν πάρα πολύ. Αυτό μια εφημερίδα τότε, δεν ξέρω τώρα γιατί πώς βρέθηκε εδώ. Σπον πάλι. Όλα τα έχω, μου λείπουν, σου λέω, όσα βγάλανε και κυκλοφορήσαμε τη Modern Times. Πόσα μου, πολύ λίγα. Δεν είχε βγάλει πολλά. Δεν είχε βγάλει πολλά. 12-14. Έκλεισε αυτό το κεφάλαιο όλο και μετά δεν ξαναβγάλε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, σε Modern Times. Ήταν και πανάκριβα η αλήθεια είναι για την εποχή. Είχαν 5-6 εκατοστάρικα. Όχι, χιλιάρικο πρέπει να έχει. Πρέπει να γράφει από πίσω. Για δες λίγο από τη μήπως. Πόσο κάνει. Ναι, ναι. Για σένα τέτοιος. 600 δραχμές. 600, 5 εκατοστάρικα. Και το πιο παχύ πάλι 600 έχει. 1200 έχει το πιο παχύ. Θυμάμαι. Α, έλα, ναι, ναι, έτσι, πρέπει να ήταν τα πρώτα τεύχη να ήταν διπλά τριπλά, ξέρω. Ναι. Κοίτα, δεν το λες και διπλό τριπλό, απλά το λες καλύτερα δεμένο. Λίγο καλύτερη ποιότητα. Οκ. Μάλιστα. Να και τον Doom, τον Guide αυτό. Ναι, αυτό μας έχει φίλη μια φίλη του καναλιού. Ωραία. Λουκι Λουκ εδώ πέρα το κοράκι, αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Και τέτοιο εδώ, του Κάρτιν Μπάνοξ. Ναι, ναι. Αυτά τα έχω όλα. Και εγώ τα έχω όλα. Όλα. Τα έχω μέσα. Μέσα. Α, το έχεις, ωραίος. Τα έχω μέσα όλα αυτά, αυτά τα σκληρότητα. Ο Χρυσός Γίγας, ο Δημητρής. Καλό. Δεν το είχα σκεφτεί να το κάνω δώρο. Το crossover. Αυτά, τώρα πάμε εδώ πέρα όπου έχω βάλει κάτω. Από τα. Καλώ κάθομαι έτσι τώρα, βλέπει εσύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι του PSP και του DS. Ωραίος. Και του 3DS δίπλα εδώ. Ναι, ναι. Το Shinobi. Υπάρχει κανένα εδώ πέρα να σου πω. Α, το Zelda, αυτό ήταν. Μέτραγε, μου θύμισε πάρα πολύ το. Μια ένα άξιο αναφορά, α πούμε. Το Link to the Past. Και τώρα κάνω Link Between Worlds. Link to Worlds. Ωραίο, ναι. Πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Ναι. Και έχει περάσει τα βαβάρα, φίλε. Δεν έγινε, δηλαδή έγινε τότε. Δεν έγινε αυτό ο χαμό, α πούμε, που γίνεται όταν βγαίνει ένα Zelda. Ναι. Αλλά μέτραγε πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, σου κοίτανε και 3D να το δεις έτσι και δούλευε και το 3D γιατί έλεγα πώς δούλευε. Μαλακέ το 3D τώρα θα δουλεύει. Όταν είχα πάρει 3DS και όντως δούλευε. Ναι. Βέβαια, να σου δείξω και τα. Ή τα έχω πάρει μαζί. Ναι, τα Castlevania αυτά που είναι δισεύρετα ήταν, ψάχνα να τα βρω. Α, τα έχεις, αυτά. Dawn of Zorro. Θα σου πω τι είναι αυτά. Λοιπόν, 1, 2, 3. Α, και αυτό είναι. Περίμενε, να σου πω τώρα, περίμενε. Πού είναι το άλλο. Αυτά εδώ που τα βλέπεις όλα μαζί, φιλαράκι. Όλα. Ναι. Όλα αυτά. Τα επανάκριβα. Πάω στο public. Έλα, ρε. Και κάποιος τα έχει αφήσει όλα μαζί. Τα έχει εκεί πέρα όλα μαζί, έτσι τυχαία. Ναι. Και τα όλα αυτά, ρε φίλε, έχει τιμές πίσω. Έχω αφήσει καμία. 1-2 ευρώ το καθένα. Εγώ τώρα. Ήταν η ώρα. Ή τα άφησε όλα ένα. Τυχερός, τυχερός. Όλα μαζί τα άφησε ένα και σου λέει επειδή είναι σπάνια, μήπως πιάσουν τίποτα και μου τα πιάσουν στο. Αλλά του πιάσανε ένα αρχίδι τελικά. Και τα άφησε όλα μαζί σου, λέει αφού δεν πιάνουν εδώ, δεν πιάνουν πουθενά και την είδε έτσι. Ναι. Και πάω και έψαχνα μόνο αυτό. Και έλεγα σιγά σιγά να τα μαζέψω όλα. Πάω. Και τελικά πήρα και τα τρία Castlevania που έψαχνα. Αυτό το πήρα γιατί. Και αυτό είναι. Μου νόμιζα ότι είναι κάτι άλλο, αλλά τελικά ήταν το Resting το ένα. Ας πούμε να το παίξει το DS. Ναι, καλό, ναι. Εκεί κάποιες πρωτοπροσωπικές. Και το Prime Hunter. Δηλαδή όλα αυτά τώρα είναι ένα 300 για πλάκα. Μην μπορεί να σου λέω και μαλακίες, μπορεί να είναι και περισσότερο.
Και δεν τα δίνω πουθενά. Ναι, όχι, εννοείται. Ωραίος, ωραίος. Αυτά είναι καλά. Τα καλά. Είναι και τα έπεσε και τα είναι. Πώς είναι το τυχερό σου, λέμε. Ναι, εννοείται, εννοείται. Τώρα από PSP δεν έχω να σου δείξω κάτι πολύ σημαντικό. Μόνο το Medieval The Resurrection, όπου είναι ένα remake πάλι του 1. Ναι. Αλλά πολύ περίεργα φτιαγμένο και δομημένο. Εντάξει, καλό, το ευχαριστήκα. Εντάξει, το έχω και εγώ αυτό, δεν μπορώ να σου πω ότι και εμένα με έχει τρελάνει. Το έπαιξα. Ναι, ναι. Στρατό ήμουν να το πει, ναι, θυμάμαι. Ναι. Και το αγαπημένο μου, ας πούμε, μπορεί να πεις ότι. Να δείξω αξίζει ότι δεν είναι και αυτό εδώ πέρα. Όπου αυτό θέλω εγώ, αυτό ψάχνω. Έπαιξα, ας πούμε, να βάλω να παίξω αυτό, αλλά είδα πίσω γιατί το πήρα. Γιατί λέει μέσα ξεκλειδώνεις και το Symphony of the Night, ξεκλειδώνεις και το Dracula X. Ισχύει, ισχύει. Όπου εγώ το πήρα για να βρω πότε ξεκλειδώνει το Symphony of the Night και μετά ασχολήθηκα. Το παράτησα αυτό και ασχολήθηκα με το Symphony of the Night. Δεν τερμάτισα ποτέ αυτό. Α, δεν σου άρεσε το καρδικό παιχνίδι, είναι ωραίο. Να σου πω, πρόσφατα το τερμάτισα, το Dracula X, όπου είναι στην ουσία remaster του Dracula X. Το τερμάτισα πρόσφατα γιατί το ζήταγε πλατίνα. Γιατί τα είχα πάρει πάλι, τα βγάλανε μαζί. Okay. Και τα τερμάτισε και τα έκανα μαζί. Θέλω να σε ρωτήσω, ρε φίλε, αν έχεις αυτό το παιχνίδι. Εγώ τώρα, ας πούμε, από PSP αυτό μου λείπει. Αυτό θέλω να δω. Το Dragon αυτό. Ο άμα του πω. Αυτά. Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχει κάτι άλλο άξιο να αφορά. Το Third Birthday. Ποιο? Α, το Third Birthday. Αυτό ήταν λέει συνέχεια του. Παρασαϊτή. Του Παρασαϊτή. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Τελείως. Δεν το έχω παίξει. Αυτό είναι μόνο το κουτάκι εδώ να πω. Το Kid Icarus. Ναι. Κράτησε για να πάρω το Stanley εκεί πέρα, πολύ σαν το παιχνίδι. Όντως. Το Japan τι είναι που έχεις. Ποιο Japan είναι με τώρα. Δίπλα στο Medieval. Α! Κάνα Blaze Blue πάλι. Όχι, Monster Hunter. Και αυτό ο Ιαπωνέζο συνδρομητισμό έχει στείλει που σα έλεγα το βίντεο αυτό. Το ναι. Και η άνοιξη συλλεκτική εκεί τι. Και αυτό εδώ πέρα είναι. Πώς είναι το Guitar Hero. Και αυτό ο φίλος ο Ιαπωνέζος, αυτός είχε παντρευτεί Ιαπωνία και μένει Ιαπωνία ρε παιδί μου αυτό το παιδί. Okay. Και πήγαινε έρχεται Ελλάδα και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και έβλεπε και το κανάλι και λέει σας στείλω μερικά πράγματα από Ιαπωνία. Μας είχε στείλει το μεταξύ κάτι φαγητά, παιδί, όχι φαγητά. Κάτι φυλάδια με φαγητά, κάτι φυλάδια με κοτσόβολο αντίστοιχο της Ιαπωνίας. Μας είχε στείλει διάφορα πράγματα. Ωραίος. Και αυτό είναι εσύ. Έχει τίποτα μέσα άλλο εκτός από το παιδί. Έχει κάτι πραγματάκια τώρα εδώ. Έχει έναν οδηγό, τώρα τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Α. Artwork του παιχνιδιού. Φτάνει σε τέτοια επίπεδα. Το CD soundtrack, γιατί μέσα αυτό τι κάνεις. Στην ουσία βλέπεις και πατάς τα αντίστοιχα κουμπιά, ναι, με τη μουσική που σκάει. Ναι, ναι. Για να το βάλω να το παίξω, να σου πω την αλήθεια, μου φύγει ο κόλλος. Γιατί δεν μπορούσα να βγάλω. Πώς παίζει, λέω. Δύσκολα. Ναι. Ρε φίλε, είναι Ιαπωνικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έπρεπε να κάνω. Ναι. Αυτά. Ωραίο. PlayStation 2 εδώ πέρα, okay. Η πρίκα μου. Έτσι. Δείχτα όλα, είναι όλα πασίγνωστα παιχνίδια και το Silent Hill, το 4, το The Room, Soul River. Αυτά εδώ πέρα, επειδή τα είχα βρει ένα 2 ευρώ, τα πήρα. Ένα 2 ευρώ αυτό, ένα 2 ευρώ αυτό. Πολύ και καλύτε. Τα πήρα, λέω 4, έχω, δεν ξέρεις, καμιά φορά χρειάζονται. Ναι, ναι, μήπως και. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό τη συμμετάβαση. Prince of Persia 2 Worlds, το Gran Turismo 4 το είχα από τότε το είχα αγοράσει. Ναι. Mortal Kombat Shaolin Monk που κόβουν πολύ φλέβα. Το πήρα και εγώ να το παίξω, μου πολύ άρεσε, να σου πω την αλήθεια. From Russia with love, αυτό είναι παιχνιδάρα. Με το Θεό, το Sean Connery. Έτσι. Onimusha 3, Maximo. Το Maximo καλό, πολύ καλό. Μου θυμίζει πολύ έτσι με Medieval. Prince of Persia, Warrior Within, το δεύτερο είναι αυτό νομίζω. Ναι, το δεύτερο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου Prince of Persia. DMC, αυτό το έχω με τότε, κοίτα πώς είναι. Χάλασμα. Χάλασμα, φίλε. Έχει και το demo μέσα από το Code Veronica. Νομίζω, όχι, δεν είναι αυτό. Το Code Veronica έχει το demo. Το Code Veronica έχει το demo. Το μπέρδεψα. Να το Code Veronica. Αυτό το έχω από τότε και αυτό. Ναι. Δυνατό. Onimusha 2, καταπληκτικό παιχνίδι. Blood Omen 2. Καμία σχέση μου. Τα παλιά. Ναι, είναι δηλαδή τελείως άλλο στο εδώ, δεν ξέρω. Αυτό ήταν να γίνει το Τσάκαν για Mega Drive, για Dreamcast. Το ξέρεις το Τσάκαν. Ναι, ναι, στο Mega Drive. Λοιπόν, ήταν να γίνει το Τσάκαν 2 και ό,τι assets και χάρτες και δουλειά έχει γίνει για το Τσάκαν, τελικά το πήραν και το βάλανε εδώ και φτιάξαν το Blood Omen το 2. Γι' αυτό είναι τόσο διαφορετικό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο Blood Omen έχει υπάρξει, ρε παιδί μου, στη σειρά. Και γι' αυτό είναι τόσο αλόκοτα όλα εδώ μέσα. Γιατί το Τσάκαν γενικώς ήταν αλόκοτο. Ήταν περίεργο. Ναι. Και σαν σενάριο ήταν λίγο ασύνδετο. Ναι. Εγώ το πέσα στο Game Gear μικρός. Το είχα πάρει για το Mega Drive που είναι το ίδιο port ουσιαστικά, σε λίγο πιο δυνατό. Τι άλλο έχουμε εδώ, τώρα έχουμε κάνα καλό της προκοπής. Το Silent Hill Origin, το The Thing. Εδώ πέρα πήρα να παίξω, αλλά δεν παίζεται δυστυχώς. Από Video Club είναι αυτό, βλέπεις. Ναι.
Beautiful Joy, και αυτό το πήρα να το παίξω γιατί Capcom βλέπω εδώ, λέω, είδα ότι με είχα και δεν το έχω βάλει, να σου πω την αλήθεια. Kingsfield, όλοι λένε ο προάγγελος των Dark Souls. Α, δεν παίζονται. Ναι. Είναι και αυτά έτσι στην ίδια λογική, μόνο που είναι πρώτη προσώπου και αναβαθμίζεις, μαλακή, ιστορίες, χάνεις ξανά από την αρχή, bonfire και ιστορία. Υποτιθέμενα bonfire τέλος πάντων, αλλά δεν παίζεται με τίποτα. Resident Evil 4 που έχει βγει παντού. Grand Theft Auto είναι το Grand Theft Auto που σου λέγα που μου έδωσε η τύπησα με το, με το PlayStation, μου λέει πάρτα και αυτά για να εκδικηθώ το δικό μου. Castlevania Curse of Darkness, αυτό το ήθελα, το ψάχνα, το είχα παίξει τότε που είχε πρωτοβγεί, ξέρω εγώ, και το πήρα τώρα τελευταία. Ξέρεις, είχε αρχίσει η μετάβαση τώρα και τα πουλάγαν ως Sonic Mega Collection, έχει πολλά παιχνίδια μέσα του και του Game Gear και του... Καλά τώρα δεν γίνεται να επιμένει Sonic και να μην το πάρω εγώ, δεν είναι φύση αδυνατή. Αυτό είναι το αδερφού μου το Dragon Ball, ο Νιμούσα, James Bond 007, Everything or Nothing, το κάποιος μου το έχει δώσει πάλι. Το παίξαμε στο τερμάτσι. Snake Eater, Metal Gear, Sons of Liberty, και αυτό από τότε το έχω άμα το δεις και θα χάλασμα κι αυτό. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Forbidden Siren, αυτά τώρα τελευταία, Unreal Tournament, να, αυτό είναι που σου λέγα. Αυτό είναι άλλος θεός, ρε παιδί μου, σε σχέση με το τέτοιο. Αυτό είναι καλό, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό το παιχνίδι. Εγώ το έπαιζα στο PC και είχα πάθει σοκ. Και εδώ είναι η κατάσταση που κάναμε τότε που είχα πει με το που το έχεις δει εσύ. Εντάξει, δική σου η φίλη εδώ πέρα δεν το ξέρουν οι συνδρομητές. Πάω σε ένα βίντεο κλαμπ, τα έχουν αποσύρει γιατί πήρα το Xbox και λέω αφού το πήρα τώρα. Να παίξω λίγο ένα παιχνίδι. Αντιγραφές δεν παίρνει, θα βρω κανένα γνήσιο, λέω του Πούστη. Ναι. Φεύγω με ένα στυράκι, πάω, δεν βρήκα πολλά πράγματα. Τι να κάνω, λέω πάνε και άσο κανένα, δεν βαριέσαι μωρέ. Ναι. Και μόλις πάω στο βίντεο κλαμπ που θυμόμουν ότι είχε τα Xbox παιχνίδια. 100% το θυμόμουν. Δεν υπήρχαν. Του λέω, κατεβαίνω κάτω, του λέω, με συγχωρείς το Xbox τα παιχνίδια, του λέω του Original. Πού είναι, πού τα έχετε βάλει. Α, τα αποσύραμε. Χαίρομαι πολύ, του λέω, πού τα έχετε. Αγοράζω. Μου λέει αγοράζεις, έλα κάτω, μου λέει στην αποθήκη. Πάμε κάτω στην αποθήκη, διάλεξε, μου λέει όποιο θέλεις. Ναι, να διαλέξω όποιο θέλω, πόσο τα χρεώνεις. Ναι. 1 ευρώ. Όλα αυτά, 1 ευρώ το καθένα. Μπόμπα. Και πήρα τηλέφωνο το Μίτσο εκείνη την ώρα, είχα και εγώ κάποια στο νου μου. Πες μου, μαλάκα, του λέω δεν έχω ιδέα. Τι παίρνουμε. Χάλο ένα, μου λέει, και δύο θα τα πάρει σίγουρα. Ναι. Όχι, έχει καλά παιχνίδια, βλέπω. Max Payne θα τα πάρει σίγουρα, μου λέει. Εντάξει, και εγώ τα είχα καρφιτσώσει αυτά στο μυαλό μου. Siberia 2. Ναι. Έτσι. Και Van Helsing μου λέει δυνατό. Το Tetsu το πειραχατηρικό, ο Toji το 2. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Terminator, το Redemption πολύ καλό. Ναι, είναι το Black. Το Black γαμάτο. Αυτό έψαχνα, ευτυχώς το βρήκα. Το Whiplash. Ναι. Τρελό ρε μαλάκα. Τι πάλα από παιχνίδια. Το Hitman, Dead Alliance. Όχι, φίλε, πολύ καλά παιχνίδια. Τώρα, άμα πούμε τώρα για 1 ευρώ, εντάξει. Ναι. Και το Thief. Cold VR εδώ πέρα, παιχνιδάρα. Άλλη παιχνιδάρα αυτή. Αυτό το είχα παίξει στο PlayStation 2 και μόλις το είδα εδώ, λέω κάτι να το πάρω και εδώ. Πολύ καλό χτύπημα γι' αυτό. Ναι. Όχι, δυνατό. Αυτά εδώ πέρα μου πένα πάρω τότε, θυμάμαι ο Μίτσος νομίζω. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτά. Δεν έχω παίξει ποτέ Dead Alliance. Αχ, Baldur's Gate. Αυτό τα έχω παίξει εγώ. Ναι, δεν μ' αρέσει. Το πήγα να το βάλω. Old World Man's Odyssey, ευτυχώς. Έτσι. Το Shenmue το Snowbari. Το ποιο? Το Shenmue. Α, το Shenmue 2. Να το. Κορυφαίο. Το 2. Μου παίρνει και το 1, αλλά δεν το είχε το 1 δυστυχώς. Μου λέει πάνω το 1, πάνω το 1 μου λέει. Το 1 είναι για Dreamcast. Δεν έχει γίνει. Δεν υπήρχε. Είχε ρε φίλε, είχε 2, είχε το 2 και το 1. Μήπως ήταν το... Είχανε κάνει κάποιο... Πρέπει να ήταν ταινία, μέσα σε αυτό είχε και ταινία του 1. Α, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Το οποίο ήταν σκέτο βίντεο. Μπορεί να κάνω λάθος. Το ένα είναι μόνο Dreamcast. Μπορεί επειδή το νίκιαζε να το είχε ξεχωρίσει σε διαφορετικό. Ναι. Και το βρήκα και όχι τσακισμένο και μαλακίες. Κοίτα το. Είναι δεν το έχει τσακίσει καθόλου, τίποτα δεν έχει κάνει εδώ πέρα. Δυνατός. Πολύ καλό. Για βίντεο πλέον πολύ καλό. Ναι. Έχει πάνω τίποτα, τα έχω βγάλει όλα αυτά. Προσπάθησα και τα έβγαλα σωστά. Κι όμως. Πάντζε Dragoon εδώ πέρα, αυτή τη μαλακία που λέγανε όλοι ότι. Το όρτα. Όχι και καλά σε φάση συλλέκτη και ότι. Ο Μίτσος μου τα έλεγε δηλαδή. Ναι. Μάλλον δεν είναι αυτά που μου λέει, γιατί εγώ δεν τα βλέπω εκείνα για τέσσερα. Είναι τα σάγκα του Σάτουρν που είναι πανάκριβα. Ο Μίτσος είχε μπερδευτεί. Ναι. Και σου λέει ρε παιδί μου, Punch Dragon λέει. Ναι, άμα το βρει, πάρτο. Και τελικά... δεν είναι άσχημο. Και αυτό σπανιάκι είναι. Δεν το βρίσκω. Φίλε, το έχω παίξει. Εν τω μεταξύ, αν λέμε αδικημένη κονσόλα το Sega Dreamcast, έμανα αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα. Τι εικόνα βγάζει, μαλάκι. Το Xbox είχε μια χαρά τσούλης. Εντάξει, στην Ελλάδα ήταν πάντα πάλι PS2, αλλά εγώ το είχα πάρει μετά τον Dreamcast, εγώ πήρα το Xbox. Οπότε εγώ έχω παίξει πολύ Xbox. Εγώ έπαθα σοκ με το πώς έδειχνα αυτό και κάποια άλλα παιχνίδια. Έπαθα σοκ. Δηλαδή ήταν λες και είχες 1,5 γενιά πάνω. Ήταν πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Σιγά σιγά. Γεια σου, Γεια. Τώρα τελειώνει το Παπί.
Και τώρα πάμε εδώ στα... Πάμε στα, στα Nintendo. Ναι. Έτσι, όλα Wii εδώ πέρα, ό,τι μπόρεσα να βρω το καλύτερο των καλύτερων, έτσι τουλάχιστον για τα δικά μου τα γούστα, το πήρα. Και όλα κόψω χρονιά. Αν εξαιρέσεις μόνο ένα κομμάτι που έχω στην άλλη, στο άλλο το σπίτι, mm-hmm. το οποίο το πλήρωσα κανονικά, τα σκάσα δηλαδή να το πάρω. Okay. Και αν δεις εδώ πέρα, εγώ ρε παιδί μου, ό,τι χρειάζεται να έχει κάποιος για Wii, πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Άντε, yeah, yeah. είναι 5-6 ακόμα. Το Super Mario Galaxy, τα Resident Evil, εντάξει, ωραία, ωραία παιχνίδια. Εδώ, έχω και κάποια άλλα στο άλλο το σπίτι. Ναι, τα οποία... μια χαρά. Resident Evil Zero, ας πούμε, που είναι... Chronics, ναι, ναι, ωραία παιχνιδιά. Το 0 εδώ, όχι, αυτό είναι το Chronics. Κάπου έχω το 0 τώρα εδώ πέρα. Ναι. Τέλος πάντων, αλλά μόνα τους, ξεχωριστά τώρα, άλλη κατάσταση αυτό. Ναι. Καλά, αυτά είχαν βγει για Gamecube, πρώτα τα κάνανε. Εγώ για εκεί τα είχα πάρει, ναι. Wii U βλέπω. Τα Wii U εδώ πέρα, δεν τα έχω παίξει ούτε καθ' άλλα. Rayman Legends, αυτό είναι που σου έλεγα, ότι και μια memory card ξεχάρθηκε εδώ. Shovel Knight, πολύ ωραίο και αυτό, πάρα πολύ καλό. Ωραίο, εξαιρετικό. Το Batman, το Arkham, εδώ το παίξα το CD. Γι' αυτό καμιά φορά μου λένε που είναι στα τρόφι, ξέρω εγώ και αυτά. Ναι. Το παίξα εδώ. Το Zombie U που σου λέγα ότι γίνεται, ναι. αξίζει να το παίξω εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτό μου το έχουν στείλει δώρο, έτσι. Okay. The Mario World, καλό. Δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ, που συνήθως με τα Mario τα πάω πάρα πολύ καλά και μου αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ δεν ξέρω, κάπου με έπιασε. Μάλιστα. Κάπου βαρέθηκα. Και το Devil's Third, ένα παιχνίδι το οποίο αμφιλεγόμενο είναι του τύπου που δημιούργησε τα Ninja Gaiden, αλλά λένε εδώ πέρα δεν τα πήγε πολύ καλά, οπότε εγώ δεν το έχω ανοίξει ακόμα να το παίξω, το πήρα για να το παίξω με σκοπό, οπότε έχει μείνει ακόμα στις λατίνες, ακόμα στα Nylon το πω. Καλά κάνει. Και ένα από τον Dante's Inferno το anime που είχαν βγάλει. Αυτό τώρα, εντάξει, είχε χώρο εδώ, το μαλαδό. Πάμε εδώ πέρα σε αυτά. Μάλιστα. Αυτή τη δεν μιλάγαμε ρε στην κοινότητα. Έτσι, έτσι, ναι. Αυτή μου την έχει φέρει φίλος, συνδρομητής μου την έχει στείλει. Ωραίος. Καλή. Ωραία, αυτή την έχω ανεβάσει στο κανάλι. Δεν μπορώ να τη δω ρε. Την έχω στο κανάλι. Α, την έχεις ανεβάσει όλη. Την έχω ανεβάσει, ναι, επεισόδιο. Έλα. Την είχε φτιάξει ο Γιάννης με VHS RIP. Ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό το πολύ, γιατί έχω κάτι VHS εγώ που θέλω να τα κάνω ρε, παιδί μου, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων. Διάφορα για PC. Μάλιστα. Εδώ έκανα στη δουλειά ο οποίος έπεσε πρώτου προσώπου. Και μου λέει, επειδή τα έχω παίξει εγώ τα πρώτα προσώπου όλα που χρειαζόταν να παίξω, δεν τα θέλω να στα φέρω. Φέρε. Και μου τα έφερε όλα. Ό,τι βλέπεις εδώ δηλαδή πρώτου προσώπου είναι δικά του. Borderlands, Wolfenstein, να είχε παίξει κάποιος το Wolfenstein. Metal of Honor, Call of Duty, το 2 το Modern Warfare και το 1, το Call of Duty 4. Αυτό είναι στην ουσία το Modern Warfare. Battlefield 3, 4, Enemy Front, αυτά όλα μου τα έχει φέρει δώρο ο φίλος. Και Fable το έχω αγοράσει εγώ να το παίξω με σκοπό, μετά το βρήκα σε remake. Για το Xbox, αλλά τελικά δεν το έχω βάλει ποτέ ακόμα. Και αυτό μου το έχει δώσει το αφεντικό μου. Ήμουν σε μια έκθεση, μου λέει και το πήρα. Α, το δώσω εδώ. Αυτό είχα πάρει εγώ για πάρτι μου, γιατί συνειδητά. Ωραίο. Ναι. Πολύ ωραίο. Adventure παιχνίδι. Ωραίο adventure, ναι. Με ναυτίλου και τέτοια και 20.000 λεπτά κάπου τη θάλασσα και τέτοια. Ναι. Titan Quest που πήρα να παίξω γιατί γούσταρα Diablo 2, αλλά δεν το έχω βάλει και αυτό ποτέ. Ωραίο, βέβαια. Dracula Trilogy τώρα δεν γίνονταν. Λείπει τα αύριο και τα τρία μαζί. Το τρίτο δεν μου άρεσε πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και φυσικά Diablo 2. Έτσι, έτσι. Ωραία. Αυτά. Τελειώσαμε εδώ με αυτή την πάντα, με αυτό το σπίτι. Τελειώσαμε. Α, εδώ είχα το. Τι είναι αυτό, το 3DS. Το 3DS. Ναι, έχω κρατήσει το κουτάκι. Παίζει να είναι μέσα και το μηχάνημα. Και το PSP το πιάνω. Το πιάνω μπλάκ. Το δεύτερο μοντέλο. Αυτό είναι το κουτάκι όπως το βλέπεις, το είχα πάρει έτσι στο στρατό, κράτησα και το κουτί. Ναι. Και αυτή η θήκη εδώ πέρα έχει μέσα παιχνίδια γνήσια τα οποία δεν έχουν. Δεν έχουν μέσα. Είναι okay, εντάξει. Ναι. Να πάλι τον Dracula, α πούμε. Το είχα βρει και εδώ. Ναι, ναι. Τι άλλο, έχει πολλά τη υποκοπή εδώ. Crash Bandicoot 3 World. Και το 1. Έτσι. Παίζουν αυτά κανονικά, αλλά δεν έχουν τίκη. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Θα βρεθούν κάποια στιγμή. Αυτά. Soviet Strike. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μετακομίσουμε. Παιδιά, φεύγουμε από το πρώτο room, το πρώτο σπίτι του Μάκη. Και τώρα πάμε στο σπίτι που μένει για να δούμε εκεί τα υπόλοιπα παιχνίδια και τη συλλογή στο οτιδήποτε σχετικό. Θα κάνουμε και gameplay και θα τελειώσουμε και εκεί και με τη συνέντευξη. Λοιπόν, φύγαμε, μαγιές.
Και εδώ ήρθαμε τώρα στο κανονικό χώρο του Μάκη πλέον, στο σπίτι του, που έχει τα υπόλοιπα κομμάτια της συλλογής του. Είδες πόσο μικρό είναι. Δεν έχει σημασία. Εδώ έχω αυτά που πιστεύω ότι αξίζει. Αυτά που γουστάρει. Αυτά που είμαι εγώ. Το έχεις δει, Μάκη, στο κανάλι έχεις κάνει με αυτό το background. Α, ναι, βέβαια. Πολύ. Εντάξει, μου άρεσε γιατί είναι μαζεμένο, μινιμάλ, αλλά κρατάει την νότα σου. Οπότε ναι. Πάμε να μας τα πει λίγο ο Μάκης τώρα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχω τα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είμαι εγώ. Έχω και παιχνίδια βέβαια από το PlayStation 4 τα οποία δεν έχω παίξει και τα έφερα. Εντάξει, PlayStation 4 τώρα επειδή γίνει η main κονσόλα μου, τα έφερα εδώ όλα όσα δεν έχω παίξει για να τα παίξω. Συνέφερα και τα υπόλοιπα. Οπότε το ράφι που ήταν του αδερφού μου εκεί, τα κουραχουδάκια και τις μαλακίες του, είχα τα PlayStation 4. Και πάμε να ξεκινήσουμε από πού θες, να το πάμε από κάτω. Πάμε από κάτω. Ωραία, από κάτω. Έχουμε εδώ το Dishonored Special Edition 360. Όπου άμα τα ανοίξει μέσα αυτό έχει κάποιες κάρτες ταρό, τις οποίες δεν τις έχω ανοίξει, είναι σφραγισμένες. Okay. Κάτσε να το δείξουμε λίγο, έτσι στα μπα. Με τις ανοίξεις μου, ξέρεις. Όχι ρε, είναι σφραγισμένο το παιχνίδι. Α, είναι όλο σφραγισμένο. Okay. Με τα DLC του όλα τα πάντα, συν οι κάρτες. Ωραία. Κάρτες στα ρο. Ωραία. Λοιπόν, αυτά για αυτήν εδώ. Έτσι, okay. Ήτανε, έλεγα ότι με το Μίτσο, ας πούμε, την είχε ο Μίτσο σε PS3, τη ζήτησα και του λέω άμα τη βρεις, τη θέλω και εγώ και μου τη βρήκε και την έχω. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα, Space Marine. Έλα, φέρνω το κοντά. Ναι. Space Marine. Πολύ δυνατό, το ξαναβλέπω κοντά. Τουμπάνο είναι αυτή. Μ' άρεσε και το παιχνίδι και την έβλεπα σε ένα μαγαζί. Ναι. Όπου πάει ο Μίτσος και συνοήνεται και μου λέει: αφού τη θέλεις, μαλάκα, μου λέει: ρώτησα. Εικοσάρικο την έχουν. Τι και έγραφε. 134 ευρώ έγραφε. Σαφτά, μου λέει, την έχουν ένα εικοσάρικο. Πήγαινε τσίμπαντε και μ' άρεσε και το παιχνίδι πάρα πολύ. Θύμιζε λίγο Gears of War, ήταν έτσι ένα άλλο πλανήτη. Φάση. Ναι. Έχει δικιά του λογική το ότι Warhammer έτσι η κατάσταση. Ναι, βασισμένο στο επιτραπέζιο. Ναι. Το κλασικό, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το gameplay του και ήθελα να έχω κάτι παραπάνω. Τώρα θε να το ξαναδεί. Όχι, μπορεί. Εκτό αν από πίσω δείχνει, να το δείξουμε στα παιδιά στο από πίσω. Είναι σαν βιβλίο και καλά, ρε παιδάκι μου. Α, αφού αν είναι εύκολο, εντάξει, ναι. Δείξτε το. Το κρατήσω. Και έχει το βλέπω. Έχει εδώ αυτό το παιχνίδι από μέσα εσωτερικά, έτσι. Ναι. Θα να κρατήσω. Το παιχνίδι, κάτι κάρτες. Πολύ ωραία. Ναι. Τις κάρτες τις άνοιξα, δεν κρατήθηκα. Ήταν άλλο. Είναι σαν περατού και καλά. Ναι. Το παιχνίδι. Μπομπα. Το artbook, έτσι, εδώ πέρα. Διάφορα πράγματα. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Κάτσε και εδώ ξεφυλίσει πολλές φορές του παιχνιδιού. Το soundtrack και κλείνει και καλά πάλι, δεν έχει τίποτα άλλο και κλείνει σαν βιβλίο. Άμα το δεις είναι σαν βιβλίο. Ναι. Όχι, είναι εντάξει. Για 20 ευρώ το μπαν. Ναι. Έτσι, ναι. Το παιχνίδι σαν στρατηγική ή άξιο. Όχι, άξιο. Είναι όπως το Gears of War ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, η συλλεκτική του πρώτου του Little Nightmares, όπου δεν την έχω κατορμήσει να την πέλα από μέσα, γιατί στραβώνει και γίνεται Michael Jackson η φιγούρα. Δηλαδή ξεκινάει το στράβωμα από τα κάτω από τους αστραγάλους και γέρνει. Okay. Οπότε δεν την έχω βγάλει, την έχω αφήσει εδώ μέσα. Εντάξει. Όπου είναι και καλά σε κλουβάκι μέσα ό,τι βρίσκεται. Ναι. Όσοι αυτή είναι. Ναι. Βλέπεις. Καλό. Το Game Boy εδώ πέρα μου το έφερε ένας φίλος, όπως το βλέπετε. Μου λέει, Μάκη, με παίρνει τηλέφωνο, πάμε για καφέ, μου λέει, έχω και έκπληξη. Και μου φέρνει το Game Boy αυτό με αυτή τη θήκη, δεν ξέρω τώρα τι φάση. Ναι, ήταν μια έκδοση που είχε βγει με αυτό. Το βιβλιαράκι του, είχε το βιβλιαράκι μέσα. Ναι. Κίτρινο, δεν είχα ξαναδεί από κοντά, έτσι χρωματιστό Game Boy. Και ένα καλό παιχνίδι εδώ, κάτι ρόμποκο. Πολύ καλό. Κασιλβάνια. Ναι, πολύ καλό. Prince of Persia, έχει τίποτα άλλο πιο κάτω. Ίσως έχει άλλο ένα. Όχι, δεν έχει. Και εδώ τι άλλα έχει. Αυτά νομίζω μου τα έχει στείλει άλλος, δεν ξέρω. Αυτό είναι το Battle Arena το Sinde νομίζω. Okay. Δεν είναι. Ναι, Killer Instinct. Killer Instinct. Το Magnetic Soccer. Ναι, και το Killer Instinct το έχει στείλει άλλος. Ναι. Εδώ του καναλιού προφανώς. Ναι. Έτσι. Αλλά και έχω χάσει μπάλα κι εγώ. Τι μου έχουν στείλει, τι είναι δικά μου, τι μου έχεις δώσει. Εντάξει, αγαπάει ο κόσμος, σου στείλει πράγματα. Αυτό είναι, λες. Ναι. Η μάσκα που μου έλεγες πριν που είναι η μάσκα, να τη μάσκα του Dishonored 2. Νομίζω ότι φοράς κανονικά. Όχι. Δεν φοριέται. Όχι. Μόνο διακοσμητική. Α, μόνο στέκεται, okay. Νομίζω ότι έστω έμπαινε κάπως μικρά. Αυτά είναι για το PlayStation 5 τα πρώτα που έχω. Ναι. Okay. Bioshock, το οποίο από το πρόσφατο βίντεο που είχαν βάσει με ένα φίλο το Φάνη, που μας έστειλε ένα καλό παιχνίδι για κράτηση αυτό. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι που είναι χάρτινο, είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι και είναι ειριδίζον έτσι η ματιά που μπορείς να του ρίξεις. Ναι. Ματζόνα μα, τότε που είχε βγει το είχα πάρει αυτό. Έχει μέσα μια αφίσα, έχει διάφορα. Κάτσε τα παρελκόμενα κάπου εδώ, δεν είναι. Να τα. Ναι. Μια καρφίτσα, το παιχνίδι. Εδώ το παίξα πρώτη φορά το Ματζόνα. Από τα καλύτερα μου ζήτησα. Εγώ σκέψω ότι το είχα στο 1964
και μου σπάγε τα τέτοια και δεν το έχω τερματίσει. Και πολλοί λένε ότι είναι το πιο underrated Zelda και άλλοι λένε ότι είναι το καλύτερο. Δηλαδή το γουστάρουν πάρα πολύ. Εγώ δεν το έχω τερματίσει ακόμα πολύ. Εμένα είναι μετά το Link to the Past πάει αυτό. Yeah. Είναι το Zelda που γουστάρα πάρα πολύ. Άρα σε αυτούς που το γουστάρουν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Metal Gear βλέπω. Metal Gear, η πρώτη του έκδοση με το Slip Case. Δεν έχει τίποτα μέσα. Και εγώ αυτή με έχω. Την ίδια. Τούμπανο. Dark Souls εδώ, αυτό είναι το παιδί μου. Limited Edition, δεν ανοίγει ποτέ αυτή. Ούτε και πουλιέται ποτέ. Έτσι αυτό θα μείνει για πάντα. Όντως δεν το βρίσκεις εύκολα. Νομίζω πως όχι, okay. Αλλά δεν ξέρω τώρα κιόλας. Απλά εγώ αυτό που έχω για μένα, αυτό και 5 ευρώ να αξίζει, για μένα αξίζει 100. Κατάλαβα. Και 200 και 300. Ναι, κατάλαβες, ναι, έτσι όπως είναι σε αυτή τη φάση. Σωστός. Που το βρήκα, για μένα αξίζει πάρα πολλά. Το ίδιο για αυτό εδώ. Αυτό δεν ξέρω και αυτό αν είναι εύκολο ή δεν είναι. Γιατί δεν παρακολουθώ την αγορά στο τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, με τα PS3 τώρα και με τα Xbox. Και καλά κάνει, γιατί εδώ το μυαλό μπαίνει σε άλλα μονοπάτια. Αυτό ήταν πριν το Dark Souls. Αυτό είναι το Demons, ναι, είναι η πρώτη προσπάθεια που έγινε. Κόντεψε να κυρωθεί. Μεσολαβήσανε πάρα πολλά πράγματα στο να βγει. Δηλαδή, σκέψου ότι η Sony ζήτησε από τη From Software να φτιάξει κάτι για να χτυπήσει τη Microsoft, η οποία είχε τότε το Oblivion. Ναι. Και κάτι που η From Software δεν μπορούσε να κάνει. Δηλαδή, της λέει, αυτό που θέλετε εσείς, να φτιάξουμε Oblivion εμείς. Ναι. Δεν γίνεται, ξεχάστε το. Θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Φτιάχνουμε κάτι άλλο, δεν δούλευε σωστά. Πήγε ο Μιγιαζάκη μετά μια βόλτα από εκεί γιατί είχε τελειώσει ένα project της From. Ναι. Και λέει, ας το δούμε, λέει, έτσι κι αλλιώς ακυρωμένο project είναι και τι έγινε να δοκιμάσω εγώ να κάνω και μια πρακτική που λέμε εδώ πέρα. Έτσι. Φτιάχνει αυτό που είναι να φτιάχνει, το μεταξύ στην αρχή είχε σκεπτικό έτσι όπως το είχαν κάνει δύσκολο. Ναι. Όταν χάσεις, να χάνεις τα πάντα. Να το κάνει δηλαδή roguelike φάση. Oh. Δηλαδή να είναι τόσο ωραίο παιχνίδι και όταν χάσεις να χάνεις τα πάντα. Όχι, είναι too much. Okay. Και τελικά αυτό να σου δώσω να καταλάβεις, κυκλοφόρησε. Έδωσε το πράσινο φως η From Software, παρακαλώ, μέσω της Atlus. Δεν ασχολήθηκε καν η Sony. Η Sony είπε εντάξει, άμα το βγάλετε, εγώ θα το κρατήσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Αλλά η ευθύνη δικιά σας. Ξέρω εγώ, δεν είναι. Ό,τι σας έδωσα μέχρι εκεί δεν πάει παραπάνω. Okay, ναι. Κάπως έτσι φαντάσου ναι, το. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή θα κυκλοφορούσε τότε το Ninja Blade και το Tenchu, ναι. Και σου λέει αφού κυκλοφοράμε αυτές τις δύο παιχνιδάρες, ας βγάλουμε και αυτό. Δεν βαριέσαι, θα κλείνει απόσβεση. Okay, ναι. Και αυτό τελικά, μου λέγες off camera. Ναι, ναι, και τελικά κατέληξε η όλη κατάσταση. Το Demon Souls να λάβει εξαιρετική αναγνώριση και από στόμα σε στόμα να αναγνωριστεί. Mm-hmm. Να μην πουλήσει όμως τόσο καλά. Ναι. Και τα άλλα να βγουν ψιλοκάλτσες, ας το πούμε. Okay. Και έβγαλε στο PS5 τώρα με το release το Remaster. Ναι. Το έπαιξα αφού ναι, ναι. Το Remaster μετράει πάρα πολύ, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ουσιαστικά μόνο οπτικό. Είναι το πρώτο Dark Souls που έχω παίξει αυτό. Έτσι. Γιατί στο επεισόδιο που κάνα που βγήκε Day One το PS5, το έφερε ο φίλος ο Θάνος που είχε το κάνει. Ναι, αλλά είχε κάποιες δυσκολίες. Δεν έκανε κλικ πάνω στο χαρακτήρα. Δεν κατάλαβε να τι γίνεται. Ήθελα να ήμουν εκεί τώρα να σου πω αυτό. Εκεί κάνε. Δηλαδή σκέψου, έβλεπα το βίντεο και φώναζα. Από μέσα, Κλίκαρε, έλεγα. Και κάποιοι άλλοι κάτι γράψαν. Αλλά παιδιά, εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό. Ναι, δεν έχει σχέση. Θα το μάθω. Ένα μου έγραψε ότι παρόλα αυτά λέει δεν έχασε. Τώρα δεν ξέρω εκεί. Δεν γίνεται να στο tutorial δεν χάνεις. Άρα αυτός που μου το έγραψε δεν ήξερε. Μου έπαιξες πολύ καλά, δεν έχασες. Δεν τα είχε παίξει και αυτός μπορεί, απλά σου λέει η αίσθηση είναι ότι δεν έχασες. Απλά μου έδωσε ελπίδες. Δεν σε αφήνει να χάσεις το tutorial. Okay. Δεν είναι άμα τους μηχανισμούς τα γράφει κιόλας. Ξέρεις κάτω κάπου έχει που στα γράφει. Ναι. Εδώ το πακετάκι αυτό, βασικά το Bayonetta 2 ήθελα, αλλά αφού το βρήκα πακετάκι στα ίδια λεφτά με το Bayonetta 1, το χτύπησα. Καλά έκανες. Με την εγγύηση της Nortec πριν κλείσει και κλείσει, ναι. Έκλεισε, τι έκανε, δεν ξέρω. Ναι, και μετά την πήρε στην media την Nintendo. Ωραία. Assassin's Creed 3 εδώ το βρήκαμε σε συλλεκτική μορφή. Δεν το έπαιξα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Απλά το βρήκα αυτό ξεφτύλα 10 ευρώ. Ούτε 10. Και το πήρα λόγω αυτού εδώ πέρα. Το κέρμα. Α. Αυτό το κέρμα, ρε φίλε. Έλα, ρε. Δεν το έχω δει αυτό. Κανονικό, μεταλλικό. Ναι. Με το Assassin's Creed εδώ. Και καλά τσαμπουγαλεμένο εδώ. Ναι, ναι, ναι. Join or die. Αλλά δυστυχώς δεν με ικανοποιήσει το παιχνίδι. Δεν. Το παιχνίδι εγώ το έπαιξα. Το είχα παίξει τότε στην ώρα του και το ξανά έπαιξα στο remaster που. Σου κάνε. Το remaster μου άρεσε που έδωσε δώρο και το τέτοιο. Και το Assassin's Creed που είναι με την τίτλα, την Avel Line. Την πειρατίνα. Ναι, οκ. Okay. Εμένα μου φάνηκε φτώχεια καταραμένη το setting, ρε παιδί μου. Το setting, ναι. Γενικώς. Το... Ήταν διαφορετικό από το 2. Το πήγανε σε άλλη φάση, το πήγανε open world, ενώ πριν δεν ήταν. Ναι. Εντάξει. Εκεί βασικά το πρώτο open world, ναι, εντάξει, το έχει βγάλει εδώ. Silent Hill σε αυτή τη μορφή που το ήθελα. Ναι. Έτσι. Και εγώ αυτό. Έτσι. Μέσα δεν έχει και τίποτα το παιχνίδι, έχει και ένα soundtrack. Και το κάτω postal. Ναι. Ναι. Αυτά. Δηλαδή γι' αυτό το έχω εδώ πέρα, γιατί είναι σημαντικό για μένα αυτό. Έτσι. Super Mario Galaxy 2. Και αυτό πολύ σημαντικό, πολύ ωραία πέρασα με αυτό. Το
κατοστάρισα κιόλας. Εγώ αν και είχα Wii τότε, το πήρατε από την αρχή που έχω πει, δεν έχω παίξει τέτοια παιχνίδια στο Wii. Must play αυτό είναι must play. Είναι τόσο διασκεδαστικό, δεν μπορείς να καταλάβεις, πέρα να το παίξεις. Ξέρεις τι πήρα τώρα εγώ στο Wii, το Metroid, το Other M. Τι λέει και πολύ αργά μου. Κάτι που με ζω, δεν ξέρω σ' αρέσει. Έχω παίξει λίγο, δεν έχω παίξει μισή ώρα. Στη μισή ώρα μου αρέσει. Τώρα τι θα γίνει μετά δεν ξέρω. Αλλά επειδή ήταν Metroid το πήρα και δεν το είχα. Okay, εδώ. Α, το Trilogy. Αυτό το πλήρωσα. Αυτό είναι δυνατό. Αυτό το πλήρωσα. Ναι. Το ψάχνα να το βρω για να το παίξω, όχι για να το συλλέξω. Ναι. Το βρήκα σε ένα μουστάκα παρατημένο εκεί πέρα. Του λέω πόσο. Α, μου λέει γράφει τιμή 40 ευρώ. Του λέω δεν κόβεται εδώ. Είναι παλιό του λέω. Ναι. Όχι, του λέει δεν κόβουμε. Έλα. Άντε, του λέω φέρτε. Δεν κάνει εσύ, του λέω. Και το πλήρωσα. Αυτό, δηλαδή σκέψου ότι αυτό εδώ πέρα 10 ευρώ. Ναι. Ξεχασμένο. Εντάξει, στο, είναι... σε ένα κοτσόβολο. Okay. Δηλαδή δεν έχω πληρώσει του Wii, δεν τα πλήρωσα. 5, 3, 10 καινούργια τώρα έτσι. Εντάξει, μετακινησμένα κάποια. Αφού σκέψου τώρα είναι και παλιά παιχνίδια θεωρητικά θα πρέπει να είναι φτηνά, να είναι ακριβότερα. Το Darkness και αυτά εδώ πέρα τα τρία τα έχω φέρει και το Vanquish. Το Vanquish το έχω αγοράσει από τότε, δεν το έχω παίξει και επειδή βγάλανε ένα remaster και λέω αφού βγάλανε το remaster και γίνει τη πουτανάρα και θα είναι καλό λέω να το παίξω κι εγώ. Ναι. Δεν του είχα δώσει πολύ σημασία τότε. Το έχω αγοράσει για να το παίξω, αλλά δεν το έβαλα ρε φίλε ποτέ. Εγώ δεν το έχω παίξει, αλλά εδώ ο Γιάννης μου έχει πει πολύ καλά λόγια. Ναι, είναι και τη Platinum Games, η οποία Platinum Games κάνει θαύματα στα Hacker Games, έτσι. Και το Grey Matter είχα πάρει για να παίξω, οπότε με Backwards Compatibility υπολογίζω ότι θα παίζει, δεν ξέρω αν παίζει αυτό με Backwards Compatibility. Ναι. Όπως και το Darkness 2 που ήθελα να το κάνω ένα περασματάκι έτσι να το θυμηθώ και να πάρω και κάποια footage για ένα βίντεο που είχαμε. Okay. Ναι. Special έκδοση που βλέπω η Vision. Κοίτα, έχει μια έτσι, άμα το δει μαγιά εδώ. Σαν τρισδιάστατο, πώς τα λένε τώρα αυτά. Ναι. Αλλά μόνο αυτό είναι, το υπόλοιπο τι ξέρεις. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα, δηλαδή το βιβλιαράκι του το απλό. Ναι. Εδώ ένα... Έλα, Saturn τώρα. Ένα Saturn game το οποίο μου το έχει δώσει ο Μίτσος, το οποίο θα το ξαναστείλω πίσω γιατί δεν έχει νόημα. Ναι. Το είχα τόσο καιρό εδώ πέρα, του λέω άντε αφού τα φτιάχνεις εκεί βιτρίνα, του λέω σου το λέει αυτό, πάλι πίσω. Πάμε δεν ξέρω τώρα τι λέει αυτό, αν είναι καλό ή όχι. Είναι η σκιά του Σάγκα. Ναι. Ο Γιάννης θα τα πει πάλι αυτά. Βασικά το Saga είναι αυτό τώρα που σου λέει ότι έχει φτάσει από 400-800 ευρώ στο eBay. Και το Orta είναι πιο φτηνό που είδαμε για το Xbox και το απλό, το πρώτο δεν είναι. Ναι, το πρώτο. Είναι πιο οικονομικό, νομίζω 80 ευρώ έχει πάει αυτό. Εντάξει και πιο λίγο, ναι, 50, αλλά ναι. Το 2 νομίζω έχει φτάσει. Γιατί δεν βρίσκονται εύκολα. Ναι. Το Saga είναι πανάκριβο γιατί βγήκε προς το τέλος, αν λέω καλά το story. Ναι. Προς το τέλος, βγήκε λίγα κομμάτια, τότε δεν του δώσανε σημασία. Και τώρα μετά, όταν καταλάβανε μετά την αξία του, μετά από 20 χρόνια πλάς, ξαφνικά έχει πάει στο διάλογο. Έχει πάει πολύ ψηλά το Saga. Prototype 2. Τώρα γιατί βλέπετε εδώ πέρα έτσι, σε αυτή τη μορφή. Δεν θα ήθελα να παίξω ένα prototype. Δεν ήθελα να παίξω ρε φίλε, τα έχω και τα δει και δεν τα έχω βάλει ποτέ μαλάκα. Yeah. Και είχαν στο Xbox 360 την απλή, την είχαν κάνα εκεί που τα διαλέγεις έτσι σαν καλάθι που είναι, πώς βάζουν τις κάλτσες. Κατάλαβα. Και μου λέει ο άντρας ρε, ο πολιτής ο ίδιος, μου λέει πάρε αυτό μου λέει, τα ίδια λεφτά έχει, μου λέει και είναι και συλλεκτική μου λέει, πάρε αυτό, φύγει. Ναι, βέβαια. Και πήρα αυτή. Μπομπα. Και έχει μέσα το σάμπρα και ένα βιβλιαράκι του φτωχού που λέμε και το παιχνίδι, αυτό δεν είναι το άλλο. Και ωραίο κουτάκι έτσι, θυμίζει PC παλιό. Εδώ είναι η συλλεκτική που λέγαμε πριν του 3, Νάτ. Επειδή την έριξε κάτω ο Μπάμπης, την κόλλησα εγώ. Δεν φαίνεται το σημαντικό. Άμα το δεις εδώ ψηλοφαίνεται λιγάκι. Από μακριά τώρα, από εδώ που είμαι εγώ στο ένα μέτρο, δεν φαίνεται τίποτα. Και είχε φύγει και όλο το κατάνα. Όλο το κατάνα από τη βάση είχε φύγει, αλλά το κόλλησε. Ωραίος. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φιγούρα, αυτή είναι η μάχη εδώ που γίνεται. Ναι. Εδώ μου το έχει στείλει μια φιλενάδα αυτό του καναλιού. Ωραίο. Όλα του PlayStation 4 και το καμάρι μας εδώ πέρα. Εκδοσάρα αυτή, εκδοσάρα και ωραίο στυλμπου. Και ένα artbook του φτωχού πάλι, αλλά τίμιο, δεν πειράζει. Έχει μέσα εδώ το διάφορα πράγματα, έτσι. Κοίτα ρε μαλάκα, τι χάνεις. Εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Κοίτα ρε, θα τα πούμε σε λίγο. Άρρωστα πράγματα χάνεις, το λέω να το ξέρεις. Ωραία. Αυτό να πω εδώ πέρα. Το Doom. Αυτό εδώ πέρα το Action Verge το είχα αγοράσει ψηφιακά να το παίξω. Είναι με το Ιντβάνια παιχνίδι. Δεν το ξέρω. Μου άρεσε τόσο πολύ που έψαχνα να βρω retail να το βρω. Και τελικά υπήρχε μόνο σε αυτή τη μορφή. Όπου αυτή η μορφή, επειδή έχει ένα πρόβλημα το παιδάκι του αυθινού του δημιουργού, ένα δημιουργό είναι όλο κιόλα που το έφτιαξε αυτό. Ναι. Ένα άνθρωπο το έφτιαξε, ο Χαπ, Thomas Χαπ. Άμα αγοράσει αυτή τη συλλεκτική, βοηθά και παιδιά τα οποία σε ένα ίδρυμα έχουν το ίδιο πρόβλημα με το παιδί του.
Αυτό δεν το ξέρω, βέβαια το μάθαμε μεταγενέστερα, okay, αλλά ναι. Νομίζω είναι άξιο αναφορά και αυτό. Ναι, τότε. Και γούσταρα την πάρω και την πήρα και έχει και ένα χάρτη μέσα γαμιστερό και μια αφίσα εντωμεταξύ τούμπανο. Τώρα μην τα ανοίγω γιατί δεν ξανακλίνουμε τίποτα. Άρα από εξωτερικό μόνο, Όχι, εδώ το βρήκα. Αλλά είναι δύσκολο να το βρει. Να το παίξει αυτό το παιχνίδι, άμα σ' αρέσει το Metroidvania, είναι. Άμα σ' αρέσει το Metroid, το Super Metroid ή το Metroid γενικότερα franchise, πρέπει να το παίξει. Είναι φόρος τιμής αυτό το παιχνίδι. Ναι. Το Doom εδώ πέρα, εντάξει, το παιχνίδι έχει μέσα και κάτι αυτοκόλλητα, κάτι πατσάκια, κάτι μαλακίες και ένα χάρτη, νομίζω μια αφίση, κάτι τέτοιο. Ωραία. Mortal Cell, το πήρα και εδώ, το έπαιξα και το ξεπάτωσα στο Xbox. Και αυτό δεν είναι... Souls like είναι, ναι. Souls like. Όχι όμως από την ίδια εταιρεία, Όχι. Είναι μια εταιρεία indie, κάποιοι έτσι βαρυπινίτες του gaming που λέμε, τέλος πάντων έμπειροι τύποι, φτιάξανε μια εταιρεία, λειτουργούν αυτόνομα πλέον και ήθελαν να φτιάξουν μια προσπάθεια στο Souls like είδος. Okay. Φτιάξανε το Mortal Shield, το οποίο είναι πολύ αξιόλογο. Πήγε καλά, γενικά. Σε πωλήσεις πρέπει να πήγε, νομίζω. Είναι ιδιαίτερο, είναι καλό. Δηλαδή, από τις πολύ καλές περιπτώσεις Souls like. Σε σχέση με και από τον Νίο, δηλαδή φαντάζομαι εγώ το έχω ακόμα πιο. Που με τον Νίο ξόδεψα πολλές ώρες. Αυτό είναι και μικρό σε διάρκεια, ρε παιδί μου. Είναι γύρω στη, σε, και σε έκταση είναι 40 ώρες το πολύ. Άμα τα κάνεις όλα μαζί, είναι πολύ. Κοίτα, όταν το παίζατε, το είχα δει δηλαδή στο επεισόδιο σας. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή κάτι έχει αυτό το μεσαιωνικό και όλα. Έχει μεσαιωνικό και εξωγήινο ταυτόχρονα. Μπράβο, ναι, κάτι όπλα ήταν περίεργα. Είχε, εντάξει, τη μαγκιά του. Mm-hmm. Ωραία, Far Cry βλέπω πέντε. Far Cry, βλέπεις αυτά τα κομμάτια τώρα είναι διαλεκτά εδώ πέρα. Far Cry το 5 το είχα πάρει τότε γιατί γούσταρα πολύ. Far Cry ακόμα γουστάρω. Ναι. Μην κοιτάτε που δεν έχω παίξει ακόμα το 6. Έχουσα ότι το 6 είναι μία από τα ίδια. Οπότε δεν παίξτε λέει το 5 και είστε εντάξει. Ή παίξτε το 3 και είστε εντάξει. Okay. Οπότε γι' αυτό δεν έχω πάει ακόμα στο 6. Θα πάω κάποια στιγμή να πέσει αρκετά η τιμή του. Ναι. Έχει μέσα χάρτη, το soundtrack, μαλακιούλες, τέτοια πράγματα. Ναι. Α, από τη συλλεκτική που είδαμε πριν το steelbook που είναι ωραίο. Έχει από τη μία το κόρβο, από την άλλη την πριγκίπισσα. Ναι. Ωραίο steelbookάκι αυτό. Το Sonic Mania. Ναι, πολύ κουλό. Έτσι. Ναι. Που έχει εδώ πέρα και. Πού στο διάλειο ήταν. Του Mega Drive μαζί. Εδώ το έχει δει αυτό που έχει. Άμα έρθει κοντά φαίνεται. Αυτά είναι σήματα Morse. Όχι. Πού το βρήκε εσύ τώρα αυτό. Έλα ρε. Αλήθεια. Ναι. Νομίζω ότι ήταν κάτι από το. Ότι είχε τυπωθεί κάτι λάθος. Ναι. Και είναι σήματα Morse. Και άμα τα μεταφράσει, νομίζω. The power we are, κάπως έτσι το. Έλα, έχει. Ναι, όχι, δεν το χάω. Άμα ξέρει κάποιο από Morse, σα γράψει κάτι τι λέει. Εν τω μεταξύ, μπορεί να το έχουμε αποκωδικοποιήσει ήδη. Και να σου λέει bumpy grab. Κάπου στο. Έτσι να το βάλω πάλι μέσα αυτό. Και κοίτα. Ναι, ναι, το έχω και εγώ. Γαμάτο, ε. Είχα πάρει πρώτα. Συγκινήθηκα, ρε, εσύ. Συγκινήθηκα όταν το είδα έτσι. Είχα πάρει πρώτα εγώ αυτό και μετά επειδή με είχε πορώσει, πήρα και τη συλλεκτική με το Mega Drive και το Sonic. Ωραία. Και αυτό εντάξει. Dark Souls. Αυτό είναι από τη συλλεκτική που είδαμε πριν. Αυτό το θηρίο εκεί με το άγαλμα και καλά που είχε μέσα είναι και αυτό εδώ. Καφρίλα. Ωραίο. Μέσα δεν έχει τίποτα extra, έχει το soundtrack και το παιχνίδι. Και ένα mini design. Όμως, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα έχει παιχνίδια τα οποία τα πήρα για να τα παίξω και δεν τα έχω παίξει ακόμα ή κάποια τα έχω τελειώσει. Για παράδειγμα, Evil Within 2, Vampire, αυτά δεν τα έχω παίξει. Τα πήρα για να τα παίξω. Metro, Dead Cells, Death Gambit, Siberia 3 το έχω παίξει. Από εδώ, αυτά εδώ όλα δεν τα έχω παίξει. Τα έχω παίξει για να τα παίξω έτσι. Ναι. Uncharted, Nathan Drake Collection, αυτή την είχα πάρει. Ναι. Πέταξα όλα του PlayStation 3 τα άστηλα. Όχι τα πέταξα σκουπίδια, τα πούλησα. Ναι. Και πήρα αυτήν εδώ πέρα που τα έχει όλα νοικοκυριμένα. Είναι 1080 remaster. Ναι. Το Alien Isolation που το είχα παίξει από το Μίτσο, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και το είχα πλατινιάσει και όλα ήθελα να το έχω, οπότε το πήρα πάλι καινούριο, γι' αυτό το βλέπετε στη ζελατίνα. Έτσι. Γιατί ό,τι μου αρέσει θέλω να το έχω. Θέλω να το έχω. Και εγώ, έτσι, την ίδια ανατροπή και εγώ. Death Stranding, καταπληκτικό παιχνίδι. Ξέρω, ορισμένοι θα πείτε τα δικά σας, δεν έχω όρεξη τώρα. The Phantom Pain, το Metal Gear που έμεινε μισό. Ναι. Έτσι, ένα εξαιρετικό gameplay, αλλά μου τα χάλασε. Και σε πολλούς όσους γουστάρουν το franchise ξέρουν ότι κάτι δεν πήγε καλά προς το τέλος. Σέκυρο. Ναι. Εδώ είναι αυτομαστιγόν. Αυτό είναι που λέμε αυτομαστιγώνεσαι, αλλά αν το μάθεις, άστα να πας στο διάλογο. Θα τα πούμε μετά. Το replayability value είναι στο Θεό. Okay. Έτσι, τα Wolfenstein εδώ πέρα, αυτά που πρέπει να παίξεις. Όπως και δίποτε, αν δεν τα έχεις παίξει, Old Blood. Ναι, το πριν Old Blood, ναι, του πρώτου. Ναι. Και καλά που ξυπνάει και μπαίνει στο παλιό το στυλ. Και το New Order έπαιξα, ναι. Ναι, ωραία αυτά και τα δύο. Ναι, εμένα μου άρεσε λίγο παραπάνω το Old Blood, ας πούμε, έτσι. Δικαστικός, αυτά που έπαιξε. Ήταν ωραίο. Έτσι, αλλιώς. The Surge, άλλο ένα Souls like. Αυτό δεν το... Ωραίο και αυτό. Πολύ καλή προσπάθεια από μια νεοσύστατη εταιρεία, ας πούμε, έτσι. Ναι. Την Tech 13.
είχε βγάλει το Lords of the Fallen για αρχή. Δεν τα πήγανε και πάρα πολύ καλά. Αν και εμένα μου έκανε γούσταρα. Εδώ είναι για Xbox. Ναι. Απλά στο Xbox δεν θα δεις πολλά γιατί έχω το Pass. Οκ. Εντάξει, δεν πειράζει. Οκ. Περίμενε. Να πάμε προς τα κάτω. Far Cry 4. Άμα έχεις παίξει ένα Far Cry. Όλα είναι πάνω κάτω στο ίδιο στυλ. Το Crash Bandicoot Insane Trilogy που είχα πάρει, έχω παίξει μόνο το 2, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Το Wolfenstein το 2, το New Colossus, και αυτό πολύ καλό. Αυτό έτσι. Είναι καλό. Dishonored, το Death of the Outsider, αυτό είναι... Αυτό έχω εγώ και το 2. Ναι, αυτό ήταν να βγει DLC ρε παιδί μου, αλλά τελικά το κάνα standalone. Είναι μεγάλο σε διάρκεια. Little Nightmares 1 και 2, αυτά είναι τα παιχνίδια από τις συλλεκτικές. Τα έχω βγάλει, τα έχω βάλει εδώ, έτσι, για να μπορώ να τα πιάνω άμα θέλω. 7, Resident, εκπληκτικό και αυτό, πολύ ζόρι να το κάνεις πλάτινα γιατί πάντα το παίξεις το δύσκολο. Στο hard. Το έπαιξε επειδή είδα ότι έχει VR, το έπαιξε VR αυτό. Το έπαιξα, ναι, το έπαιξα, αλλά επειδή το είχα παίξει ρε παιδί μου όλο πριν βγει σε VR και πριν πάρω εγώ VR, έπαιξα όσο έπαιξα. Όντως υπάρχει διαφορετική αίσθηση. Εγκάμισε τα το VR, είναι τώρα άλλη υπόθεση. Τα Origins Collections που τα έχω και καλά. Εδώ, τα είχα στο Wii, τα έχω εδώ, τα έχω ψηφιακά, τα έχω που θέλει αυτά. Έτσι. Να ερωτώματα, ένα παιχνίδι τρομερά αντισυμβατικό και εκπληκτικό σε περίπτωση που γουστάρετε hack and slash ή της Platinum Game ιδιαίτερα, πώς είδαμε πριν το Vanquish. Ναι. Αυτό είναι δύο φορές παραπάνω λόγους να κάτσεις το παίξεις. Δηλαδή αν το Vanquish πρέπει να το παίξεις μία, αυτό πρέπει να το παίξεις τέσσερις. Κατάλαβα. Doom 3 VR Edition, το πήρα για να το παίξω, δεν το έχω κουμπίσει ακόμα, γιατί είχε καλοκαίρι και να βάζεις την κάσκα να παίξεις VR. Γάμισε τα, δεν παλεύει την κατάσταση. Ναι. Άλλο ένα παιχνίδι το οποίο το Thief πήρα να το παίξω, δεν το έχω βάλει ακόμα, το έχω πάρα από τότε κιόλας αυτό. Ναι. Uncharted το 4 και αυτό το πήρα για να το παίξω ακόμα το χειμώνα. Δεν το έχεις ούτε καν το έχω ανοίξει. Ω, φίλε, εντάξει, για μένα ήταν ένα από τα παιχνίδια που κάποιος πρέπει να έχει ένα PS4. Θα το δω. Για αυτούς που δεν είναι πρώτη κονσόλα το PS4, εγώ ας πούμε ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα το PS4. Δυνατό. Θα το δω, ρε. Ναι. Δεν είναι ότι. Εντάξει, εγώ μπορώ να παίξω και εκτός εποχής, δεν έχω θέμα δηλαδή. Ναι. Και Horizon Zero Dawn, εντάξει, απέστειλε. Ναι, Horizon και αυτό, ακόμα στα Nylon. Και αυτό πρέπει να το παίξεις. Και αυτό. Mortal Unchained, άλλο ένα Souls like, αλλά με όπλα φουτουριστικό πλέον εξωγήινο sci-fi έτσι φάση. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω τίποτα ακόμα. Πρέπει να το δω. The Last Guardian, το παιχνίδι που το πήρα για να το παίξω, τελικά το έπαιξα ψηφιακά γιατί το έδωσε το Plus. Ναι. Μου σπάσε τα αρχίδια ο χειρισμός. Mm-hmm. Καλό. Ωραία ιστορία, αλλά ο χειρισμός για κλάματα. Και μην μου πείτε πάλι για το παιδάκι που το φωνάζει το σκυλί και δεν ακούει το σκυλί, δεν λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό. Καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Το ότι φωνάζει το σκύλο και δεν έρχεται και στην πορεία ακούει παραπάνω, το καταλαβαίνω. Ο χειρισμός όμως, παιδιά, είναι σκατά. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με Shadow of the Colossus ούτε με Aiko. Είναι σκατά, παραδεχτείτε το. Έχει μια ωραία ιστορία, έχει ένα υπέροχο εικαστικό, αλλά ο χειρισμός, ξαναλέω και πάλι, επαναλαμβάνω να το εμπεδώσετε, είναι σκατά. Έτσι. Shadow of Mordor. Ναι. Game of the Year Edition. Ωραία. Τον αγαπάω τον Ουέντα, φίλε. Έχω παίξει όλες τις δουλειές του, αλλά δεν μπορούν τώρα να μου λένε ότι. Εντάξει, αυτά. Ναι. Όχι, δεν το συγχωρώ γιατί είναι σκατά. Πάει και τελείωσε. Μου έσπασε τα αρχίδια, φίλε. Όποτε ήθελε πιανόταν, όποτε ήθελε δεν πιανόταν. Δηλαδή κάτσε τώρα. Λοιπόν, το Game of the Year Edition. Το πήρα αυτό, το είχε ο Μίτσος, ρε φίλε. Το είχα τερματίσει. Βγάζω Game of the Year Edition. Πάω να το βάλω μέσα να παίξω τα DLC. Ναι. Και τι μου κάνει. Μου σετάρει άλλα τρόφι. Του γαμά. Και είναι το ένα σαν ένα. Πού να ξεκινήσω από την αρχή. Δεν πιάνει τα save μου εδώ. Ναι, μαλακία. Αυτό πολλές φορές με Game of the Year γίνεται. Ναι, γίνεται και με τον Bloodborne. Αν πάρει τον Bloodborne Game of the Year, σου κάνει άλλο set με τρόφι. Ναι, μαλακία αυτό. Και με το Arkham Asylum παλιά τα είχα πάρει αυτά. Και εκεί το κάνει, ναι. Τρελάθηκα με τον μπουρδέλο. Κάμα το σπίτι, λέω. Sorry τώρα, δεν ξέρω, βρίζετε εσεί. Α, εντάξει. Πάλε μπι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 mbi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 mb
ευρώ. Mm-hmm. Είναι point and click, είμαι fan εγώ των point and click. Και Lords of the Fallen που έχω για Xbox και αυτό εδώ πέρα που δεν ξέρω τι λέει, είναι detectiveικό, είναι τρομακτικό, είναι το The Dark. Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί κανείς σας. Όχι. Το πήρα με σκοπό να το παίξω, ακόμα δεν το έχω βάλει γι' αυτό. Έχει το pass, ρε φίλε, να κάνω. Τι να βάλω τώρα, κάτσω να βάλω εγώ. Έχει πολλά. Ναι, έχει ξέρει πως έχω κατεβάσει μέσα. Άμα κάνει μία και δει το δίσκο, είναι τέρμα για μάτια. Και παίζω λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα, λίγο απ' όλα. Αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αυτόν, τον είχα πάρει να σεταριστεί με αυτόν εκεί κάτω. Ναι. Okay. Αυτό εδώ πέρα μου το έφερε ο φίλος μου ο Θάνος ο Βογκατζάς. Είχε έρθει επίσκεψη στο σπίτι, είχε φέρει ένα Mega Drive της AT να κάνουμε unboxing, να το δούμε, να του ρίξουμε μια ματιά, να χαβαλευγιάσουμε. Α, πριν χρόνια το δούμε. Ναι, εκείνο, ναι, το και μου φέρε και τώρα το Sonic εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο αγαπημένος της γυναίκας μου πάλι καλά. Αυτό θέλει να τον έχουμε πάντα μαζί. Ωραία. Αυτό μου τον έφερε ο φίλος που μου στείλε και το. Και το God of War με τα σπαθιά που είδαμε στο άλλο το σπίτι. Ωραίο. Ωραία.
Η Metroid συλλεκτική με τα καλούδια που είδες και την αφίσα. Την αφίσα, ναι, ναι. Πολύ καλά. Mortal Kombat Gold εδώ, αυτά μου τα έχει στείλει άλλος φίλος αυτός πάλι. Και γιαπωνέζικο γάδο. Ναι, αυτά μου τα έχει, ένα μου έχει στείλει ο Ιαπωνέζος συνδρομητής που είχαμε κάνει το βίντεο τότε. Ναι. Και αυτά εδώ μου τα έχει στείλει το φιλαράκι που μου είχε στείλει τα δύο, τα advance, όλα αυτά που σου έδειξα κάτι. Ναι, μου ναι, είχε στείλει ναι, ναι. Ένα κάρο πράγματα αυτό το παιδί. Έτσι. Εδώ αυτά όλα είναι. Α, και τα Resident Evil 2 μου είχε στείλει και το ένα μου είχε δώσει αυτό το παλικάρι. Ωραίο. Μου όχι, μα μου είχε δώσει εμένα, μα είχε δώσει όλους, αλλά εγώ τα κατάσχεσα δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις. Αυτό εδώ πέρα το Castlevania, ξέρεις πως το τσίμπησα. Αυτό φίλε το ήθελα, αλλά πλέον δεν το θέλω γιατί δεν μπορώ να το πάρω. Άκου να σου πω, αυτό το Castlevania πάω σε ένα φιλαράκι να παίξουμε προ. Ναι. Ο οποίος για κάποιο λόγο στο σπίτι του, κάποιος του είχε φέρει ένα PlayStation 1, ναι. Του είχε φέρει το Castlevania το σύγχρονο The Net και 5-6 αντιγραφές. Εγώ είχα να παίξω χρόνια Castlevania τότε, γιατί είχαμε περάσει ό,τι τελείωνε η PlayStation 2 γενιά. Okay. Το τελευταίο πρόσκεψη που παίζαμε στο PlayStation 2, το 6. Ναι, ναι, ποδοσφαιράκι, ναι. Και... ρε φίλε, το βλέπω και τρελαίνομαι, γιατί λέω, μάγκα, να το τσιμπήσω, τι λέω, να το παίξω. Ναι. Όχι, δεν θα το τσιμπήσω να το παίξεις, πάρ' το στο χαρίζω. Πάρε και το PlayStation, πάρε και τις συγγραφές, δρόμο μου κάνει. Δεν τα θέλω. Μου τα έφερε κάποιος, μου λέει, να... αλλά δεν έχει βιβλιαράκι μέσα. Εντάξει, το βρίσκεις. Να το πεις, okay. Έχω, yeah. Έχει μόνο αυτό το βιβλιαράκι. Yeah. Το κανονικό δεν το έχει. Αυτό είναι Konami, δεν ξέρω το διαφημιστικό. Ναι, ναι, ναι. Και το κανονικό δεν το έχει, ρε φίλε. Δεν ξέρω πότε, πώς μπορώ να το βρω αυτό. Ναι, μόνο στο eBay. Εντάξει, απλά είναι λίγο ακριβό. Πάντω μάλλον. Το λέγα Ζιωκάνη, το είχα πάρει και του έτσι που λες το απέκτησα. Φίλε, αυτό το αξίζει πόσο έχει. Με δεν έχω ιδέα. 3,5 με 5 εκατοστάρικα. Σοπάρε μάλλον. Ναι, δεν έχει ανέβει, έχει ξεφτυλιστεί. Αφού εγώ σκέψω ότι ήθελα να πάρω το Ιαπωνέζικο του Saturn που ήταν στο 50. Και τώρα έχει πάει και αυτό 150-200 και με τα τελωνία. Οπότε δεν το πήρα εκεί γιατί έκανα. Το κατέβω, το αγόρασα το σύμφωνο με το Xbox 360 που είχε κάνει και το χαζό ρημαστεράκι. Και το παίζω και με achievements. Και αυτό παίζω και αυτή την περίοδο και ξεκάβλωσα εκεί. Αλλά αυτό είναι πολύ δυνατό κομμάτι, φίλε. Είναι πολύ ακριβό τώρα. Metal Gear, εντάξει. Metal Gear, εντάξει, δεν γίνεται να μην το έχω. Ναι, ναι. Αυτό το έχω αγοράσει και θα το είχα ζητήσει από τον Μίτσο. Ο Μίτσος είχε βρει μια προσφορά και είχε πάρει κάμποσα παιχνίδια. Final Fantasy 7, το ένα το άλλο, δεν θυμάμαι τι. Ναι. Και του λέω το Metal Gear είναι δικό μου, το θέλω. Το πήρε πολύ ξεφτύλα όμως όλα μαζί. Ναι. Πήρε δηλαδή καμιά δεκαριά PlayStation 1 παιχνίδια και θέλω Metal Gear. Του είχα πει και μου κάνει άντε πάρ' το, στο χαρίζω μου. Ναι. Το χάρισε. Δυνατό. Tomb Raider και Galerians και The Lost Children. Το Galerians είναι γερμανικό και το Tomb Raider μας τα έχει στείλει. Πάλι ένα φιλαράκι του καναλιού, ναι. Ο Blade of Myrd είχε τώρα αυτός έτσι παρατσούκλι στο YouTube, δεν ήξερα το κανονικό του όνομα, δεν ναι. Το θυμάμαι. Αλλά επειδή τον έλεγα Blade of Myrd, έχει μείνει, ναι. Αυτό μου το έχει στείλει πάλι ο φίλος που είχε στείλει αυτά εδώ. Οκ. Και το Soul River που το βρήκα μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, τυλιχτό, ωραίο, καινούργιο, μια χαρά. Ναι, ρε φίλε, και το είχαν. Είχε πάρα πολλά τέτοια. Έλα, ρε, πότε, το πρόσφατα ή παλιά. Όχι, ότι είχε κλάση γενιά του PlayStation 1 και Sega Saturn και είχαμε μπει στη μετάβαση του PlayStation 2, ξέρω εγώ κτλ. Άρα τα παλιά τα. Και αυτοί τα είχαν έτσι μια στίβα και είχε καμιά δεκαριά Soul River, καμιά δεκαριά BB Bow, ξέρω εγώ, παιχνίδι BB Bow τώρα, Cindy τη κατέρα. Okay, ναι. Και κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, και το τσίμισα. Μαλακία έκανα που δεν πήρα 3-4. Γιατί ήταν και πολύ φθηνά, ρε. Ήταν πώ να σου πω, μπορεί να πάρει. Με 20 ευρώ μπορείς να πάρεις 5 κόπιες, δεν είναι 5 ευρώ το ένα, το γιατί θυμάμαι. Τα χτυπάγανε, τα σκότωνα. Ναι. Και αυτά τα είχα φέρει εδώ πέρα για να τα παίξω μέσω Backwards Compatibility. Ναι. Το Canon Lynch ατύχησα, δεν υπάρχει. Okay. Δεν παίζει με Backwards Compatibility. Εντάξει, μπορεί να βγει, γιατί βάζουν συνέχεια κάθε μήνα. Αλλά τα άλλα παίζουν κανονικά το μπλε. Και Arkham Origins, ναι. Εδώ έχουμε τα Mega Drive τώρα, τα αγαπημένα σου εσένα, ε. Έτσι, ναι. Εδώ, αυτό είναι τη γυναίκα μου. Αλήθεια. Είχε παλιά Master System, έλα, ναι. Και το πάει και τρένο, ε. Γιατί το βάζω να το δοκιμάσω να δω αν δουλεύει. Πού δουλεύει, εντάξει. Είχε αδερφή. Παίρνει... Έχει αδερφή η γυναίκα σου. Ναι, έχει ένα αδερφό και μια αδερφή. Έτσι. Αλλά παίζανε πολύ ρε εσύ. Το Sonic το πάει τρενούμπαλα. Το Sonic Master System. Ναι. Και αυτό φίλε, ξέρεις πως το πήγαινε. Εγώ δεν μπορούσα. Γιατί αυτό με το που ξεκινάς σου πετάει μαχαίρι, όλες πέφτεις κάτω. Σκύψε μου, φέρ' το εδώ. Και το πήγε τρένο, φίλε, μέχρι το πρώτο μπορ. Χωρίς να ξαναπέξει μετά από τόσα χρόνια. Ultimate εδώ πέρα. Αυτό ήταν το καλύτερό μου. Εδώ ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Τα σμάνια, αυτό το πήρα σε μια έκθεση που γίνεται μια vintage έκθεση κάθε χρόνο στον Γκάζι. Ναι, ξέρουμε. Από εκεί το πήρα.
Και αυτό, αυτό το αγόρασα από το eBay, ναι. Το βρήκα σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει βιλιαράκι μέσα βέβαια, αλλά δεν με πειράζει. Okay, αλλά ναι. Τουλάχιστον το έχω σε αυτή τη μορφή και μπορώ να το βάλω όποτε θέλω. Είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι ζώρικο. Είναι δύσκολο, ναι. Αλλά εντάξει, το πήρα γιατί ήθελα να ακούσω λίγο τη μουσική, την ανάμνηση, να το δω από κοντά, ναι, να το ναι. Παίξω λίγο εγώ, να το μυρίσω που λέμε. Έτσι, σαν το παιδί. Και αυτό από την έκθεση το είχα πάρει. Ναι. Και αυτό. Πήρα αυτό ναι. Και το τάζ εδώ πέρα. Αυτό, αυτά, ένα, δύο. Τρία, αυτά ναι. Τα τρία εδώ. Ναι. Είχα ένα φιλαράκι, πάω σπίτι του Αντωνεδό να βγούμε για καφέ. Ναι. Και μου πέφτει κάτω ρε φίλε το αναπτήρας. Και σκύβω να τον πιάσω και κάτω από το κρεβάτι είχε ένα Mega Drive τυλιγμένο μέσα σε, σε μια σακούλα του σούπερ μάρκετ. Με τρία παιχνίδια και τα FIFA που είδες. Ναι. Τώρα θυμήθηκα που τα πήγα αυτά. Αυτά FIFA ήταν τι ήταν. FIFA, ναι. Με αυτά και με κάτι γυμνές κασέτες, τις οποίες ίσως τις έχω κάπου εδώ. Γυμνές δηλαδή χωρίς κουκιά του Mega Drive πάλι. Και τα είπα κάτω, του λέω τι είναι αυτό ρε μαλάκα, Mega Drive και το τραβάω. Α, μου λέει ήταν να το πετάξω σκουπίδια, μου λέει πάρ' το να το κατεβάσουμε κάτω. Α, πάρ' το να το κατεβάσω, είσαι μαλάκα σου λέω. Το πάρω εγώ, πάρ' τα μου λέει κάτι θέλεις, δε, εγώ το πήγαινε, δηλαδή το πήγαινε για πέταμα φίλε. Πολλοί το έχουν κάνει αυτό και πραγματικά όσοι τα σώσανε, κατεβάσαν φιλαράκια. Δεν το καταλαβαίνεις ότι πήγα πάνω στη ναι. Φάση που τα είχαν ξεχάσει από κάτω, κάποιος τα έσπρωξε από κάτω και τα πετάμε μετά ναι. Και έμεινε εκεί και επειδή μου πέσω να πήρασε, εμένα ήρθαν στα χέρια μου. Άξι, τρελό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό σενάριο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ πάλι. Game Boy. Game Boy εδώ, αυτά τα δύο πάλι, ναι. Που τα στείλε το παλικάρι που μου είχε στείλει, μας είχε στείλει τότε και κάναμε ολόκληρο βίντεο. Ναι. Αυτά εδώ, αυτό, κάτι Game Boy, κάτι κασέτες, τα πάντα όλα μας είχε στείλει, τα έχω βάλει εδώ, μου αρέσαν αυτά, τα ωραία, κράτησα. Φίλος. Ναι, και το Zelda το πρώτο, ναι. Τα νέες και τα νέες mini. Τα νέες εδώ και τα NES mini, ναι, τα οποία δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, είπα να, τάξει, να τα δω και εδώ τι άλλα παιχνίδια μπορώ να μου δώσουν. Τελικά εντάξει, δεν είναι. Guides βλέπω. Εδώ είναι από τη συλλεκτική, ρε. Το Ninja Gaiden 3, τη συλλεκτική που είδαμε το κουτί, το ολόκληρο τον έχω βάλει εδώ έτσι, γιατί έχει, δεν είναι guide, είναι artbook αυτό, ναι. Το ίδιο συμβαίνει, αυτό είναι εδώ η πεμπτουσία, ας πούμε, τον artbook, έτσι, εδώ το δίνει το Dark Souls Trilogy, ναι. Εδώ είναι που άξισε τα λεφτά της και έχει μέσα από όλη την τριλογία, ναι. Άμα δεις, ας πούμε, τα πάντα, όλο το concept art από όλη την τριλογία, ναι. Από το 2, από το 1, από το 3 κλπ. Κλπ, κλπ. Και αυτό μου το έχει στείλει φιλαράκι, αυτό είναι εδώ το guide, αυτός εδώ είναι του Blade of Myrtle που είπα πριν, ναι. Μου έχει στείλει αυτό. Ωραίο. Το χάλο, μεγάλο, δεν θυμάμαι που το βρήκα. Εντάξει. Ο Μίτσος μου το έχει φέρει τώρα. Γιατί δεν είναι. Ναι, δεν τι να το κάνω εγώ. Δεν είναι ασχολούμαι με το χάλο. Δεν είμαι τόσο φαν. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον μου το έχει στείλει ο Μίτσος. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Άμα το δει τώρα θα μας πει. Okay. Αυτά. Από εδώ 2-3 πραγματάκια ακόμα. Τον τέχνη μου είχε φέρει ο Μίτσος από την Αμερική. Είχε πάει στα γραφεία Legend Nintendo και μου το είχε φέρει. Ναι. Και μου είχε φέρει το αρκουδάκι εδώ. Ωραίο. Συλλεκτική του. Η συλλεκτική την οποία την είχα κάνει και unboxing, ένα περίτεχνο που μου φάγε όλη η μέρα για να το κάνω, άμα πεις και το δεις. Το θυμάμαι που το έκανες σαν time, όχι timelapse, καρέ. Stop motion movie. Stop motion, ναι, ναι. Ήταν ωραίο αυτό, ξέρω, ναι. Ωραίο ήταν, αλλά ναι, μου φύγε παραγία και μου λέει ο Μίτσος κάνει και άλλα, κάνει και άλλα. Του λέω όχι δεν κάνω, δεν κάνω. Ήταν και μικρό σε διάρκεια, αλλά... Πολύ μικρό, αλλά πολύ ουσιαστικό. Θέλει πολλή δουλειά. Ναι, πάρα πολύ δουλειά. Και μου λέει ο Μίτσος να σου στείλω, μου λέει να κάνεις και άλλη. Όχι, μου φάγε μαλάκα. Τι να σου πω τώρα, μου φάγε, αλλά εκεί καρφωμένος, 2 μέρες ολόκληρες. Ναι, θέλω. Και 2 μέρες για να το γυρίσω. Ναι. Είναι ζόρικα. Το edit και το γύρισμα ήταν από τα χειρότερα μου. Και εδώ είναι ο Κράς, που ήταν δώρο. Το είδαμε πριν, ναι. Ο Μιτσέας. Το κουτί που βλέπαμε. Ναι, ναι, ναι. Α, τον έχω εκεί πέρα. Ωραίος. Το Donkey Kong εκεί, από τον Donkey Kong 64, νομίζω η θεματική είναι αυτή. Αυτά. Μάλιστα. Εδώ πέρα να πω ότι αυτό ήταν όλο της γυναίκας μου, έτσι, υποτίθεται ότι τον φτιάξαμε, τη φτιάξαμε τη βιβλιοθήκη για να είναι όλο να βάλει την γυναίκα. Η γυναίκα μου είναι φιλόλογος, οπότε είχε τα βιβλία της ιστορίας εδώ και θα βάζει και εδώ, αλλά της λέω όχι, αυτό είναι δικό μου. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Ωραία. Κατασχέθηκε. Παιδιά, και τώρα μένει το δωμάτιο μέσα. Είδαμε και αυτό. Θα δούμε και λίγο για το δωμάτιο των τζοϊστικάδικων μέσα. Α, να πω κιόλας εκεί πέρα την τηλεόραση, θα δεις το είναι το VR. Κάτι εκεί. Το βλέπεις. Σωστό. Αν θέλω να παίξω VR, έρχομαι εδώ. Αλλά συνήθως προτιμάω να παίζω μέσα. Ναι. Εντάξει. Μπομπα και το setup αυτό ωραίο χαλαρωτικό εδώ. Ναι, πρέπει να είσαι μακριά μωρέ με το VR. Και πάμε μια και μέσα όπως είμαστε. Ακολούθα όπως είσαι, ναι, πάμε, ναι. Πάμε, πάμε. Δεν έχει τίποτα άλλο, τώρα τελειώσαμε. Λοιπόν. Εδώ είναι το... εντάξει. Εδώ πέρα είναι που κάθομαι και παίζω, δεν είναι ο ναός. Ο ναός του joystick να πούμε. Έτσι, έτσι. Έτσι καταλάβες, δηλαδή εδώ πέρα γίνονται τα live, εδώ πέρα παίζω παιχνίδια εγώ ο ίδιος, εδώ μου αρέσει να αναλώνομαι. Το Xbox συνδεδεμένο, το PlayStation 5 συνδεδεμένο. Κάποια στιγμή θα γίνει για να βάθουμε στη τραπέζι το Series, το οποίο εδώ ο κύβος. Ο φίλος ο Μαργαρόνι μου για στείλει αυτά τα παιχνίδια, τα έχω δώσει στην κούτα ακόμα από κάτω. Μέχρι να δω που θα τα βάλει και τι θα τα κάνω.
Το setup σου εδώ, το πισάκι σου. Ναι, ένα Super Nintendo βλέπω εκεί κάτω. Το Super Nintendo, κάποια φορά το είχα μια τηλεόραση και το έβαζα. Ναι. Και άμα δεις, είναι σκέτο ή καλώδια. Έχει πάνω το... Α, και το Super Game Boy. Έχει το Super Game Boy. Το Super Game Boy ήθελα να δοκιμάσω. Με Street Fighter 2, βέβαια. Ναι, και αυτό μας το έχουν στείλει πάλι, το κράτησα εγώ, το κατέσχισα. Και το Street Fighter 2 που το έβαλα έτσι να δω πως δείχνει. Και το Street Fighter, να πω, όταν να βάζεις το Game Boy, το ξέρεις ότι δείχνει μια οθόνη και είναι και καλά σαν την οθόνη του Game Boy, αλλά το Street Fighter έχει δικό του καστικό. Ακριβώς, και είναι και παιχνίδι από αυτά που φτιαχτήκανε για το Super Game Boy Color και έχουν 2 ή 3 χρώματα παραπάνω από ό,τι δείχνει ένα κανονικό παιχνίδι παλιότερο. Είναι συμβατό, τώρα δεν ξέρω αν το γράφει κάπου εδώ. Τέλος πάντων. Πειράματα. Όχι, δεν είχα ζήσει. Το κοιτάω τώρα να δω τι γίνεται. Ωραία, κάνω ωραίο ρε φίλε αυτό. Επιστροφή στις ρίζες και κάτι παραπάνω. Το κουτί από το VR. Ναι. Πίσω έχω κάνει μια μόντα εδώ για να φωτίζει αυτό το εργαλείο του Bloodborne. Αυτό το εικόνισμα. Μας είπες ότι το έχει στείλει φίλος σου αυτό. Ναι, ένας φίλος από τη Γερμανία, ξέρω ότι ζει ο άνθρωπος, ο Χρήστος. Πολύ ωραία. Μου λέει θέλω να σου κάνω ένα δώρο και αυτά και ξέρω εγώ και μου σκάει αυτό ο ταχυδρομικός και παθαίνω μονόπλακα. Και μένω κάγκελο. Εννοείται. Θα σ' αρέσει, μου λέει, άσε μην το ψάχνει. Όχι, μωρέ, του λέω, άσε το αρέσει. Μου λέει, όχι, θέλω, μου λέει, γιατί. Πώς το λένε, ευχαριστιέμαι. Βλέπω τα βίντεο σου και γουστάρω. Μου λέει, περνάω καλά, θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Εντάξει, φίλε, ξέρεις τι, έτσι πάει. Εσύ δίνεις κάτι, ο άλλος το γουστάρει και όσοι γουστάρουν δίνουν μετά και αυτοί κάτι. Εγώ τώρα αρχίζω έτσι να το βλέπω. Δηλαδή, όταν ο άλλος σε γουστάρει, φίλε, με τον ένα ή άλλο τρόπο, κάπως θα σε υποστηρίξει. Δηλαδή, είναι αυτονόητο. Καλά, πώς σε φανταστεί. Δεν ήξερα τι να του πω. Δηλαδή, το ευχαριστώ. Ναι, το ναι, ναι, ναι. Λίγο, λέω, μου λέει, άστο, μου λέει, θα σ' αρέσει, μου λέει, είμαι σίγουρος. Μου λέει, κόβω τον κόλλο. Ναι, ναι, ναι. Και μου στέλνει αυτό το πράγμα, φίλε, εδώ πέρα και λέω, τι να πάθει. Εν τω μεταξύ, δεν είχα και χώρο, ήθελα πραγματικά να το βάλω. Δεν είχε πλάνο, μου το είχα πει στον τύπο. Είναι δυνατόν, λέω, τι φάση. Και αυτό εδώ πέρα το βάλω. Joystick έτσι εδώ δεν έχει κάτι τρομερά σημαντικό να δεις εδώ πέρα τώρα άλλο. Εντάξει, απλά το setup εδώ πέρα είναι που χαλαρώνω. Ναι, ναι, που γουστάρεις, ναι, ναι. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσαν όλα αυτά που είδατε. Τα room tours, ας το πούμε έτσι, του Μάκη. Και τώρα ήρθε η ώρα να παίξουμε και ένα παιχνιδάκι και να κλείσουμε αυτό το φανταστικό room tour επεισόδιο στο τέλος με μια συνέντευξη. Φύγαμε. Σε περίμενε μισό λεπτό. Αγίδα σου κάνει. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα του gameplay. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Θα τώρα θα παίξουμε. Δηλαδή είναι παράδοση αυτό το πράγμα. Α, έχουμε ξεκινήσει τώρα. Ναι. Ναι, ρε, σιγά. Λοιπόν. Είναι παράδοση δηλαδή να παίζεις σε game room tour του, ναι, 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 του console hunter. Είναι παράδοση, πρέπει να παίχνει ένα παιχνίδι όπως και τίποτε. Έτσι. Τώρα έτσι στο δικό μου το σπίτι. Έτσι. Δεν μπορώ να σε αφήσω τώρα για να μην παίξει κανένα Dark Souls. Έχω εδώ πέρα τίποτα εύκαιρο. Λοιπόν, έχω το 2 και το 1. Διάλεξε. Το ένα, πάλι το ένα. Πάλι το ένα. Περίμενε, δεν παίζει το δικό. Θα βγάλεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή δεν έχεις ασχοληθεί ποτέ. Ναι. Ό,τι μπορώ θα σου λέω κι εγώ. Αλλά θέλω να φύγεις από τα κελιά. Θα ξεκινήσουμε με game. Ωραία. Και να φύγεις από τα κελιά. Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε τώρα εδώ, δεν θα παίξουμε διπλό σήμερα. Απλά ο Μάκης θα μιμήσει στο αγαπημένο είδος παιχνιδιών. Γι' αυτό και για το κανάλι που εγώ δεν έχω ιδέα. Θα με πείσει, τι λέτε. Θα πάρει το βάφτισμα να του πυρό. Πάρε το χειριστήριο. Project Scorpion. Αυτό είναι το Xbox του Δημήτρη. Ναι. Του έδωσα εγώ το S, μου έδωσε αυτό αυτό. Πούλησε αυτό το S, πήρε το Xbox. Μέχρι κάμισε τα ομίτσο στην Ιντιάνη. Είναι περίεργη φάση. Λοιπόν. Έκανα εγώ αναβάθμιση, πήρα αυτό. Ωραία, ωραία. Που. Και. Μεταξύ του. Φίλε, είναι δυνατό μηχάνημα. Πολύ δυνατό. Δηλαδή τώρα το Series X που έχει βγει, εγώ δεν το παίρνω επίτηδες. Γιατί έχει να μου δώσει πολλά ακόμα το. Και δεν έχει και παιχνίδια για το X ακόμα που δεν παίζουν εδώ, αλλά παίζουν στο X. Αυτό, ναι. Καταλάβε, στο Series. Να το λέμε Series για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Δηλαδή το Series έχει. Πες το δικό μου. Να κλείσω λίγο εδώ το. Οκ, κομπλέ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, new ή πάω κάπου σε κάποιο επίπεδο. Ναι, new game θα πας. Και θα διαλέξεις, βάλε όνομα. Θα το έχω κανένα μυστικό. Console Hunter, βάλε Console Hunter. Τώρα αισθάνομαι ότι κάνω vlog, μπορώ να κάνω μερικές τζούρες έτσι με το... Ό,τι κουστάρεις ρε. Να ατμίσω. Στο σπίτι σου είμαστε. Σαν να κάνω live. Ναι, ναι. Στην αρχή. Α, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτσε τώρα. Console. Κάτσε, γιατί δεν θυμάμαι πώς το γυρνάει. Με αυτιά τα πάντα. Ναι, 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 στο LV.
Ωραία. Στο πελεμάνο όλοι. Console hanger. Πεινάμε. Πεινάμε που λέει και ο τέτοιος. Οκ, πάτα οκ. Ωραία, βάλαμε. Πάρε σεξ, τι θέλεις, άντρα, άντρα. Υβρίδιο. Δεν είναι. Τζέι σαν αντιγόνι. Κλάς. Κλάς. Λοιπόν, γενικά πάντα πλέον όταν ήμουν πιο λεπτός και έκανα νιτζούτσου έπαιζα στελθάδικο, thief και τέτοια. Μην τα πάρεις αυτά, εδώ σε φάγανε. Τώρα που έχω γίνει 115 κιλά θα πάρω warrior. Μια χαρά είσαι. Δώρο, gift. Τι δώρο. Gift τώρα έχει ρε παιδί μου, σου δίνει το master key το οποίο ξεκλειδώνει πόρτες τις οποίες πρέπει σαν να ability του χαρακτήρα. Ναι. Black fire bomb. Explodes upon impact. Αυτό θα το κάνουμε που τα λέμε όλα. Φυζίκ. Εντάξει τώρα αυτά. Black rage και μαλακίες. Πάτα accept και ξεκινάμε. Ναι. Γιατί δεν πάει accept. Α, τώρα είναι accept. Είναι λίγο μυστήριο εδώ πέρα. Τι γίνεται, δεν βλέπω τίποτα. Όπα. Κάνσελ. Τώρα εδώ εκεί, δεν είμαι. Ναι, για πάντα. Για φέρε εδώ, τι στο διάλογο γίνεται. Μήπως πρέπει να βάλεις μαλάκι, μούρι και τα λοιπά. Θα διαλέξω και το physic, μάλλον. Μάλλον, ναι. Για να το προχωρήσει. Κάτσε, θα το βάλουμε. Average. Τώρα θα μας αφήσει λογικά. Μα έλα, να θέλει. Α, accept τώρα. Έπρεπε να τα βάλεις και αυτά. Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται κουραστικό. Γιάννη θες να έρθεις από πίσω, ρε. Να είσαι και εσύ στο πλάσμα. Έλα ρε, έλα στο πλάσμα. Έλα, σε βάλουμε εδώ στη μέση. Έτσι. Αλλά τώρα κάνετε ζημιά, έτσι. Γιατί? Θα σχολιάζω καυστικά εγώ. Δεν... Ναι. Ο ανελαίητος κριτής ο Γιάννης. Λοιπόν. Δώσε. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα σε προδιαθέτω. Δεν έχω δει, ούτε, δεν ξέρω, ούτε τρέιλερ, ούτε intro, δεν έχω δει εγώ. Κοίτα εδώ ρε, κατάσταση, μαλάκα τώρα να μου. Τώρα λοιπόν είπαμε παίζουμε το Dark Souls, το remaster, έτσι. Δεν σου μυρίζει επικύλα αυτό το πράγμα. Ακόμα όχι. Σοβαρά. Μαλάκα εσύ τώρα. Στο σπικάζ. Σταματάω. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρω τότε θα θες να κράζεις εσύ. Δεν γίνεται να κράξεις αυτό το παιχνίδι. Από τη στιγμή που έχεις παίξει μισή ώρα δεν μπορώ να ακούσω λέξη από κανέναν εγώ. Δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι. Να μου πει ο άλλος έκαψα 24 ώρες. Σερί, δες το Μάκη και δεν μου αρέσει. Να του πω εντάξει, το δέχομαι. Αλλά άμα μου πει έχω παίξει μισή ώρα. Και βλέπω αυτή την εισαγωγή και δεν μου σηκώνεται. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ακόμα δεν μου έχει. Σοβαρά μιλάς. Κοίτα boss που έχεις να αντιμετωπίσεις. Τι κολλό πράγμα να αυτό. Νίτο. Νίτο. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ boss που έχεις να πολεμήσεις τώρα. Σε προδιαθέτει ρε φίλε το παιχνίδι σου. Λέει μυρίζει εδώ πέρα. Επικό. Δηλαδή τώρα το σενάριο τι είναι, ότι σε, στο Μεσαίωνα τώρα που είναι αυτή έχει πέσει black magic, ξέρω εγώ, και τα έχουν κάνει όλα. Πάνε να φάνε το βασίλειό σου. Σαν αρρώστια φαντάσου το αυτό. Okay. Είναι περίεργη η κατάσταση με το lore. Το lore θέλει δηλαδή να ψαχτείς, να το ψάξεις εξονυχιστικά για να καταλάβεις τι συμβαίνει. Okay. Ο καθένας μπορεί να βγάλει δικό του πόρισμα, αλλά μπορεί και όχι. Μπορεί να υπάρχει κάτι linear, ας πούμε, που λέει σε σενάριο, αλλά εγώ βλέπω ότι κανείς, μα κανείς. Δεν βγάζει άκρη το τι συμβαίνει με το σενάριο. Έλα. Αυτό δεν είναι καλό. Τόσο μπερδεμένο. Σε αφήνει ρε φίλε να βγάζει κάποιου πόρισματα. Εγώ το βλέπω σαν ευέλικτο. Δηλαδή αυτό σου δείχνει μια κατάσταση που όντω συμβαίνει, το βλέπει, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει τώρα γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Okay. Γιατί είναι όλα τόσο ζωφερά, τόσο σκοτεινά, γιατί έχουν ψοφήσει όλα. Πολύ κοντό πράγμα αυτό. Ναι, ο Νίτο γάμισε ναι. Εντάξει, από σχεδιασμό το έχω ξαναπεί. Αυτό που σχεδίασε τα τέρατα και αυτά είχε πολύ. Για τέρατα, που είναι το level design, φίλε. Yeah. Το level design, το πώς ενώνουν τις περιοχές. Εκεί είναι η έκπληξη της έκπληξης. Εκεί είναι που σου φεύγει το κεφάλι. Λες, έκανα τρεις ώρες να πάω από εδώ εκεί και τελικά με ένα shortcut το τύπο σε περνάει σε ένα λεπτό. Μάλιστα. Εντάξει, ωραίο το intro. Α, δεν έχει τελειώσει ακόμα, Α, αυτό είναι το μόνο σινεμάτι που θα δεις μέσα στο παιχνίδι, δεν έχει άλλο. Αλήθεια. Τέλος μετά. Okay. Μετά είναι μόνο δράση. Κακό και λέει προχώρα. Αυτό είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι. Δεν σε βγάζει ποτέ από το ρυθμό, φίλε. Αυτό είναι που το λάτρεψα εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν σου λέει τα πάντα, σου εξηγεί τα πάντα παίζοντας. Ναι.
Αυτός είσαι εσύ τώρα. Έλα ρε, και τον όσες φορές χάσεις την ψυχή σου και όσες φορές χάσεις γίνεσαι undead. Και σιγά σιγά μέχρι να χάσεις το μυαλό σου και να κάνεις και εσύ επίθεση σε αυτόν που δεν έχει χάσει ακόμα το μυαλό του σαν undead. Οκ, okay. Και έτσι ξανααναστένεσαι και ξανα... Ναι, αυτός είναι ο λόγος που αναστένεσαι, δηλαδή η δικαιολογία στο ότι πεθαίνει και ξαναπάς από την αρχή και συνεχίζεις όμως να υπάρχεις. Μέχρι να χάσεις το μυαλό σου, μέχρι να σε φυλακίσει το σκοτάδι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχεις φτάσει στη μέση του παιχνιδιού και να... Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι ο χαρακτήρας σου, είναι ο ήρωάς σου και πρέπει να το φέρεις εις πέρας όλο αυτό. Όταν θα σε φάει το σκοτάδι θα είναι εκεί που τα παράτησες. Λες δεν μπορώ άλλο, τέλος. Δεν είμαι κότα. Αυτό τώρα είπαμε είναι λοιπόν το Dark Souls 1 το Remaster. Ναι. Εγώ έλεγα να πάρω Bloodborne. Βαδούμε, και εντάξει, το Bloodborne μετράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια. Πολλοί έχουν ξεκινήσει με Bloodborne. Σου συστήνω και αυτό. Ναι. Είναι λίγο πιο βατό. Ναι. Να πούμε γιατί δεν το έχουμε πει off camera ότι εγώ παιδιά δεν έχω καμιά ιδέα με αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι τα συνομπάρω. Απλά δεν έτυχε να πάω να τα πάρω για το χύψη λόγο. Δεν τα αναζήτησα. Ενώ τα βλέπω. Που παίζουν πάρα πολύ στο κανάλι στα παιδιά τόσα χρόνια όλα αυτά τα related παιχνίδια. Να ξέρεις ότι αυτά τα παιχνίδια τα γουστάρει πολύ ο retro gamer, ο παλιός. Ναι. Σου άνοιξα και λίγο φως εδώ, μπας και κάνουμε καμιά δουλειά καλύτερη. Ωραία. Θες να ανοίξουμε και το ρολό εδώ να φαινόμαστε καλύτερα. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Μπα, δεν μ' αρέσει. Χτυπάει πολύ άσχημα τώρα. Σε τα ρέτα πως γουστάρεις. Οπότε δεν έχω ασχοληθεί με τα παιχνίδια, αλλά ίσως τώρα είναι ένα καλό ερέθισμα. Αφού τώρα με έχει με στρίμωξε ο Μάκης εδώ. Θα παίξει, ρε! Τόμος εδώ! Πίστεψε με, πίστεψε με, πίστεψε με. Αν δεν βγάλεις το πρώτο boss, δεν φεύγεις από εδώ. Όχι. Εντάξει, παιδιά, το επεισόδιο θα γίνει τετράωρο. Διάβαζε τι σου λέει. Διάβαζε τι σου λέει. Λοιπόν, ξεκίνα καταρχήν πάρε αυτό το loot, έτσι. Loot. Ναι, ξεκινήσαμε. Λοιπόν, την κάμερα να δούμε. Ωραία. Έχει κάτι άλλο να πάρουμε? Όχι. Θα σου βοηθάω, θα σε βοηθάω κι εγώ. Okay, λοιπόν, να δούμε. Αυτό είναι πάρει. Ok. Read message. Camera controls. Εντάξει. Λοιπόν, να δω από πάνω. Και αυτό light attack. Heavy attack υποθέτω. Αυτούς τους ρίχνεις. Αυτούς έτσι όπως τους ρίχνεις και το ας πούμε, τώρα αυτή είναι ακίνδυνη. Οκ, okay, ναι. Εσύ πρέπει να κλικάρεις μέσα το R3. Ποιο είναι τώρα. Αυτό μέσα. Ναι, για να τους κάνει lock. Και κάνει lock. Κοίτα, okay, πάντα με lock πας. Μάλιστα. Α, ναι. Ναι, όταν πας για ξελόκ πρέπει να είσαι πολύ έμπειρος. Δηλαδή να παίξεις πράγματα για καταστάσεις με ξελόκ. Κατάλαβα. Χωρίς να είναι λοκαρισμένο. Από πίσω έχει περισσότερο damage και καλά χάνει. Ναι, έχει backstab. Okay. Θα το δεις και αυτό. Έλεγχο. Hold. Dash, κάνε B. Πάτα B. Τσακ. Ναι. Τρέχα κιόλας με τον B. Οκ. Okay. Σκαφαλώνει. Όχι. Α, ναι. Ναι τώρα. Α, εδώ πέρα. Γιατί. Υπάρχει λόγος που δεν σκαρφαλώνει. Α, έχει τα σκαρφαλώνει. Πάντα δεν δε σου έχει σημεία που δεν μπορείς να ξανανεύεις. Α, μπορείς δηλαδή όλα να επισκεφτείς. Mm-hmm. Target lock release. Δηλαδή πόσο δύσκολο θα ήταν να το προσθέσουν να σκαρφαλώνει. Άμα σκαρφαλώνεις, ναι. Τέρμα, το παιχνίδι γίνεται γελίο. Ναι, σου το λέω δηλαδή γιατί μετά θα μπορείς να πηδάς και να πηδάς και να πηδάς και να πηδάς και να μην στανέχεις σταματημό και οι εχθροί θα ήταν για τον μπουτσο. Θα έπρεπε να λειτουργήσει διαφορετικά βασικά το παιχνίδι. Θα καταλάβεις γιατί δεν πηδάει, θα καταλάβεις γιατί είναι όλα έτσι στη μέλα. Θα καταλάβεις γιατί είναι κακό παιχνίδι. Κακό παιχνίδι. Κακό παιχνίδι, φίλε. Παίξε τώρα και πήγαινε το μέχρι το τέλος, ρε φίλε. Μπορείς να κάνεις μια προσπάθεια και να πεις αυτό το πράγμα μου λέει ο Μάκης ότι είμαι άσχετος και δεν μπορώ να το τερματίσω. Θα το τερματίσω και θα το αποδείξω ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι. Γιατί το τερμάτισα. Γιατί εγώ έχω φτάσει παιχνίδι στο τέλος και έχω πει ότι ναι, το έφτασα στο τέλος, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο, ότι πρέπει να το πρέπει να έχεις μια άποψη, ναι, για να σχηματίσεις άποψη. Δηλαδή δεν θα είχε γίνει, αν ήταν κακό παιχνίδι, δεν θα είχε γίνει franchise αυτό. Θα ήταν πραγματικά. Δηλαδή δεν θα άσκησα εγώ τα σοβρακά μου να σε βάλω να το παίξει, ρε φίλε. Κατάλαβα. Ωραία, τώρα εδώ για να δούμε. Τα έριξε τον bonfire. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να μπερδεύω το run. Πάω να πατήσω το αλφα για run. Get away. Οπ! Εδώ μου αρέσουν τώρα, αυτά μου αρέσουν. Εσύ έχει με ένα μαχαιράκι δηλαδή. Καλά πας. Ναι, αλλά δεν έχω κανένα sword, κάτι. Με μαχαίρι, γύρω στις 2 ώρες σφάξιμο θα το περάσει. Τι να φοβεί και άλλο. Α, όχι. Βλέπεις την πόρτα κάτω εκεί. Άντε να σε βοηθήσω. Πόρτα. Παράτα τον και φύγε. Α, ναι. Στο γράφει κιόλας πριν πεις.
Δεν διάβασα το μέσα της. Δεν πειράζει, έχασες. Τώρα όμως θα το κάνει. Άσε για να μην ξημερώσουμε στο λέω. Γιατί το έχω κάνει και εγώ αυτό. Αυτό είναι η πρώτη παγίδα. Κάθισε εδώ να βγάλει το μαλάκα. Τι λες γιατί. Δεν είχε και πόντου. Εντάξει, θα ρίξει. Άνοιξε το. Αλλά η φιλοσοφία αυτή είναι, του χάνει. Ναι, του χάνει. Κάτω εδώ δεξιά έχει κάποιε ψυχέ. Εντάξει, δεν είχε πολλέ. Να τι ψυχέ, πάρτε. Και φύγε. Φύγε κάτω και τη βλέπει κόκκινη την πόρτα. Και είναι σαν τον Νίο μία φορά και άμα ξαναπεθάνεις σου πάρεις. Γιατί αν και να σηκωθεί λίγο. Ωραία. Γιατί είσαι βαρύς. Μήπως ξανάχασε πάλι. Αλήθεια. Τώρα πρέπει να βρεις τρόπο να φύγει. Κοίταξε με το που μπεις φύγε. Μην κάτσεις να πάρεις ψυχές, μην κάτσεις να πάρεις τίποτα. 60 δεν έχεις τίποτα εδώ. Αδιάφορες είναι σαν νούμερο. Κανονικά πρέπει να σε αφήσω εδώ να ταλαιπωρηθείς. Αλλά δεν ξέρω τώρα να μην γράψουμε 50 ώρες. Εκεί δεν θα τον έπιθες να ασχοληθεί. Ναι. Μα τώρα δεν σου τη δίνει. Τι κάνω εδώ, γιατί. Γενικά αυτά τα παιχνίδια μου τραβάνε κάπως το ενδιαφέρον. Κάνε ρόλ, κάνε ρόλ. Κάνε ρόλ, μόνο με ρόλ σπάς τα αυτά. Και τέλος πάντων, θα φύγουμε έτσι τώρα εμείς. Κοίτα μπροστά σου, είπε το πέρα. Μέσα στην πόρτα. Ναι, λέει τώρα δεν προλαβαίνει να μπει. Ρε φύγε από εδώ, ρε μπρο. Και κλείνει η πόρτα πίσω σου. Δες. Εν τω μεταξύ το γράφει. Έχει ένα κόκκινο τέτοιο που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς. Και σου λέει φύγε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δεν γέμισε. Πρέπει να κάτσεις για να γεμίσει. Κάτσε, κάτσε, ναι, κάτσε. Σωστά. Με το που κάτσεις. Να ξέρεις ότι ανανεώνονται και όλοι οι ταμοί που έχεις φάει από πριν, ρε παιδί μου. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει γιατί έχεις κάτσει στο σημείο. Και έχεις φύγει. Και είσαι ακόμα σαν ζόμπι, έτσι δεν έχεις γεμίσει. Μια σπίδα, ναι. Όχι, θέλει. Εκεί κάτω. Βλέπεις εκεί το loot. Ρολάρε, ρολάρε. Αλλά δεν σου κάνει και πολύ damage. Τώρα η ασπίδα πώς τη βγάζεις όμως. Ή πρέπει να την κάνεις equip. Περίμενε να φύγει αυτός. Θα φύγει ή θα κάτσει εκεί στη γωνία σου. Ωραία, σταμάτα εδώ. Ωραία, πήγες και το long sword. Ασπίδα. Τη διαλέγω. Περίμενε, πάτα το start. Το υποτιθέμενο start. Πήγαινε εκεί που είναι τα σπαθιά. Βάλαξε αυτό, πήγαινε πάνω στο σπαθί και βάλε το long sword. Κάτω την ασπίδα. Σωστός, hyper shield. Ωραία. Τώρα βγες τελείως από αυτά. Πάτα πάλι μπει. Η ασπίδα με το σταυρό τη βάζεις και τη βγάζεις. Α. Σήκωσε την. Πάντα σηκωμένη. Αυτό. Ναι. Πάντα σηκωμένη. Τώρα επειδή είσαι καινούριος, πάντα σηκωμένη. Δώσ' του. Τέλος. Μάλιστα. Τώρα φεύγει από πού, από τον κάτω κόσμο, φάση με το light αυτό ή όχι. Από τα μπου. Ποιο? Τώρα είναι ζωντανός ή είναι ακόμα σε φάση. Τώρα που είναι undead ακόμα. Αυτό. Αλλά ψάχνει να βρει την άκρη να το σπάσει όλο αυτό και να μην είναι αυτός που άλλος ένας ο οποίος θα χάσει το μυαλό του που λέμε. Okay, ναι. Και θα γίνει σαν αυτούς που έχεις εσύ εδώ πέρα και σε κυνηγάνε. Ναι. Λάθος. Αδιέξοδο. Την άλλη λογικά. Δεν έχει τίποτα κάτω, καλά. Μια κλειδωμένη πόρτα. Ναι ρε φίλε. Dodge, τι θα βγάλει κι άλλο. Α, παγι. Α, αυτό το μηδάμε. Κλειδωμένη. Για γυρνάβεις. Άνοιξε τρύπα και βλέπεις. Εδώ από αυτή τη η μπάλα, mm-hmm. Σωστός. Μίλα με το φιλαράκι. Δεν είναι ακόμα hollow, καταλαβαίνεις. Κούφιος δηλαδή μέσα του. Αυτός τώρα θα γίνει hollow. Okay. Που σου μιλάει. Πάρτα. Θα τα χρειαστείς. Μάλιστα. Και σου δίνει τα κλειδιά και inventory, βλέπω εδώ. Έστους flask σου δώσε, το οποίο άμα πατήσεις το κάτω θα τα έχει περάσει μέσα, για να δούμε. Παίρνα τον, παίρνα τον, εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε όλο το lore. Για πάτα το σταύρο κάτω. Use item. Εκεί. Αυτό. Ωραία. Πάρε ένα, να στανιάρουν οι πλάτζες σου. Α, οπότε είναι health potion φάση, ναι. Αυτό. Okay. Πάντα 5 έχει, εκτός και αν κάψεις, τώρα αυτά πρέπει να τα μάθεις πιο μετά. Ναι. Και σου τα πάει στα 10, μέχρι 20 φτάνουν. Αργότερα θα μπορέσει να φτάσει και μέχρι 20, πολύ αργότερα, αλλά θα καταλάβεις πώς γίνεται όλα αυτά. Μάλιστα.
Έτσι κάνει περισσότερο damage με τα δύο χέρια. Okay. Αλλά είναι πιο αργό. Έχει και jump attack. Πηδάει, αλλά πηδάει με διαφορετικό τρόπο. Ναι, δεν ξέρει να πηδήξει. Να σκαρφαλώσει ένα χαντάκι δεν μπορεί. Και το χαντάκι το σκαρφαλώνει. Δεν μπορεί να κολυμπήσει ρε, αυτό που το βάζει. Όπα, ρε. Έφυγες, αυτό ναι. Κάνε ρόλ. Όταν σου πετάνε κάτι, να κάνεις ρόλ. Βλέπεις. Ωραία, πάρε ένα Estus Flask. Έχει, το πράσινο είναι στάμινα αντοχή για να, ναι, είναι πιο γρήγορο. Ναι, ναι, ναι. RB behind. Άμα το φας γρήγορα, έχει τιμωρία, ξέρεις. Ναι. Τι πάρει, καλά με το πάρει. Τώρα τι πάρει να κάνεις, δεν είναι λίγο δύσκολο ακόμα. Είναι να απεκρούσεις την ώρα που σε χτυπάει. Τι, δύο hits. Ναι, είναι λίγο γερός αυτός. Okay. Είχε εδώ φωτιά. Λοιπόν, πρέπει να περάσεις από εδώ μέσα, έτσι να φύγεις από εδώ. Να σαρπάξεις το πουλί που λέμε. Έχει ένα πουλί μετά που σαρπάζει και σε πάει στην πολετάρια. Okay. Στην πολετάρια λέω, αυτό είναι από τον Demons, λάθος. Και πώς ανεβαίνεις σε level, πρέπει να χρησιμοποιήσεις σε κάποιο σημείο. Oh! Τους πόδους. Όχι, στα bonfire χρησιμοποιείς τις ψυχές. Τα bonfire είναι εκεί που έχει το σπαθί το καρφωμένο. Ναι. Και εκεί πέρα σε αφήνει να κάνεις αναβαθμίσεις. Βλέπεις τώρα που ξέρεις τι γίνεται. Mm. Βλέπεις ότι είναι trial and error το παιχνίδι. Βλέπεις ότι το πας καλύτερα μέχρι εκεί που πρέπει να πας. Ελά, lock. Τον προλάβα, ναι. Μόνο όχι το. Παίξε με την άσπιδα καλύτερα. Βγάλει την από τα δύο χέρια. Με το τρίγωνο που λέω εγώ πάντα. Και την βάζει έτσι. Α, ξανάρθαμε εδώ, ε. Mm. Θέλει, α, θέλει όλο το concept. Ναι, πάλι. Μέχρι πάνω, ανέβα πάνω. Oh. Ξαναπέφτει η μπάλα. Α, όχι, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό, θα αφήνει ανοιχτά. Ότι ανοίξει, θα ξεκλειδώνει, okay. Θα αφήνει έτσι. Απλά ότι... κάνει, πρέπει να κάνει όλη τη γύρα πάλι μέχρι εκεί. Πάρει του τύπου, ναι. Το boost. Η φάση είναι εσένα το σπαθί σου, χτυπάει στον τοίχο αυτό, ενώ δεν χτυπάει ποτέ. Όχι. Χτυπάει και αυτόν τον. Ξέρεις πόσες φορές έχω σωθεί με τις μαλακίες αυτόν τον. Και αυτόν τον είδα πολύ. Ωραίος. Γάμισε τον αυτόν. Μπες στο φόβο. Μένω εδώ. Διάβασε τι σου λέει. Plunging attack while falling με το RB. Α, πρέπει να μπω μέσα. Ωραία, την ώρα που θα πέσει πάνω του κάνει αυτό που σου γράφε. Το κάνω. Ωραία, τώρα έχεις περισσότερη δύναμη. Κοίτα να κάνεις τα ρόλ σου ενισχυμένα. Γιατί δεν πρόλαβε να φανάπιε η φλάσκ. Πατάγα. Ναι, το ξέρω. Υπέροχο παιχνίδι. Γιατί? Φανταστικό. Έχω εκστασιαστεί. Θέλω να το παίξω. Δεν σου τη δίνει τώρα που δεν μπορεί να το περάσει. Oh, και τώρα με βγάλει πάλι από εδώ. Ναι, φύγε τρέχοντας. Δεν σε πάει έστω στο boss fight. Όχι, βάλτε στα δύο χέρια το σπάθι. Άνοιξε αυτή την πόρτα εκεί πέρα, ανοίγει. Ναι, ανοίγει, ανοίγει από την πίσω. Εδώ είναι το boss. Οπότε κάνει τη γύρα πάλι και ξαναμπες στο fog gate. Και μόλις πάει να πέσεις, ξεκίνα να πατάς αυτό, να κάνει plunging attack. Λοιπόν, κάτσε γιατί γράφω αυτό το χάρτη. Τούμπα. Κάτσε γιατί να βγάλω την ασπίδα, δεν έχω. Έλα ρε φίλε. Έλα Νικόλα, το έχεις. Φύγε από εδώ. Δε... Ναι, ναι, ναι. Αριστερά πάνω. Λοιπόν, εδώ. Τρέχοντας μπες μέσα στο fog gate. Να τους αποφύγω. Α, δεν έχει άλλος ένας. Σκότες ότι σε αυτούς με ένα hit. Άτσι, γάμισε. Τέχω, μαλακίες. Κάτσε, δείξε με ένα map run. Σήκω στην ασπίδα. Κλίκαρε τους. Δεν το βρεις, θα το βρεις. Φάει και αυτόν εκεί τον booster. Μπράβο. Όταν έχεις σηκωμένη την ασπίδα δεν χρειάζεται να κάνεις ρολ. Okay. Σε κλειδώνει η ασπίδα. Ωραία, βάλ' το στα δύο χέρια και πες πάνω του και βάρα. Βάρα ό,τι σου είπε κάνει. Έλα ρε. Το βλέπεις. Ναι.
Okay, γύρω γύρω του τώρα, γύρω γύρω του. Κόλλο, να σε κόλλο. Σου δίνει το δικαίωμα. Είναι η ιδέα που έχουν αυτά τα παιχνίδια ότι όταν κάνεις την ντούμπα, σου τρώει από την πράσινη μπάρα. Του κάνω μετά δεν μπορείς να χτυπήσεις γιατί χρειάζεται γεμάτη την πράσινη μπάρα. Τον έβγαλε ο Νικολάκης. Έτσι. Αυτό έχει δυσκολία. Διαλέγεις είτε έχει μια δυσκολία. Όχι, αυτό. Παιχνίδι. Αυτό που βλέπεις. Μάλιστα. Ωραίο, παιδιά, εντάξει. Άνοιξε την πόρτα τώρα να σε πάρει το πουλί. Θέλει συνήθεια, είναι η αλήθεια. Εκεί που... στην αριστερή, εδώ πέρα, άνοιξε την αυτή την πόρτα και τελείωσες. Να δούμε το πουλί. Τώρα άσε να δεις και το σινεμάτι, να δεις τι γάμα τα πράγματα έχει, ρε φίλε. Κοίτα, okay. κοίτα εδώ τώρα, κοίτα εδώ σκηνικάρες. Δεν το περιμένεις τώρα ότι θα γίνει τη πουτάνας, πάνω εκεί στο ύψομα, ναι. Go straight, good that's job, σου αφήνει και μηνύματα. Ναι, ναι. Πότε είναι αυτό, είπαμε, 2006-2007. Εντάξει, σαν remaster έχει γίνει ωραία δουλειά. Είναι καθαρό δηλαδή. Σου φαίνεται λίγο περίεργο ο χειρισμός, σου φαίνεται λίγο περίεργα όλα. Δεν σου κάνει εντύπωση όμως που λες, παρακάτω τι μπορεί να μου έχει, ρε φίλε. Δεν σου προκαλεί δέος ο κόσμος. Εδώ έχει τα κατάσταση τώρα. Πω, όταν το είδα αυτό, χαίστηκα πάνω μου τότε. Όχι, φοβήθηκα. Λέω, μαλάκα, τι έγινε τώρα. Και σε πετάει στη Λόρθρικ. Λόρντραν, πώς το διάλογο τι λένε. Ναι. Πόσα levels είναι δηλαδή σαν παιχνίδι, γιατί έτσι το πάει. Ή σαν κόσμο, δηλαδή σε πάει σε ένα κόσμο ξαφνικά. Όλος ο κόσμος είναι ενιαίος. Ενιαίο, okay. Δεν έχει δηλαδή. Από εδώ μόνο είναι το πρώτο το πρωταρχικό το tutorial, το οποίο μπορείς να ξαναγυρίσεις πάλι εδώ, με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Όπως έφυγες με το πουλί, έτσι γυρνάς και με το πουλί. Ναι. Υπάρχει τρόπος δηλαδή να το κάνεις αυτό. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βλέπεις εδώ, όλα ενώνονται μεταξύ τους. Δηλαδή φαντάσου ότι είναι ρομβικό. Προς τα κάτω, δηλαδή, τριγωνικό μάλλον, και πάει προς τα κάτω και ενώνονται όλες τις περιοχές μέχρι κάτω. Okay. Και όταν είναι να σε πάει πάνω, έχει ανσασέρια και τέτοια. Μάλιστα. Εντάξει. Δυνατό. Εγώ ποιο πιστεύεις ότι θα πρέπει να ξεκινήσω, αυτό ή το Bloodborne τώρα. Ξεκινά το Bloodborne. Θα σου βάλω και ένα Bloodborne τώρα έτσι να γουστάρεις. Άσε το βίντεο θα βγει 4 ώρες. Μέγανε περίπανο πάντως. Γιατί έφερε άνθρωπο εδώ πέρα ο αδερφός μου, δηλαδή μου βγάλει την Παναγία για να το βγάλει τον boss. Εσύ το έβγαλες μία φορά, σου είπαμε τι θα κάνεις, τέλειος. Εντάξει, ωραίο, με μπριζώνεις. Δεν σε εντριγκάρει, δεν σε εντριγκάρει. Θέλω να σε εντριγκάρω, ρε φίλε, θέλω να το παίξεις. Κοίταξε, επειδή είναι παιχνίδια που όντως έχουν μεγάλο κοινό και είναι και χαϊπαρισμένα και έχουν πάρει και τις κριτικές τους. Θεωρώ ότι είναι μούφα σαν γκέιμερ όντως να μην τα έχω παίξει. Δεν ευχαριστήθηκες τώρα που βγάλεις τον boss. Ναι, ναι. Δεν το ευχαριστήθηκες έτσι, δεν ήταν σαν κάτι να κάνεις ένα τρόφι, σαν να πεις ένα τρόφι. Ναι. Μου θυμίζει λίγο τώρα τα King's Quest, παλιά παιχνίδια στο PC. Ναι. Αυτά τα King's Quest είναι οι προάγγελοι αυτού τη From Software, νομίζω. Αλήθεια. Ναι. Ναι, εντάξει, δηλαδή είμαι στο concept εκείνο το παλιό. Έχει πάρει πράγματα από τα King's Quest. Και τα έχει εξελίξει εδώ. Και λέω, γι' αυτό είχαν δει τα King's Quest και του λέγανε θέλω να φτιάξει κάτι σαν το Oblivion. Τώρα δεν το ξέρω από αυτό που μου λες. Το είπα δηλαδή ότι μου φέρνει το concept του και κόσμου. Ή τα King's Field. Τα King's Field, όχι το King's Quest, sorry. Πάντως μου θυμίζει εμένα πολύ από αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Είναι πρώτη προσώπου και βαράς αυτά που λες εσύ. Τρίτου, έτσι. Α, όχι, όχι. Εγώ λέω άλλο, εσύ λες άλλο, αλλά οκ. Okay. Μάλιστα. Κάπου στη μέση θα τα βρούμε. Να απαντήσω κι εγώ. Για να ρωτήσω. Όχι. Κάσε να πούμε. Μέχρι για κανένα σεγκαράλι έχω εσύ. Παραπάνω δεν πας. Ωραίο. Εντάξει, λοιπόν, Μάκη, θα το δείξω μέχρι να πάρω το επεισόδιο. Μέχρι να γίνει το επεισόδιο αυτό, ίσως να σου βάλει gameplay τι παίζω εγώ. Κοίτα, Χριστούγεννα, αν τη έχω δει ότι δεν έχει καταπιαστεί, θα σκάσω διαφορετικά στο σπίτι σου για να κάνω το συγκινητικό vlog. Οκ, οκ. Αλλά. Λοιπόν, παιδιά, είδαμε και Dark Souls Remaster 1 gameplay, ένα διαφορετικό gameplay σε αυτό το επεισόδιο, αλλά ήταν αναμενόμενο με το Μάκη εδώ για host. Κάτσε να σε βάλω εδώ να μιλάς καλύτερα, να το έχεις. Σταρείς. Έτσι είναι και το σκηνοθεσία. Τρελό από πίσω όλο αυτό το σενάριο. Εντάξει. Είμαι στο σπίτι του Μάκη. Κάνει μπαμ, παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέντευξη. Το τελευταίο μέρος. Πάμε, παιδιά, να κλείσουμε την επεισοδιά τη σημερινή. Φύγαμε. Πάμε και για τη συνέντευξη. Έτσι. Λοιπόν.
Λοιπόν, παιδιά, και τώρα φτάσαμε στο τέλος αυτήνης επεισοδιάρας. Πιστεύω να γουστάρετε ήδη, χωρίς να έχει ακόμα τελειώσει το επεισόδιο, αυτό το room tour, δηλαδή με τον Μάκη, που είναι πολύ ιδιαίτερος καλεσμένος. Όχι, εγώ είμαι καλεσμένος στο σπίτι του, αλλά είναι καλεσμένος σε αυτό το room tour. Εντάξει, εγώ μέχρι στιγμής γουστάρω πάρα πολύ. Έπαιξα και Dark Souls, πέρασα και τον boss, δηλαδή νιώθω περήφανος πλέον εδώ. Και πάμε να μάθουμε κάποια πράγματα, τις προτιμήσεις του Μάκη, που πιστεύω ότι κάποια αυτά, επειδή είναι λίγο και πιο ρετρό, λίγο πιο περίεργα, ίσως να μην τα ξέρουν και οι δικοί σου οι fans, ίσως community. Για να δούμε τι θα είναι μια καλή ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε. Πότε έπαιξες πρώτη φορά video games και ποια ήταν η πρώτη κονσόλα? Πρώτη φορά video games νομίζω έπαιξα, ρε φίλε, επειδή ο πατέρας μου τραβιόμασταν σε καφενεία και σε τέτοια, ξέρω εγώ, είχε φίλους εκεί, λέσχες και αυτά. Mm-hmm. Λογικά ήταν arcade και πρέπει να ήταν το Pac-Man, αν θυμάμαι καλά. Pac-Man, αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Ναι. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή, πού να θυμηθώ να είχα δοκιμάσει κάτι άλλο σε πρώτη φορά. Okay. Εντάξει, και λογικό, άμα πηγαίνατε και σε καφενεία και αυτά, το Pac-Man ήταν de facto. Ναι. Θυμάσαι πότε πες να δάνε χρονολογικά? Στο περίπου τώρα, έτσι. Έχω κάτι. Όχι, πιο πριν από το δημοτικό. Δηλαδή, νομίζω ήταν λίγο πιο πριν από το νήπιο, κάπου εκεί. Εκεί αρχίζω και θυμάμαι τον εαυτό μου. Από τον νήπιο και μετά, νομίζω εκεί πέρα. 90 δηλαδή. Θυμάμαι 98. Και ένα Atari, ρε φίλε, αλλά όχι Atari κανονικό μούφα. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν πριν ή μετά. Λογικά μετά πρέπει να ήταν αυτό. Γιατί η πρώτη μου ανάμνηση με video games θυμάμαι ότι ήταν με Pac-Man στάνταρ. Με Pac-Man. Με Pac-Man. Ναι. Γιατί το γούσταρο πατέρα μου. Και έπαιζε, οπότε και εγώ κοντά θα ήμουν, λογικά αυτό ήταν το πρώτο μου. Οκ, Pac-Man λοιπόν για αυτό το παιχνιδάκι, μπόμπα. Μετά μια κλασική ερώτηση, Sega ή Nintendo. Μιλάω τώρα για εκείνη την εποχή. Εντάξει, τώρα τα Atari μετά και με Jaguar, κάπως με Panasonic, ξέρεις, 3D, όλα αυτά ήταν σε πιο δεύτερη φάση. Πάντα κυρίαρχη ήταν Sega ή Nintendo. Ναι, Sega ή Nintendo. Εσύ πού είσαι σε αυτή την εποχή? Sega ήμουν εγώ. Έτσι. Sega ήμουν, αλλά μετά αξιολόγησα καλύτερα, ξέρεις, πιο μεγάλο, α πούμε. Ναι. Μ' αρέσει περισσότερο η βιβλιοθήκη της Nintendo, με κάποια, δηλαδή ας πούμε Super Metroid, είχα πιο πολύ λατρεία που το παίξα και μεταγενέστερα. Ναι, δεν ξέρω, την αξιολόγησα, τον Donkey Kong ας πούμε, ρε φίλε. Ναι. Είναι παιχνίδια, αλλά έχω και απ' την άλλη, έχω τα Sonic, ρε να πούμε. Εντάξει, έχει και πολλά. Shinobi 3, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πει τώρα. Άντε, πες Sega, ναι, γιατί με αυτήν είναι. Εκεί. Η αναμνήση περισσότερο. Ναι, η αναμνήση σαν πιτσιρικά ήταν Sega. Οπότε Sega να πω, ναι. Α πούμε Sega, βέβαια. Άλλος ένα Sega, παιδιά, λοιπόν, καλεσμένος. Ναι, εντάξει, όχι με τα μπέλα τώρα που λέμε. Ναι, όχι fanboys. Καταλαβαίνετε. Αλλά ναι, τις αναμνήσεις πιο πολύ εκείνες όμορφες. Επόμενη ερώτηση, πάντα που πολλοί κόσμος γουστάει να ακούσει, είναι ποιος ήταν ο αγαπημένος 8-bit και ποιος ο 16-bit τίτλος. Δεν ξέρω τώρα αν είναι από εκείνη την εποχή ή έστω και τώρα μεγαλύτερος που είδες κάποια παιχνίδια πιο καλά, να το πούμε έτσι. Ναι, 8-bit, θα πω από το Game Boy το 6 Golden Coins στο Mario Land. Έλα, ρε. Ναι. Για μένα η πρώτη μου κασέτα ήταν αυτή στο Game Boy. Φοβερό παιχνίδι αυτό. Είχε διάρκεια. Από όσα είχα παίξει που ήταν line air, ας πούμε, αυτό είχε και μπορείς να ταξιδέψεις, να πας μπρος πίσω στο χάρτη. Μπράβο, ισχύει. Να μπεις σε άλλες περιοχές, να εξερευνήσεις άλλες περιοχές. Ήταν και ιδιαίτερο το παιχνίδι. Ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια. Αυτό είναι. Και εμένα, ένα από τα πολύ καλά. Οπότε, 8-bit θα πω αυτό το παιχνίδι, αυτόν τον χαρακτήρα, αυτόν τον Μάριο που είδα εκεί πέρα. Ωραία. Αν μπορώ να πω κάποιον άλλο τώρα. Τέλος πάντων, ας μείνουμε εκεί. Okay, γιατί πρέπει να κάτσε τα σκαλίσει τώρα, αλλά αφού μου ήρθε αυτό, σε πρώτη φάση θα πω αυτό. Εντάξει, οκ. Και 16-bit. Ναι. Sonic. Ναι. 16-bit χαρακτήρα, δεν είναι η ερώτηση ή παιχνίδι. Όχι, ποιο 16-bit παιχνίδι είναι το αγαπημένο σου? Για 16-bit τότε θα πω το Super Metroid. Super Metroid. Ναι. Είναι δυνατό παιχνίδι. Ναι, είναι από τα αγαπημένα. Αλλά τότε ήταν μεγαλύτερο. Ναι. Αν θέλετε να το σταματήσουμε στο τι είδα μέχρι το. Πιτσιρικά, α πούμε. Πιτσιρικά μέχρι εκεί που ήταν τα 16-bit και τα παράτησε για να πάω μετά πιο κάτω. Θα πω Sonic. Ο Sonic, ναι. Okay. Εκεί πέρα θα. Πάντα. Sonic. Έτσι. Ωραίος. Αγαπημένη ρετρό κονσόλα και αγαπημένη από τελευταίες γενιές, ας πούμε. Είναι Game Boy ρετρό κονσόλα. Αγαπημένη, δηλαδή είδες πόσες φορές την έχω. Το έξι. Μία ζήτησα και όταν ζήταγα κάτι, γιατί λέω να είχα και άλλες 2-3, ας πούμε, να τις είχα. Ρε παιδί μου, να μην μου χαλάσει μία και καμιά φορά το βάζω, παίζω, ξέρω γι' αυτά, είναι Game Boy. Ναι. Και σκάσανε. Έφερε Game Boy Color, τα Pocket εκεί. Ναι, πολλά παιχνίδια έπαιξα εκεί, πολλές αναμνήσεις, το κουβάλαγα στις εκδρομές. Δηλαδή το έχω συνδυάσει πάρα πολύ και με εγώ, τα παιδικά μου χρόνια, ρε παιδί μου. Ωραίος. Και από Last Gen, εντάξει, PS4, PS5. Νομίζω το PS4, Last Gen, γιατί εκεί έχω παίξει τα περισσότερα τώρα. Ναι. Τώρα που είμαι μεγαλύτερο, ας πούμε, μην βάλουμε το PS5 καλύτερα και το Xbox One, γιατί δεν έχω το Series μάλλον. Ναι, ναι. Δεν έχω εμπειρία εκεί ακόμα. Τι έχω παίξει, 3-4 παιχνίδια στο καθένα, ξέρω εγώ, τίποτα δεν λέει. Και εγώ ακόμα δεν το έχω ζήσει σαν Last Gen, ακόμα νομίζω ότι είμαστε εκεί, PS4, ναι. Οπότε PS4 θα πω, αλλά και γιατί να μην πω και Xbox, ας πούμε, γιατί και εκεί έχω παίξει ένα κάρο τώρα με το Pass, ας πούμε.
Τα έχω ευχαριστηθεί αυτή τη γενιά, την ευχαριστήθηκα. Έβγαλε πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Εντάξει, έβγαλε και πολλά remaster είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά γενικά έβγαλε τσούλησε καλούς τίτλους. Ας πούμε ότι επειδή είναι main κονσόλα μου το PS4, πες PS4. Οκ. Η επόμενη ερώτηση είναι αγαπημένο handheld, αλλά έχει απαντηθεί ήδη σαν Game Boy, ας πούμε, οπότε την προσπερνάμε. Αγαπημένο arcade που θυμάσαι να έχεις ρίξει πολύ χαρτζιλίκι, πολλά 50-άρικα, 100-άρικα. Ναι, κάτσε να σου πω τώρα, πρέπει να το θυμηθώ. Ναι. Captain Commando ήταν που είχα ρίξει πάρα πολύ. Captain Commando, εντάξει, ωραίο. Και στο Pac-Man είχα ρίξει. Στο Pac-Man το πέσα και μεταγενέστερα. Αλήθεια. Όχι από τότε που θυμάμαι μόνο τον εαυτό μου, αλλά είχα φτάσει σε επίπεδο στο δημοτικό μέχρι πέμπτη με έκτη δημοτικού και το πήγαινα, φίλε, το σπάγα το μηχάνημα. Το έφτανα μέχρι την πίστα που αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο, φαντάσου. Εγώ, δηλαδή είναι, μακριά, είναι γύρω ναι. στον 5ο-6ο κόσμο, τι είναι τώρα, που, γιατί είναι με τα χρώματα, είχε ανά δύο χρώματα κάθε περιοχή. Μπράβο, του γαμούσα. Εγώ σκέψα, μα έβλεπα σε ένα μαγαζί Pac-Man, δεν πέταγα και τα λεφτά μου, τα έκανα κρουασάν ή παγωτό, γιατί το έφτυνα μετά. Μ' άρεσε να παίζω αυτά που ήξερα. Ναι. Και να σου δώσω να καταλάβεις τώρα, έχει γίνει σκηνικό σε καράβι όπου περιμένουν τη σειρά μου για να παίξω, γιατί έχουν πιάσει όλοι οι αρκουδέιδες, να πούμε, στο καράβι τέτοια, και περιμένω να μπω να παίξω. Ναι. Είναι και ο πατέρας μου εκεί πέρα, βάλω το κεφάλι μου, γιατί ξέρεις, ακουγόντουσαν και διάφορα, αρπάζουν παιδιά ιστορίες από εδώ από εκεί. Ναι. Και περιμένω τον πατέρα μου και μου λέει: πω, έχει πολύ κόσμο. Ρε. Του λέω: θέλω να παίξω. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη φάση περίμενα να μπω στο καράβι, γιατί δεν είχα. Μετά πήρα λίγο Game Boy και αυτά, να παίξω, του λέω. Και φίλε, τέλος πάντων, κάποιος λέει: άντε, ας το πιτσιρικά λέει, να παίξει. Ξέρω εγώ, να συνεχίσουμε. Okay. Κάθε το πιτσιρικά, εγώ δηλαδή. Πίπα, κόλλο του πήγα. Παίξαν ένα μισάωρο μετά. Έλα. Παίξαν ένα μισάωρο μετά και από πίσω κόσμος και να πανηγυρίζουν ότι πέρασε και την άλλη. Δηλαδή, ξέρεις, να βλέπεις τώρα ένα. Θυμάσαι τώρα σαν flashback αυτό, γιατί θυμάμαι τώρα, σου λέει όλες. Μαλακά, να βλέπεις τώρα ένα παιδί που πάει Τετάρτη Δημοτικού να του γαμάει τη μάνα. Λέγανε και άλλοι, τι γίνεται, πάμε! Ξέρεις και να. Φωνές πίσω, κακό, όχι μαλακίες. Πυροτεχνήματα, και συνειδητοποίησα ότι ήμουν ο πρώτος streamer τότε. Γιατί δεν πάνε άλλη live, μαλάκα. Σωστό. Και άμα ήταν και άλλο Sky και στο Toki είχα ρίξει πολλά λεφτά. Toki. Το Toki κιόλας είχαμε καφενείο κάτω το σπίτι μου που το είχε. Κατέβαινα κάτω. Και εγώ κοντά στη γειτονιά μου είχα Toki, ναι. Ωραίος. Αγαπημένος video game ήρωας, τώρα μου έχεις δείξει διάφορα. Δεν ξέρω, εσύ να μου πεις ποιος είναι. Πολύ είναι, ρε φίλε, πάρα πολύ. Εγώ θα σου έλεγα ο Solid Snake, όχι. Ναι, εντάξει, οκ. Και ο Harry Mason μπορώ να πω από το. Ναι, ο Harry Mason. Harry Mason. Από το Silent Hill το 1. Ναι, ναι. Πόπο εκεί με το αλυσοπρίωνο, όταν έβρισκε στο ένα. Μετά μόλις το τερμάτισες, ναι. Ναι, ναι. Και τη σφύρα. Με τη σφύρα που τους τσάκιζες και ναι, 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 ναι. Αυτά για να γλιτώνεις σφαίρες, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Τα μιλή. Πολύ μελή. Αγαπημένο video game franchise που τις έχει κρατήσει τόσα χρόνια και όταν θα βγει θα πάει να το πάρεις με κλειστά μάτια, ρε παιδί μου. Θα το γουστάρεις πριν κάνει κυκλοφορία. Είναι πολλά. Θα πω και Resident θα πω και Silent Hill θα πω και Metal Gear θα πω. Ωραία. Δηλαδή αυτά τα τρία, εντάξει, φυσικά και Souls, Dark Souls, έτσι. Ναι. Αυτό νόμιζα ότι θα ακούσα, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο παλιό franchise. Ναι, αλλά δεν είναι τόσο παλιό, οπότε εγώ το ξεκίνησα, το πήρα διαφορετικά. Οπότε από αυτά τα τέσσερα, ό,τι και να βγει, θα το δοκιμάσω. Είδες ότι έχω και όλα τα Silent Hill. Εντάξει, όλα, ναι, ισχύει. Μέχρι το Homecoming που βγήκε το τελευταίο, όχι το Homecoming, το Downpour που βγήκε το τελευταίο, το είχα και αυτό, ας πούμε, το έπαιξα. Δυνατός. Που δεν ήταν από την Team Silent, ας πούμε. Δεν το φοβήθηκα, το πήρα να το παίξω. Ωραίες. Εντάξει, κρατάς τις αναμνήσεις από παλιά που έπαιζες ένα παιχνίδι που το ξεκίναγες από τότε μέχρι όπως πάει, όπως βγει. Ωραίος, δυνατός. Εντάξει, αγαπημένο gaming περιοδικό, είδα μέσα κάτι games. Το Game Pro μου άρεσε πολύ. Πάρα πολύ το Game Pro μου άρεσε. Δηλαδή αυτό ότι καταέβρισκα, γιατί γύρναγες μια σελίδα 4 review, παρακάτω άλλη 4 review και χόρτανε το μάτι να βλέπω. Ήταν πιο συμπιεσμένο το Game Pro, αυτό μου έχει λείψει εμένα, ρε παιδί μου, από ένα game περιοδικό. Δηλαδή και τα αφιέρωματα, αλλά. Να έχει αφιερωματά, αλλά να έχει και 10 σελίδες οι οποίες θα έχουν review μπαμ-μπαμ. Ναι, να διαβάσω και να δω και να χαζέψω. Ή εικόνες, ξέρω εγώ, από παιχνίδια που έρχονται, ξέρεις, κυκλοφορίες. Τάδε, το περιμένουν την τάδε του μηνός. Ναι. Έτσι. Το θυμάσαι πως ήταν το. Ναι. Ήταν χορταστικό. Δηλαδή, άνοιγες, ξεφύλιζες και χόρτανε το μάτι. Είχε πράγμα, ναι. Γιατί ήταν και σε ένα design από Αμερική και από Αγγλία που το είχαν έτσι σαν μοτίβο. Ενώ ξέρεις, το Games που ήταν ελληνικό περιοδικό, είχε, ξέρεις, πιο πλατιά όλα. Ίσως έχανε λίγο σε αυτό. Μάλιστα. Έχεις αναμνήσεις από μαγαζιά της εποχής με video games, τότε που είχε γίνει ο πανικός στα 90's με PlayStation ή και πιο πριν με Master System. Ναι. Να πηγαίνεις, να θες να πας κάπου συγκεκριμένα
και να θες να πάρεις, ρε φίλε, να παίξεις. Είχαμε το Power Games, τότε ήταν η αλυσίδα τα Power Games. Έτσι, είχαμε ένα εκεί στη κάτω, χαμηλά. Στη... Στον Αγίο Ιερόθεο, νομίζω. Όχι, αυτό είναι το δεύτερο. Okay. Εμείς είχαμε στην John Kennedy ένα. Μάλιστα, ναι. Τότε εκεί πέρα ήταν στην κεντρική του Περιστερίου. Ναι, του λόφου αξιωματικών, τέλος πάντων. Ναι. Και εκεί σε αυτό το σημείο εκεί πηγαίναμε εκεί πέρα να δούμε καινούριες κυκλοφορίες, να ρωτήσουμε πόσο κάνουν οι αντιγραφές, να ρωτήσουμε πόσο κάνει αν τις πάει τίποτα, αν ανταλλάζει. Και... εκεί, εκεί, τα πάντα εκεί, τα πάντα εκεί. Ωραία. Εκεί πέρα, δηλαδή ό,τι θέλαμε εκεί πέρα σε αυτό είναι. Αλλά ήταν, ξέρεις, πώς να σου πω, σαν να μπαίναμε, δεν ήταν σαν μαγαζί για εμάς. Άλλο που αυτός ήταν λίγο βλαμμένος εκεί μέσα. Ήταν σαν. Σαν τέτοιο, σαν ναό. Σαν να το βλέπει αλλιώ τότε. Ναι. Ήταν μόνο με video games. Ναι, ενώ ναι. Πήγαινε στο Μουστάκα ή στο. Δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, ξέρω εγώ. Είχε τη γωνιά με τα video games. Είχε μια γωνία ναι, που ναι. Και εκεί ήταν σαν να ήταν ένα παρεκκλήσι για εμά του πιστού, κατάλαβε. Ο Μουστάκα εδώ και στο Περιστέρι που. Στο Περιστέρι δεν είχε ένα Μουστάκα. Ναι, καλά. Στο Μπουρνάζι εγώ πήγαινα. Στο Μπουρνάζι. Εκεί είχε και καμπίνες Sega, σαν αυτή που είδε σπίτι μου. Ρε φίλε, αυτός είχε, όταν θυμάμαι, κατέβαινα κάτι σκαλάκια, πολύ λίγα σκαλάκια, δύο τρία σκαλάκια και ήταν κάτι σαν ημιυπόγειο. Ναι. Όπου εκεί το ημιυπόγειο ήταν τίγκα στα video games. Δηλαδή είχε Lynx, Atari Lynx από τη μία, από την άλλη Game Boy, από την άλλη πεταγόταν ο πολιτής να μου πουλήσει το Lynx. Εγώ ήθελα, είχα πάει εκεί πέρα. Γι' αυτό μου είχε μείνει ο Μουστάκας, γιατί εκεί πήρα το Game Boy πρώτη φορά εγώ. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και ήταν από τις πρώτες κονσόλες που πήρα. Εντάξει, είναι θα μου πεις τώρα, όχι κονσόλα που τη βάζεις στην τηλεόραση. Είναι... Δεν έχει σημασία, ναι. Και εγώ έτσι το θεωρώ. Εντάξει. Και εκεί πήρα την πρώτη μου κονσόλα, δηλαδή, και αυτό μου έχει μείνει και ο Μουστάκας. Και ήταν εκεί μέσα. Πραγματικά έλεγες και έμπαινε σε ένα παρεκκλήσι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και προσπαθούσε να θυμάμαι να με ψήσει να πάρω το link σε μαλάκα. Και είχε φρικάρει ο τύπος και μου λέει: Και έλεγα, δεν το παίρνει λεγάνη αυτό το link. Γιατί δεν μπορώ. Δηλαδή, όχι ο τύπος το παίρνει με παράπονο. Του τύπου ότι, γιατί είναι μαλάκες, αφού είναι καλύτερο, είναι έχρωμο. Ναι. Ξέρω εγώ. Και το άλλο, το Game Gear, ας πούμε. Gear, ναι. Γιατί δεν το παίρνετε, λέει αυτό ρε που μου λέει. Αφού είναι καλύτερο, τι κάνετε, λέει, ξέρω εγώ. Είχαμε λησάξει με τα Game Boy να πούμε. Εν τω μεταξύ, μου είχε πει ένα φίλο με το Game Gear. Εντάξει. Μετράει, όντως το βλέπα. Ναι. Αλλά δεν θα με τις μπαταρίες σου φύγει ο κόλλος και δεν θα έχεις να παίξεις παιχνίδια, μου λέει. Πρόσεξε το αυτό. Τι εννοώ δεν θα έχεις να παίξεις παιχνίδια. Αφού δεν έχει πάρει κανείς στη γειτονιά, ήταν ένας-δύο, τι θα παίξουμε. Όντως αυτό, ναι, γιατί και εγώ Game Gear έναν-δύο ξανάχουν, ενώ Game Boy είχαμε φίλε 20. Και συνέχεια ανταλλαγές, τράμπες, πάρτα, στο χαρίζω, το κρατάω για πάντα, το κρατάς για πάντα. Ισχύει. Διάλεξε εδώ, έφερνε ο άλλος έτσι και. Τις κασέτες του και σου λέγε διάλεξε γιατί τα έχω παίξει, βαρέθηκα να πάρω κάτι άλλο. Ναι. Και δώσε μου τα δικά σου. Και δεν είναι και τις πουλάγαμε και μεταξύ μας κάποιοι, ας πούμε, τις πουλάγαμε 2-3 χιλιάρικα μετά δηλαδή. Ναι. Δηλαδή ωραίες εποχές. Αν είχα πάρει Game Gear, ναι. Δεν θα είχα παίξει τόσα παιχνίδια. Στο Game Boy, άμα έβγαζα λίστα που με ποια έχω παίξει και ποια έχω τερματίσει, ναι. Είναι 100 παιχνίδια. Ναι, είχε πολλά. Και στο Game Boy υπήρχαν κάποια παιχνίδια που. Δεν βγήκαν φίλοι στο Game Gear. Δηλαδή ναι. Τα Zelda, τα μαγικά αυτά. Ναι. Εντάξει, κάποια παιχνίδια. Okay, ήταν Nintendo που έσπαιρναν. Μάλιστα. Ποιο μηχάνημα έχεις αποθυμένο από μικρός και τίτλο και όταν το πήρες ξανά νιώσες παιδί. Δηλαδή ολοκληρώθηκε ένα αποθυμένο, μια ανάμνηση. Δηλαδή να θυμάσαι κάποιο μηχάνημα. Έχω πάρει τώρα αποθυμένο. Mm-hmm. Ποιο είχα αποθυμένο τώρα, κάτσε να θυμηθώ. Γιατί κάποια, έχω βγάλει κάποια γούστα εγώ, τα έχω βγάλει τα γούστα μου δηλαδή. Ωραίος. Οπότε είχα αποθυμένο να πάρω ένα. Πώς το λένε. Κάτσε γιατί. Με κόλλησες λίγο με αυτή την ερώτηση. Είναι λίγο μυστήρια αυτή η ερώτηση, γιατί έχω πολλά αποθυμένα. Ας πάμε σε αυτό που δεν έχω πάρει ποτέ, να σου πω. Το Neo Geo. Οκ. Το AES ή το CD. Το που βάζεις τις κασέτες στην καθηρία. Λοιπόν, αυτό δεν θα ήθελα να το. Να το πάρω, να το αγοράσω, να το επεξεργαστώ, να το βάλω να δουλέψει, να παίξω. Να το πιάσει, να δει, ναι. Ήταν αυτό που τότε λέγανε. Ήταν ναι, δυνατό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αποθυμένο, ήταν αποθυμένο, θα είναι για πάντα αποθυμένο, γιατί και τώρα δεν πλησιάζεται το μηχάνημα. Έχει πάει στο 700 κουτάτο. Αλλά ναι. Το θέμα είναι τα παιχνίδια του. Τα παιχνίδια του πάλι δεν πλησιάζονται. Να το πάρω εγώ αυτό, να το έχω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τι, σκέτο χωρίς να παίξω ένα παιχνίδι. Μόνο με τύπο Everdrive. Mm. Δηλαδή παίρνει έτσι και βάζει φορτώνει τα ROMs. Εντάξει, ωραίο το. Τώρα, παιχνίδι, αν με ρωτήσεις, ναι, παιχνίδι, έχω παίξει όσα ήθελα να τα παίξω, τα έχω παίξει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά αν με ρωτήσεις για ποιο θα ήθελα να έχω στο ράφι, ναι. Θα σου έλεγα τον Blood Omen, το ένα του PSX, θα ήθελα να το έχω στο ράφι μου αυτό. Blood Omen. Okay. Mm-hmm. Και το Silent Hill το πρώτο. Δηλαδή, αυτά τα δύο θα ήθελα να τα έχω στα ράφια μου. Και δεν τα έχω. Και είναι λίγο. Έχουν ξεφύγει, τον Blood Omen. Δεν έχουν ξεφύγει τόσο πολύ, αλλά ξέρεις κάτι, όταν σου ζητάει ο άλλος και 50 ευρώ για να τα πάρεις. Mm-hmm.
Τώρα εδώ δίνω 50 ευρώ και παίρνω καινούργια παιχνίδια. Αρέσει. Κάπω τη βλέπω έτσι. Κάνω μια συνδρομή για ένα χρόνο στο PS Plus. PS Plus ή δίνω άλλα 50 και κάνω μια συνδρομή στο Pass, ξέρω εγώ. Ναι. Θα δώσω 50 ευρώ για την αρχαιολογία που δεν θα την ξαναπαίξω στο κάτω-κάτω τη γραφή. Και θα λέμε το ράφι πιο πολύ. Ναι. Έτσι την πατάμε εμείς οι ρετροσυλλέκτες. Τα παίρνουμε και δεν τα παίζουμε, τα κοιτάμε στο ράφι ναι. και έχουμε δώσει τα νεφρά μας. Εντάξει, δεν θέλω τώρα, δεν είναι αυτό. Μην το πάρουν στραβά ναι, τώρα. Ναι, αλλά κατάλαβα τι λες. Θέλω ναι. να σου πω πώς. Ναι, θέλω να το κάνω, πάω να το κάνω και λέω όχι. Αφού άμα βάλω 50 ευρώ, βάζω. Όχι, φίλε, είναι αντικειμενικό αυτό που λες. Γιατί ναι, όταν ας πούμε στο Game Pass μπορεί να παίξει 500.000 παιχνίδια για να τα παίξει και μπορεί να δώσει λεφτά για ένα. Το οποίο το έχω χιλιοπαίξει. Το έχω ήδη σε emulator, ας πούμε, και το... γιατί έχω κάθε χρόνο κάποια που αγαπάω πολύ παιχνίδια, τα βάζω και τα παίζω. Ναι, ναι. Και θα τα παίξω μέσα γιατί βλέπω καλύτερα εκεί πέρα, ρε φίλε. Ναι. Δεν θα συνδέσω τώρα το PlayStation 1 που δεν μου βγάζει αυτές τις τηλεοράσεις, δεν βγάζει τίποτα εδώ πέρα. Ναι, ναι, είναι. Τα σπάει πολύ. Θέλεις τηλεόραση CRT αποκλειστικά για να το παίξεις, να το ευχαριστήσεις. Και μην σου πω και με καλά καλώδια, RGB, ναι. για να έχεις το μέγιστο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Γενικά αγοράζεις από eBay, από Ελλάδα, εντάξει, πιο πολύ νομίζω από εδώ τώρα. Από Ελλάδα, με eBay δεν το ψάχνω τώρα, έχουν γίνει και κάτι διαφορετικά κόλπα από ό,τι έχω καταλάβει. Τελωνία και αυτά. Ναι, με τα τελωνία και αυτά σε σπάνε εκεί πέρα. Ναι. Μέχρι που σου λένε έλα να κουβαληθείς εδώ πέρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Ισχύει. Κάτι μαγικής τέτοιες δηλαδή. Εντάξει, καλύτερα από εδώ και να ξέρεις και κάποια άτομα που είναι σοβαρά ρε παιδί μου, γιατί υπάρχουν και καρναβάλια. Ναι, καλά, σίγουρα. Η γνώμη σου για την ελληνική, εντάξει, η κανονική ερώτηση είναι retro gaming community, απλά επειδή εσύ, εντάξει, από όσο ξέρω δεν ασχολείσαι πολύ με το retro. Ασχολούμαι εσύ, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι παίζω, όχι... Όχι, εννοώ με retro ομάδες. Γι' αυτό. Να σου πω για την gaming community γενικά. Ναι. Πώς τους βλέπεις στην Ελλάδα, πώς έχουμε φτάσει σαν σε επίπεδο gaming. Δεν μου αρέσει καθόλου το επίπεδο που. Ναι, θες να σου πω την αλήθεια. Ναι, την αλήθεια λέμε. Έτσι όπως τα βλέπω, έτσι όπως τα ζω, όλο τσακωμούς, όλο μαλακίες, τέτοια πράγματα. Ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος δεν έχει μεγαλύτερη. Πολύ γιατί... παράταξη. Παράταξη, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό, ναι. Δεν, ναι. Τώρα θα. Ξέρω εγώ, εντάξει, και τη δυνατότητα να πάρω μόνο ένα μηχάνημα να είχα. Ναι. Στα αρχίδια μου, εγώ δεν κοίταγα τι κάνω διπλανός μου. Κοίταγα να δω τι εμπειρίες θα πάρω εγώ και πώς θα μου αρέσει εμένα. Και να ψήσω τον άλλον. Να ψήσω τον άλλον. Πώς σας ψήνω εδώ για τον Dark Souls τώρα. Ναι. Να σας ψήσω να το παίξετε. Εγώ αυτό θέλω, αυτό θα με ευχαριστήσει. Ναι. Να έρθετε και να μου πείτε το παίξαμε και ήταν ωραίο. Ή το έπαιξα να πει και αυτός εδώ πέρα τώρα ο Δελφίνης εδώ. Και να μου πει δεν ήταν ωραίο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Αλλά να το κάνει. Αλλά το. Ναι. Δεν είναι όμως θέμα ότι εγώ θα του έχω έκθρα τούτου εδώ. Ναι. Γιατί δεν το έπαιξε. Υπάρχουν τώρα καταστάσεις που έχω δει και να σκοτώνονται γιατί. Α, το λέω ναι, αυτό ναι, στο δύο. Τα βλέπω, ναι. Α, καλά. Ήτανε, δεν ήταν καλό. Εμένα μια χαρά μου άρεσε. Εντάξει, δεν ξέρω αν το έπαιξε, αλλά. Εγώ... Το έπαιξα του. Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε. Αλλά... Ναι. Εντάξει, δεν θέλω να βάλω τον άλλο να στο τρυπάκι. Να το παίξει με το ζόρι που λέμε. Ή να πει τη γνώμη του με το ζόρι ότι ήταν. Αλλά σαν παιχνίδι, σαν παιχνίδι, σαν αξία. Έχει γάμο τα gameplay, όχι, έχει γάμο τα οπτικό, ήταν, ναι, οπτικός ναι, ναι. ήταν χάρμα. Τούμπα. Και το σενάριο, αυτή είναι ανατροπή. Τρία. Αυτή η αξία δηλαδή, ναι. τρία. Δηλαδή, άμα είναι αυτό τρία το Sound of the Beast, τι ήταν δηλαδή τότε που λέγανε, είχε ωραία μουσική το Sound of the Beast μέχρι εκεί. Τότε δεν του βάζαμε δηλαδή το Sound of the Beast, μηδέν. Με τα critic scores. Μείον τρία να του βάλουμε δηλαδή του Sound of the Beast. Ναι. Λέμε τώρα. Ναι, ναι, ναι. Στην κάθε εποχή του. Τα κακά παιχνίδια πώς είναι δηλαδή, αν αυτό είναι τρία ή ενάμιση. Στο Metacritic τα κόλπα ναι, αυτά, έτσι που έφαγε. Ναι. Κάτσε τώρα ρε φίλε, δηλαδή να έχουμε κάπου... Ναι, ναι, ναι. Ένα ταβάνι, ένα όριο. Μάλιστα. Έχεις ολοκληρώσει κατά ένα μέρος της συλλογής σου ή έχεις ακόμα πολλές πληγές που θα ήθελες, δηλαδή κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τα έχεις ακόμα ανοιχτά. Σου είπα πριν, ας πούμε. Το Neo Geo, ας το πούμε. Και με τα παιχνίδια πάλι που σου είπα, που ναι. θα ήθελα, αλλά ίσως μπορεί να παρουσιαστεί μια πολύ καλή ευκαιρία και να μου πει κάποιος, κοίταξε να δεις με ένα πενιντάρικο σου δίνω ένα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα πάρτα. Λέμε τώρα, μπορεί, ναι, ναι, δεν ναι. ξέρω, μπορεί να μην γίνει ποτέ, έτσι. Ναι, ναι, που συνήθως είδες εδώ πώς τα έχω πάρει όλα αυτά. Ναι, ναι. Άλλος μου τα έχει στείλει, άλλος πήγα μέσα εκεί, μου λέει πάρ' το και φύγε, άλλος πήγα να τα πετάξει, τα πρόλαβα. Δηλαδή... Όχι, αυτά έχουν η μαγιά τους ρε φίλε, ναι. είναι ωραία και αυτά τα σενάρια. Έχω, έχεις, λες, αλλά okay. δεν ξέρω αν θα ξοδέψω ποτέ τα χρήματα που χρειάζεται για να. Εκτός και αν πιάσω κανένα τζόκερ και είμαι άνετος. Ή και αν θα μπει στη διαδικασία να τα κυνηγήσει. Ναι, τέλει, ή να μπουν. Μπράβο, αγιά σου. Φεύγουν και οι τιμές γενικά, ξεφεύγουν πάρα πολύ. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, η επόμενη ερώτηση
την έχουμε απαντήσει και αυτή είναι ποια κονσόλα δεν έχεις και θα ήθελες να είχες. Πιστεύω εντάξει, το νέο Geo AS. Αυτό θα ήθελα να το έχεις στην εποχή του, ρε φίλε. Αλλά δεν θα πω από άντρα που πρέπει ζώρικο, να έχεις. Πολύ ζώρικο, ναι, ναι, πολύ ζώρικο αυτό. Να το σηκώσεις. Να το σηκώσεις εννοώ οικονομικό, έτσι. Οικονομικά, ναι. Γιατί μια κασέτα μετά είχε όσο είχε το μηχάνημα. Εν τω μεταξύ, η κασέτα ήταν τόσο μεγάλη, νομίζω πρέπει να έπαιρνε την πλακέτα κανονικά του. Του arcade. Πιο μεγάλη και από βιντεοκασέτα ήταν. Ήταν μια μαγιά μεγάλη αυτή εκείνη την εποχή, αλλά δυστυχώς εντάξει, δεν πήγε καλά. Σαν αποτυχία θεωρείται σαν μηχάνημα, λόγω πωλήσεων. Ναι. Από τις last gen κονσόλες, ας πούμε, εντάξει, τώρα πια προτίμησες, εντάξει, θα πούμε ότι προτίμησες το PS4, το, γιατί... Το... Παίζες... Από τις last gen, άμα πάμε με τις last gen τώρα, αυτές που βγήκανε τώρα, θα πω ναι. 5, PlayStation 5 πήρα πρώτη και την προτίμησα πρώτη. Όλο αυτό όμως συνέβη λόγω του ότι έχω πάρα πολλά παιχνίδια εκεί αγορασμένα και έχει ξεκινήσει αυτό από γενιές, από το PlayStation 3 ας πούμε. Δηλαδή τα τρόφις μου, ο λογαριασμός ναι, μου. Είναι η δόξα σου ρε φίλε ναι. Αυτή και εγώ έτσι το βλέπω με το Xbox. Οπότε στο PS5 πήγα άνετα στο πιο γρήγορο, δηλαδή στο τώρα αμέσως θέλω μία από τις δύο και θα πάρω αυτήν που θέλω τώρα. Γιατί είναι τα πρίκα από τα τρόφις. Ναι, ναι, είναι η πρίκα. Γιατί από τη στιγμή που το παίζεις πολύ μπάλα με τρόφις και πλατίνες, ναι. Εντάξει. Σε πάει αυτόματα. Όποιος, και αντίστοιχα, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος κάνει την ίδια δουλειά στο Xbox, το ίδιο θα κάνει. Μα και εγώ αυτό κάνω. Ναι. Εγώ έχω 50.000 score στο Ορίστε. Xbox, οπότε δεν το. Άντε, βάλτε τον αυτόν τώρα να ξεκινήσει να μαζεύει πλατίνες. Δεν το σκοτώνω, ναι. Ισχύει. Μα το βλέπεις και αισθάνεσαι μίζερα, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Και δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Ενώ στο άλλο που έχεις δουλέψει πάρα πολύ με τα παιχνίδια, σε ενδιαφέρει εκεί το θέλεις. Αυτό, αυτό ακριβώς. Βλέπεις κανένα παιχνίδι 30% και σε πιάνει πονοκέφαλος, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Σωστός ο Μάγκης. Τι θα περίμενες από την. Όχι, βασικά από την τρέχουσα γενιά κονσολών, τώρα που ακόμα δεν έχει εξελιχθεί, περιμένεις κάτι που έλειπε από την περασμένη γενιά, δηλαδή κάποιο future που να πεις ναι. Γάμισε, ξέρω εγώ. Ναι, περιμένω από τα open world επιτέλους να ράξουν ένα, το πατρονάρισμα που έχουν το τωρινό. Δηλαδή, βγήκε τώρα Far Cry 6, ας πούμε, και είναι πάλι τα ίδια. Σαν να έχεις παίξει το 5 και το 4 και το 3, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Η ίδια συνταγή. Η ίδια συνταγή. Περιμένω δηλαδή πράγματα να δω στο open world γιατί το έχουν χέσει και τα κάνουν όλα παρόμοια, ρε φίλε. Fix είναι όλα. Βγαίνουν fix. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Αν δεν μπορείς να μου δώσεις 200 ώρες, μην τις δίνεις. Δώσε 80. Δηλαδή, δώσε 80 με διαφορετικά πραγματάκια. Ναι, μην το τραβάνε από τα μαλλιά γενικά, χωρίς νόημα ναι. Μεγάλο. Ναι. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο. Πάει. Έφτασε στο τέλμα του το open world. Ναι. Έτσι. Πλέον, αν δεις, κάνουν περισσότερο αίσθηση τα linear παιχνίδια δηλαδή. Και εγώ εκεί θα αρχίσω να το γυρνάω γιατί τα open world προσωπικά με έχουν κουράσει. Είναι δηλαδή, πολύ μεγάλα ρε. Ρε, και εγώ τα ευχαριστιέμαι. Δηλαδή, και εγώ τώρα που κάνω αυτή την γκρίνια. Ξέρεις, μπορεί να μου έρθει το 6 τώρα να το βρω σε μια προσφορά και να το πάρω και ναι. Να φάω και να το πάω, δηλαδή τρένο να το πάω. Ναι, 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 ναι. Και θα το ευχαριστηθώ, αλλά δεν θα... Πώς είναι το 5 που δεν μου μείνε. Ναι. Δεν έχω να σου πω κάτι για το 5. Για το 3 έχω να σου πω. Να μην πας πάλι στο ίδιο, στην ίδια νοοτροπία να το ναι, πολλές ώρες. Για το 3 έχω πάρα πολλά να σου πω. Για το 4, το 5 και το... Το 4 και το 5 ας το πάμε, δεν έχω να σου πω τίποτα. Ναι, και εγώ αυτά 4-5 δεν έπαιξα. Έχω μείνει και εγώ στο 3. Δηλαδή τα έπαιξα και τα έκανα πλατίνα και δεν έχω να σου πω τίποτα. Το μόνο που μου έχει καρφωθεί είναι το 3. Ναι. Εγώ φίλε θυμάμαι. Και το Primal. Το 1 και το Primal τα θυμάμαι σαν χθες. Ναι. Το 1, το 3 και το Primal δηλαδή μου έχουν μείνει. Ναι. Μάλιστα. Πάμε 20η ερώτηση. Ποιο παιχνίδι ρετρό θα ήθελες να γίνει remake παύλα remaster? Κάποιο δηλαδή που έπαιζες μικρός ρε φίλε και λες ναι αυτό θέλω να το δω χάρμα οφθαλμών, να το δω από την αρχή να σπέρνει ξέρω εγώ. Από ποια εποχή λέμε εδώ, από 16-bit? Από όποια γουστάρεις, 8-bit ξέρω εγώ. Ναι, έχω αποθυμένα, αυτά τα αποθυμένα τα έχω βάλει και σε βίντεο στο δικό μου το κανάλι. Είναι η σειρά, το Silent Hill το 1. Θέλω, πάλι το επαναλαμβάνω τον εαυτό μου τώρα, αλλά ναι, θα ήθελα να το δω καλογιαλισμένο. Ναι. Το Metal Gear το 1 πάλι το θα ήθελα να δω. Το Medieval το είδα, που το έχω αποθυμένο να το δω, το είδα. Εντάξει. Μου έκανε. Δεν έχει καμία τρελή όχι, διαφορά. Αλλά οπτικός ήταν. Εντάξει, δεν είχε το πιξέλιασμα, αλλά εμένα μου φάνηκε σαν να έπαιζα το Medieval εν έτη 2021. Ναι, αλλά αν το έβλεπε το Medieval το παλιό σε σχέση με αυτό, αυτό ήταν φίλε παραμυθένιο. Ήταν. Ναι. Σαν, είναι ωραίο. Ναι, ήταν. Έτσι ήθελα να το δω όμως. Δεν ήθελα να το πειράξουν. Δηλαδή, αυτό το δεν το πειράξανε πολύ. Ναι. Δηλαδή είχε... Το remake που κάνανε, ας πούμε, στο PSP ναι. Δεν μ' άρεσε. Και ήταν remake. Αυτό είναι πάλι το ίδιο παιχνίδι. Remake. Ισχύει. Δεν μ' άρεσε που είχαν διαλέξει άλλη σκηνοθεσία το ένα το άλλο. Ναι. Όταν ήρθε όμως έτσι όπως ήρθε τώρα, σαν remake, μου έκανε. Και ήταν και φθηνό. Ναι. 2-30 ευρώ νομίζω ξεκίναγε η 25-26. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και μετά έπεσε. Καλό, έφτασε μέχρι το δεκάρικο, ξέρω εγώ, παιδί μου. Τα Soul River θα ήθελα να δω. Κοίταξε να δεις και τα Nine and Creatures θα ήθελα να δω. Έτσι. Και την έχει ξεχωριστό. Εντάξει, Bloodborne, ναι, μεν λέμε πολύ. Parasite Eve που είπαμε πριν.
Γκούδα, όχι, δεν τα είχα πολύ έτσι. Ένα Dino Crisis θα ήθελα να το δω. Πολύ θα ήθελα να το δω το Dino Crisis. Το Code Veronica θα ήθελα να δω remake. Αν βγάζουν το 4 remake, το... τι ανομαλία αυτή δεν ξέρω. Ο κόσμος ζητάει το Code Veronica, οι άλλοι βγάζουν το 4 remake, λέει. Ναι. Καλά, δεν είναι επίσημο λες τίποτα. Και είναι και πολύ... δεν είναι και ούτε πολύ παλιό, είναι και έχει βγάλει και αυτά τα HD remaster στα PS4 Xbox. Εντάξει. Όχι, είναι ξεχωριστή η δήλωση αυτή που... Ναι, ναι, το έχω ακούσει κι εγώ. Είναι ξεχωριστό, ναι. Δηλαδή ναι, μεν το VR, δεν είναι remake το VR, απλά είναι VR. Ναι, είναι VR. Και ναι. Είναι ξεχωριστό το ότι νομίζω ακούστηκε ρε φίλε και από την ίδια την Capcom, από κάποιον μέσα στην Capcom ότι ναι, εμείς θα βγάλουμε. Το έχω ακούσει και εγώ ότι ναι, ξεκινάει, ότι δηλαδή είναι σε διαδικασία ανάπτυξης. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αν το κάνουν όπως ναι, μεν το 2 και το 3 τα remake, που και αυτά τα ήθελα, τα είδα. Ναι. Και το ένα, ας πούμε. Ήταν, εντάξει, ήταν ωραία. Ήταν ναι. Ωραία. Είναι, η Capcom ξέρει να κάνει remake. Ναι. Αλλά αν το κάνουν δηλαδή με τέτοια σκηνοθεσία και με τέτοια σειρά όπως ήταν το 2 και το 3 remake, νομίζω θα πάει πολύ καλά. Γιατί ναι. Θα είναι πιο απλοποιημένο, πιο εύκολο στο κοινό, με τα παζλάκια του τα ωραία, τα χαζά, αλλά τα που σε διασκεδάζουν. Ναι, και το 3, το remake του 3, ας πούμε, του Resident μου άρεσε γιατί εντάξει, ήταν μικρό μεν σε διάρκεια, πιο μικρό από το 2, ναι. Αλλά εγώ το χάρηκα, δηλαδή έτσι όπως έπαιξα 5-6 ώρες, δηλαδή χαρτικορίστηκα, μου άρεσε. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση, παρακολουθείς ελληνικό gaming YouTube? Ναι, κοίτα, ελληνικό gaming YouTube, τώρα σου το έχω πει. Ναι. Τα έχουμε πει και μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι. Για gaming. Game, και ναι. Για gaming πάνω στο ρετρό και για οτιδήποτε, δεν έχω πρόβλημα. Πολύ ξένο. Πάρα πολύ ξένο και ελληνικό ρε φίλε είσαι εσύ και κάνα δύο άλλοι, δεν είναι τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορούσα να κοιτάξω και τον εαυτό μου, αλλά αυτά που κάνω εγώ δεν μπορώ να τα δω. Δηλαδή τι να κάτσω να δω τον εαυτό μου, να με παρακολουθώ, πω τι είπα πάλι, φαντάζεσαι. Δηλαδή αυτό που κάνω εγώ, αυτό που κάνω εγώ και αυτό που κάνεις εσύ, βρες μου άλλους, για πες μου, ονόμασέ τους μου. Εγώ να δω αν τους βλέπω κι εγώ. Γιατί υπήρχε μόνο ο Βασίλης ο Τσερπές με το Super Android. Ναι. Σταμάτησε ο άνθρωπος, δεν μπορεί, έχει υποχρεώσεις πολλές. Ναι. Αυτόν παρακολουθούσα. Τώρα από εκεί και πέρα, ποιον άλλο να κάτσω να δω εγώ. Ναι, και να τον δω στη φάση που εγώ ενδιαφέρομαι και που το κάνω κιόλας. Ναι, είναι αλήθεια. Και μετά υπάρχουν κανάλια που είναι ναι. Για τα νέα. Δηλαδή ναι. Τι συμβαίνει στο σήμερα. Ναι, 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 δεν έχει vlog δεκάδες, δεν έχει vlog. Του... Βλέπεις απλά ένα κανάλι το οποίο θα σου πει τι καινούριο υπάρχει, θα το συζητήσουν πολύ ωραία, όπως είναι η PS Addict. Ναι. Όπως είναι το Inferno Brave Car του Καρπά που το έχει ανοίξει σε ξεχωριστό μονοπάτι. Ναι. Αυτά, τώρα τι να σου πω άλλο, υπάρχει άλλο, δεν έχω άλλο να σου πω. Ναι. Κάνα δύο ακόμα, το Eternity να πούμε. Ναι, είναι και αυτοί. Εντάξει, και αυτούς είναι μπαμ μπαμ τα κάνουν και αυτοί, λίγα, μικρά. Ναι. Εγώ θέλω να έχει κουβέντα. Γουστάρισες, ναι. Καλά κάνεις έτσι, εντάξει, πολύ... εντάξει, άλλοι δεν θέλουν μεγάλα βίντεο σε διάρκεια, άλλοι γουστάρουν τα μεγάλα, εντάξει. Ναι, δεν μπορείς να το πας τώρα στο game να κάνεις μια εκπομπή ρε φίλε και να... Δηλαδή ο Χαρδαβέλας τι να έκανε δηλαδή, ας πούμε, παλιά στην τηλεόραση, να βγει να μας κάνει 20 λεπτά εκπομπή και να κλείνε. Έτσι. Μου φαίνεται περίεργο δηλαδή αυτό το πράγμα που μου λένε. Η αθλητική Κυριακή. Ναι, η αθλητική Κυριακή που κάθονται και βλέπουν δύο ώρες μπάλα ρε μαλάκα και τα αποτελέσματα του εξωτερικού και του εσωτερικού και τένις και μπάσκετ. Αυτό διαρκεί δύο ώρες, δεν γκρινιάζει κανείς και κάθονται και τη βλέπουν. Με όλους ξεκινήσει κάθονται εκεί με τα popcorn να δουν τι έχει γίνει. Κάτσε ρε φίλε, εγώ δηλαδή λέω για games, λέω για τα νέα, λέω για τα παλιά και λέω για τα προηγούμενα, λέω για τα περασμένα. Να μην κάνω δύο ώρες κι εγώ, να μην κάνω μια ώρα, ας πούμε. Ναι, εκπομπή. Μα εννοείται. Και δεν σε αναγκάζουν να τη δεις επί τόπου. Βέβαια. Μπορείς να διακόψεις και να έρθει μετά. Ακριβώς αυτό. Και αποθηκεύεται και στο browser σας το VR και δηλαδή είναι απλοποιημένα. Ναι, ρε φίλε. Και εγώ το έχω σαν στο μυαλό μου γιατί κάποιοι λένε, όπα κάνεις μεγάλο επεισόδιο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θες το σε. Κόφτο και ξαναδες. Το σε parts. Και εγώ δεν το είχα πει την άλλη φορά, έχεις κάνει μια φορά 4 ώρες επεισόδιο. Δεν το δάλω μαζί. Το έχω αφήσει, ξέρω εγώ, θα το δω πιο μετά. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη, φτάσαμε στο τέλος της συνέντευξης. Προσωπικά θέλω να σου πω ότι χάρηκα πάρα πολύ το σημερινό επεισόδιο. Και εγώ χάρηκα. Δηλαδή... Τεράστιο, ναι, μεν. Κάναμε δουλειά, παιδιά, πολύ. Κοιτάξτε να το τιμήσετε και να το μοιραστείτε. Εννοείται ότι πρέπει να το δουν όλοι οι φίλοι που αγαπάνε και τα δύο κανάλια. Ο Μάκης πάρα πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, χαρούμενος. Εγώ δηλαδή τον πάω με χίλια από την πρώτη στιγμή που τον είδα και τον γνώρισα και τηλεοπτικά και πλέον από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που άνοιξες τις πόρτες και των δύο σπιτιών σου. Και εγώ σε ευχαριστώ. Τώρα ολόκληρο τέτοιο και εδώ πέρα ολόκληρο επεισόδιο γυρίσαμε εδώ μπρος πίσω στα σπίτια, ιστορίες από εδώ από εκεί. Πιστεύω θα το γουστάρεις κι εσύ, ας πούμε. Είναι το επεισόδιο σου, ρε παιδί μου. Το κάνουμε να φανεί πολύ ωραίο, να το γουστάρουμε όλοι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Περιμένω
τον οχετό από τα σχόλιά σας. Γιατί ξέρω ότι γουστάρετε Μάκη και ξέρω ότι περιμένατε και ένα room tour. Σας το δείξαμε, είδατε πώς είναι το ανανεωμένο του setup γενικά. Θέλουμε τα σχόλιά σας, θέλουμε τα like σας. Όσοι δεν είστε φίλοι του καναλιού, περιμένω το subscribe σας. Share εννοείται σε ομάδες όσοι γουστάρετε, για να δείτε έτσι όλο αυτό το setup εδώ. Και να πούμε ότι σύντομα πιστεύω θα μας ξαναδούνε σε ωραία επεισόδια μαζί. Ναι, θα έχουμε και άλλα να κάνουμε. Έχουμε άλλα δύο δηλαδή σας καριά, τα οποία είναι τα έχουμε σκεφτεί και θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Εγώ σας χαιρετώ και εγώ από την πλευρά μου και μην ξεχνάτε stay console hunter, έτσι. Και stay joystick, κλασικά. Και θα λέμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα με δυνατά επεισόδια και από τα δύο κανάλια. Και όσοι λοιπόν δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι του Joystick και το μαθαίνετε ίσως μάλλον τώρα από αυτό το room tour, εννοείται να κάνετε subscribe, το κανάλι είναι πολύ δυνατό, πολύ περιεχόμενο, πάρα πολλά βίντεο. Να δούνε αν τους αρέσει και να κάνουν μετά. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Έχετε πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάτι να τους αρέσει, δεν γίνεται να μην τους αρέσει. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά δεν μπορώ να έρχεται ο άλλος, ας πούμε. Α, το λέει ο Νίκος, το λέει ο Τάδα, το λέει ο Τάδα. δεν θέλω να μου κάνει sub, ας πούμε, και να μην μπαίνει να βλέπει. Το θέμα είναι να δει τον ενδιαφέρον. Θέλουμε ενεργούς συνδρομητές γενικά. Αυτό είναι κοινό μυστικό. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Γεια.